Να κάνουμε την καταγραφή. Ευχαριστώ θερμότατα. Να ξεκινήσουμε με τον παραδοσιακό τρόπο και την προσφώνηση την καθιερωμένη πια. Λογοδημιώτισες, λογοδημιώτες, φίλες και φίλοι της λογοδημίας, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, υγιείς, αισιόδοξοι μετά την Πασχαλινή Ανάπαυλα και την εορταστική Ραστόνη, έτοιμοι να αδράξετε όχι απλώς την ημέρα κατά το κοινώς λεγόμενον, αλλά την ίδια τη ζωή. Για όσες και όσους συνδέεστε για πρώτη φορά μαζί μας, ονομάζομαι Ανδρέας Σεραφείμ, είμαι ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών και μαζί με τη συνάδελφό μου Αλεξάνδρα Ροζοκόκη είμαι ένας από τους διοργανωτές της λογοδημίας, η οποία σήμερα κατά ένα τρόπο θα μιλήσει για τον εαυτό της. Γιατί και η ρητορική, το θέμα του σημερινού κύκλου διαλέξεων, και η λογοδημία της Ακαδημίας Αθηνών μοιράζονται έναν κεφαλαιόδους σημασίας σκοπό. Να φέρουν κοντά τους ανθρώπους, να τους δώσουν το δικαίωμα να ακούσουν, να προβληματιστούν, να συγκροτήσουν άποψη, να εκφράσουν την άποψη αυτή μέσα από συγκροτημένο λόγο, να επιχειρηματολογήσουν, να διαλεχθούν, να κουβεντιάσουν, όπως έλεγε και ο ποιητής, ήρεμα και απλά. Γιατί, φίλες και φίλοι, πέρα από τα τυπικά της χαρακτηριστικά, τις επιστημονικές της λεπτομέρειες, το βάθος των καταβολών της στον χρόνο και τον πολιτισμό, η ρητορική παραμένει στην ουσία της απλή. Είναι ένας τρόπος, είναι μία μέθοδος να εξετάζεις τα πράγματα και να βλέπεις τους άλλους, όποιοι και αν είναι αυτοί, μέσα από το πρίσμα του λόγου, της ανταλλαγής λόγων κυρίως, για να μάθεις και ίσως να αλλάξεις γνώμη, να πιστείς, να συνενέσεις, να συνεργαστείς. Η ρητορική δεν είναι μία εξωκόσμια εντός εισαγωγικών κατασκευή. Πλάστηκε ως ιδέα, θεωρία, τέχνη και τεχνική από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους. Το ίδιο και η λογοδημία του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι η ειλικρινής προσπάθεια του ανωτάτου πνευματικού ιδρύματος της χώρας να επικοινωνήσει με τους πολίτες της Ελλάδας και του κόσμου. Είναι η δική μας ανθρωποκεντρική εντός εισαγωγικών κατασκευή. Ο λόγος, ο αντίλογος, ο διάλογος, η επικοινωνία, η συλλειτουργία, η συνεργασία δηλαδή. Ρητορική λοιπόν. Ρητορική στο αρχαίο περικείμενο, αρχαία ρητορική σήμερα, ρητορική στη φιλολογική και διεπιστημονική θεωρία, ρητορική στο εγχειρίδιο, αλλά πάνω απ' όλα ρητορική σήμερα, με τα δικά μας μάτια, τα δικά μας μυαλά, τα δικά μας βιώματα. Σήμερα λοιπόν στη λογοδημία θα επιχειρήσουμε να βρούμε τη ρητορική γύρω μας. Να τη δούμε όπως τη βλέπουμε κάθε μέρα, χωρίς πάντα βέβαια να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε και πόσο βάθος έχει αυτό που βλέπουμε. Αυτός ο σκοπός θα υπηρετηθεί από δύο ομιλητές. Τον εκλεκτό καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ευάγγελο Αλεξίου, και τον ομιλούντα της Ακαδημίας Αθηνών. Μαζί μας σήμερα βρίσκονται καθηγητές και μαθητές από γυμνάσια και λύκεια της Κρήτης μας, οι άνθρωποι που έδωσαν ρητορική ψυχή στους τέταρτους Παγκρίτιους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης. Είναι μαζί μας οι καθηγητές Φώτης Παπαδόπουλος, Ελευθερία Τσιανάκα, Στέλλα Κυριάκη και Ρούλα Κονσολάκη, καθώς και οι μαθήτριες και μαθητές του Δευτέρου ΓΕΛ Ρεθύμνου, Χριστίνα Μυριοκεφαλιτάκη, Μαρία Παπαδοπούλου και Γιώργος Ομαλιανάκης, και οι μαθήτριες του Τετάρτου ΓΕΛ Χανίων, Ιωάννα Καραβοστασίτη, Αφροδίτη Μανάκου και Νεφέλη Φαντριδάκη. Θα μας μιλήσουν για την εμπειρία τους στους αγώνες ρητορικής αντιλογίας και θα μοιραστούν μαζί μας την αγάπη τους για τη ρητορική. Καλώς ορίσατε στη λογοδημία της Ακαδημίας Αθηνών, τιμή και πραγματική χαρά που σας έχουμε μαζί μας. Σήμερα λοιπόν θα αποδείξουμε πόσο trendy είναι η ρητορική. Επιτρέψτε μου αυτόν τον αγγλισμό που χρησιμοποιούν συχνά πυκνά οι νεαροί φίλοι μας. Θα αποδείξουμε πόσο rock
είναι η ρητορική, πόσο δυναμισμό διαθέτει, πόσο εύκολα μπορεί να εμφυλοχωρεί στη ζωή μας, να πηγαίνει στην παραλία μαζί μας, και δεν αστειεύομαι καθόλου, θα το αποδείξουμε, να προβληματίζεται όπως και εμείς, να ερωτεύεται όπως και εμείς, να στενοχωριέται, να πονάει, να γελάει, να ζει όπως ακριβώς και εμείς. Σήμερα θα αποδείξουμε ότι αυτή η ρητορική είναι και γνωστή σε εμάς όπως είναι και άγνωστη. Αυτός άλλωστε είναι και ο τίτλος της δικής μου διάλεξης. Η πιο γνωστή μας άγνωστη ρητορική. Δηλαδή, γνωρίζουμε τη ρητορική αυτή, μπορούμε να την αναγνωρίσουμε σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής μας, τη χρησιμοποιούμε συχνά πυκνά, δεν μπορούμε άλλες φορές να εκτιμήσουμε τη δυναμική της και το βάθος της στον χρόνο και τον πολιτισμό, αλλά το σίγουρο είναι ότι την ξέρουμε. Είναι βίωμά μας αυτή η ρητορική. Με αυτές τις λίγες σκέψεις λοιπόν, αλλά και τα πολλά συναισθήματα που θερμαίνουν την ψυχή και τον λογισμό μου κάθε φορά που μιλάω για τη ρητορική, σας καλωσορίζω στη σημερινή λογοδημία, στην οποία σας υπόσχομαι ότι δεν θα παραμείνετε σιωπηλοί. Λίγο παραπάνω από άλλες φορές θα κληθείτε να συνεργήσετε με τους ομιλητές, να συνεργαστείτε. Γιατί δύο πράγματα να ξέρετε δεν ανέχετε ποτέ η ρητορική, ποτέ. Την αυθεντία και το μονόλογο. Η ρητορική είναι συμμετοχή και αυτή τη συμμετοχή θα πάρετε όλες και όλοι σήμερα. Καλώς ορίσατε λοιπόν σε ένα ωραίο και χρήσιμο, θέλω να πιστεύω, αρχιερατικό ρητορικό συλλήτουργο. Προτού προχωρήσουμε, νομίζω είναι ευκαιρία να δώσουμε τον λόγο στον ύπατο εκπρόσωπο της Ακαδημίας Αθηνών που είναι μαζί μας, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό. Κύριε Γενικέ, για μια σύντομη προσφώνηση του ακροατηρίου, θέλουμε να σας ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Θέλω να σας συγχαρώ και προσωπικά, κύριε Σεραφείμ, και τον κύριο Στεφανή, και να ευχαριστήσω τον κύριο Αλεξίου που έχει την καλοσύνη να συμμετέχει και να συνοσμώνεται αυτήν την έτσι πολύ σημαντική προσπάθεια. Ομολογώ ότι οι ρήτορες τους έχουμε βάλει σε ένα ντουλάπι της ιστορίας και τους βλέπουμε μόνο σε αγάλματα και δεν τους κοιτάμε ότι θα μπορούσαν αυτά τα αγάλματα να ζωντανέψουν. Αυτό κάνετε. Και πραγματικά είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για μένα. Εγώ είμαι των φυσικών επιστημών και θυμάμαι πόσο αγώνα είχα κάνει όταν με εξέλεξαν πρόεδρο στο ΕΛΙΔΕΚ, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, όταν μέσα στην καινοτομία θεώρησα ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες έπρεπε να έχουν τουλάχιστον το 20% του συνολικού budget ή του συνολικού ποσού που διετίθετο τότε από την ελληνική πολιτεία. Ευτυχώς το πετύχαμε, όπως ξέρετε, και μάλιστα άνθησε αυτό. Πολλοί συνάδελφοι από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως και εσείς, ωφελήθηκαν από αυτήν την ύπαρξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Ήδη υπάρχει και απορρόφηση σημαντική των χρημάτων τα οποία είχαν προγραμματιστεί εδώ και 3 χρόνια και νομίζω ότι είμαστε όλοι υπερήφανοι γιατί χέρι-χέρι εσείς οι ρήτορες, εσείς οι ανθρωπιστές, εσείς οι άνθρωποι της ψυχής, του πνεύματος, ήρθατε κοντά σε εμάς που κατά μία έννοια και κατά μία κακή συνήθεια θεωρούμεθα πούρους μαθηματικούς, φυσικούς, οτιδήποτε και να θέλετε μπορείτε να πείτε, αλλά έχουμε και εμείς ψυχή και το αποδεικνύουμε ανοίγοντας την αγκαλιά μας σε εσάς και εσείς σε εμάς. Η Ακαδημία Αθηνών, όπως ξέρετε κύριε Σεραφείμ, έχει ανοίξει και τις πύλες της προς το κοινό. Και με την έκθεση που έχουμε, ακούω ότι είναι και πολλοί μαθητές και φοιτητές,
για το 1821, τελειώνει στις 30 Ιουλίου η λειτουργία της και πραγματικά όσοι δεν την έχουν δει είναι αξιόλογο να έρθουν να τη δούνε, γιατί δεν είναι μια έκθεση σαν τις άλλες, είναι μια έκθεση που εκθέτει αντικείμενα σπουδαία. Εκθέτει πρώτα απ' όλα ένα από τα 6 αντίγραφα της χάρτας του Ρίγα και ένα σωρό άλλα, τα οποία ήταν στα υπόγεια της Ακαδημίας Αθηνών, ερμητικά κλεισμένα. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν αράχνες μέσα, διότι η αράχνη, ξέρετε, έχει την ικανότητα να διεισδύει, αλλά διεισδύσαμε και εμείς, κύριε Σεραφείμ, ανοίξαμε αυτά τα κουτιά και βγάλαμε αυτόν τον πλούτο που όσον αφορά στο 1821 εκτίθεται σε προθήκες που έχουμε είτε δανειστεί είτε αποδεχθεί ως δωρεά από το ίδιο Λούβρο. Το Λούβρο, όπως ξέρετε, έδωσε μεγάλη σημασία στην Ελληνική Επανάσταση δεδομένης εμπλοκής των Γάλλων στο διαφωτισμό των δικών μας, όπως βεβαίως και των Άγγλων και όλων των άλλων συμμάχων μας. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτό το άνοιγμα της Ακαδημίας Αθηνών προς την κοινωνία, το οποίο θα συνεχίσει, ήδη είμαστε σε συνεννόηση με το νέο μέλος μας, τον Λεωνίδα τον Καβάκο, να συνεχιστούν τα σεμινάρια βιολιού, είναι σε υψηλό επίπεδο, για όσους αγαπούν τη μουσική, και ξέρω ότι για να είστε ρήτορες, το πρώτο πράγμα που σας αρέσει είναι η μουσική. Συγχωρήστε με, δεν είμαι ρήτορ, αλλά αγαπώ τη μουσική πάρα πολύ. Και όπως αγαπώ και τη ρητορική. Αλλά ούτε καλός μουσικός είμαι, ούτε καλός ρήτορ. Αλλά σας αγαπώ και τα αγαπώ. Και αυτή είναι η ουσία της ύπαρξης της Ακαδημίας σε μια χώρα. Επειδή όπως γνωρίζετε είμαι μέλος και σε πολλές άλλες ακαδημίες, νομίζω ότι ενώ εμείς ξεκινήσαμε την έννοια της Ακαδημίας, μάλιστα στις 21 Μαΐου γιορταζόταν και η ημέρα γεννήσεως του Πλάτωνα και μάλιστα την ίδια μέρα υπήρχε και μια τελετή, την οποία σιγά σιγά θα την επαναφέρουμε, να γιορτάζει και η Ακαδημία Αθηνών τα εγγένεια των θυρανιξίων της Ακαδημίας του Πλάτωνος. Επίσης, η Ακαδημία του Πλάτωνος την αναζητούμε να φτιάξουμε το κοινό των Ακαδημιών σε δικά μας οικόπεδα τα οποία τα βρήκαμε και αυτά, όχι σε αράχνες, στα σκουπίδια πεταμένα, και τα αναβιώνουμε σιγά σιγά. Θα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις στο μέλλον. Πάντως, προς το παρόν, για να ξαναγυρίσω στην εξαιρετική προσπάθεια την οποία κάνετε, να πω και δύο λόγια για την εξαιρετικά καλή μου γνώμη στη συνεργασία μου με εσάς και με άλλα μέλη από τις από τα θεωρητικά κέντρα της Ακαδημίας, όπου προσπαθούμε και εκεί να οδηγηθούμε σε μία συλλογή των λόγων που εκφωνήθηκαν στην Πνίκα, να δούμε την Πνίκα και σαν γεωφυσικό φαινόμενο, όπως ένας από τους 7 λόφους των Αθηνών. Ο κόσμος, ακόμα και οι Αθηναίοι, δεν γνωρίζουν ότι έχουν 7 λόφους. Και όπως όλοι ξέρουμε ότι η Ρώμη, για παράδειγμα, έχει 7 λόφους, η Κωνσταντινούπολης έχει επίσης 7 λόφους, αλλά έχει και η Αθήνα 7 λόφους. Και ο καθένας έχει τη σημασία του, ο καθένας έπαιξε το ρόλο του στην ιστορία και στον παγκόσμιο πολιτισμό. Γι' αυτούς όλους τους λόγους θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας συγχαρώ και για αυτή την πρωτοβουλία και για τη σημερινή εκδήλωση και να σας πω πραγματικά πόσο πολύ θα ήθελα να είμαι συνέχεια στην εκδήλωσή σας, αλλά υποθέτω ότι θα μπορώ να τη δω άλλη ώρα, ίσως σήμερα το βράδυ ή αύριο βράδυ, γιατί η ζωή μου είναι πάρα πολύ δύσκολη με ένα φοβερά πυκνό πρόγραμμα. Λοιπόν, εύχομαι
καλή επιτυχία, η οποία είναι δεδηλωμένη, πρώτον διότι είναι ευλογημένη από τη ρητορική, περσέ, σαν λειτουργήμα, και δεύτερον διότι υπάρχει η όρεξη, υπάρχει η νέα γενιά των επιστημόνων, η οποία είναι έτοιμη και ήδη έχει αρχίσει την απογείωση. Να είστε καλά, με υγεία. Ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Γενικέ. Ήταν πραγματικά ζεσικάρδιο το μήνυμά σας. Ζέστανε λίγο τις φιλολογικές μας καρδιές και μας έδωσε κουράγιο να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Βέβαια, η προσπάθεια, πρέπει να πω σε αυτό το σημείο, είναι συλλογική, είναι προσπάθεια που αφορά το κέντρο. Εμπλέκονται δύο άνθρωποι στην διοργάνωση της λογοδημίας, αλλά η λογοδημία αγκαλιάστηκε από όλο το κέντρο και έχουμε μαζί μας τον διευθύνοντα του κέντρου, τον κύριο Αθανάσιο Στεφανή, για να μας πει δύο λόγια, να καλωσορίσει τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας. Θανάση. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Αξιότιμε κύριε Γενικέ, γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών. Αγαπητέ καθηγητά κύριε Αλεξίου, φίλε Βαγγέλη. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καθηγητές, ερευνητές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και μαθητές. Έχω την μεγάλη τιμή εκ μέρους του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών να σας καλωσορίσω απόψε στην πρώτη-τελευταία διάλεξη του κύκλου αυτού της λογοδημίας, του φετινού κύκλου, που έχει τίτλο «Η αρχαία ελληνική ρητορική σήμερα, η οποία και έρχεται από μακριά». Είναι πολύ τιμητική η παρουσία, έστω και ως χαιρετισμό στην αρχή, αφού είναι και θέλουμε να είναι απασχολημένος ο Γενικός. Είναι λοιπόν πολύ τιμητική η παρουσία του κυρίου Γενικού και βέβαια μεγάλη χαρά που ο Βαγγέλης αποδέχτηκε, ο κύριος Αλεξίου αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και μαζί με τον δικό μας εκπρόσωπο της ρητορικής, τον Ανδρέα τον Σεραφείμ, θα μας διαφωτίσουν σήμερα για το τι, πώς τα λέγανε οι αρχαίοι, αν και ένα δείγμα μας έδωσε ο κύριος Γενικός Γραμματέας με την πραγματικά ρητορική δυνότητά του. Σας ευχαριστώ θερμά όλες και όλους και δίνω το βήμα στους ομιλητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι σίγουρος αν είναι μαζί μας ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να είναι μαζί μας. Δεν βλέπω το προφίλ του καθόλου τώρα ανάμεσα στους συμμετέχοντες, αν και αυτή την ώρα η γραμματέας του μου είπε ότι θα είναι μαζί μας. Έχω ακούσει να λέει ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η ρητορική, εις ανύποπτον χρόνο. Ναι, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η ρητορική. Έχει παραδώσει και διάφορα μαθήματα περί ρητορικής. Μόλις ενημέρωσα τη σύζυγό του για την εκδήλωσή μας, αμέσως επέδειξε ενδιαφέρον και ο ίδιος και υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας γύρω στις 6:30. Δεν ξέρω αν ο κύριος Υπουργός μας ακούει, αν είναι μαζί μας, αν και δεν βλέπω το προφίλ του εδώ στον κατάλογο των ομιλητών. Ας με βοηθήσουν και ο Φάνης με τον Θανάση, παρακαλώ θερμά, και την Αλεξάνδρα, αν εντοπίζουν το προφίλ Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλιώς θα προχωρήσουμε και όταν εισέλθει ο κύριος Υπουργός θα του δώσουμε τον λόγο. Δεν βλέπω να είναι μαζί μας ο κύριος Γεωργιάδης ακόμη. Τον αναμένουμε και καθώς τον αναμένουμε πιστεύω ότι είναι η ώρα να ακουστεί η νέα γενιά, η πραγματικά νέα γενιά, κύριε Γενικέ, γιατί εμείς μεγαλώσαμε, εμείς τα 37, εσείς είστε νεότατος. Λοιπόν, έχω με την πολύ μεγάλη τιμή και χαρά να είναι μαζί μας, όπως είχα πει και στην αρχή του εισαγωγικού μου σημειώματος, μαθητές και μαθήτριες από το δεύτερο ΓΕΛ Ρεθύμνου και το τέταρτο ΓΕΛ Χανίων. Πώς γνώρισα εγώ αυτά τα παιδιά? Συμμετείχα στους τέταρτους Παγκρίτιους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης τον περασμένο Απρίλιο. Και προσφωνώντας την εκδήλωση των παιδιών, τους μαθητικούς αγώνες, είχα πει ότι αυτό που θα βλέπαμε να γινόταν μέσα στο Σαββατοκύριακο, εκείνο που διεξάγονταν οι αγώνες, ήταν η Νέα Ελλάδα. Στο τέλος των εργασιών των αγώνων, είχα πει στα παιδιά ότι έκανα λάθος. Δεν έφτιαξαν τη Νέα Ελλάδα, είναι η Νέα Ελλάδα. Και ένα από τα στοιχήματα που έχει ο πανεπιστημιακός κόσμος συνολικά,
και ο εκπαιδευτικός κόσμος ευρύτερα, είναι να ακούσει αυτά τα παιδιά, να εμπιστευτεί αυτά τα παιδιά, να στηριχτεί στις γνώσεις τους, την επιχειρηματολογία τους, γιατί μόνο έτσι μπορεί να φτιαχτεί το καλύτερο αύριο που θέλουμε για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ευρώπη και τον κόσμο. Είναι αυτά τα παιδιά και είμαι πολύ περήφανος που αυτά τα παιδιά είναι μαζί μας σήμερα και δεν υπερβάλλω όταν το λέγω αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω τον λόγο λοιπόν στην Χριστίνα, τη Μαρία και τον Γιώργο από το δεύτερο ΓΕΛ Ρεθύμνου να μας πούν ολίγατινά για την εμπειρία της συμμετοχής τους στους τέταρτους Παγκρίτιους Αγώνες Μαθητικής Ρητορικής Τέχνης και λίγα λόγια για τη ρητορική συνολικά. Από πού προκύπτει αυτή η αγάπη τους και η θερμουργός συμμετοχή τους σε ρητορικά δρόμενα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Χριστίνα Μυριοκεφαλιτάκη, να κάνουμε αρχή από σένα. Ναι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μυριοκεφαλιτάκη και όπως προαναφέρθηκε συμμετείχα και εγώ στους Παγκρίτιους Αγώνες Ρητορικής, κατέχοντας το ρόλο της πρώτης ομιλήτριας της ομάδας μου. Εγώ προσωπικά πήρα την απόφαση να συμμετάσχω στον όμιλο ρητορικής που διοργανώνει κάθε χρόνο το σχολείο μου, σκεπτόμενοι πως πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία, από την οποία είχα να αποκομίσω πολλά. Και όντως, συμμετέχοντας αυτά τα δύο χρόνια στην όλη διαδικασία, μπορώ πλέον να ομολογήσω πως βγήκα από κυριότερο όπως κερδισμένη και πως η επιλογή μου να συμμετάσχω άξιζε από κάθε άποψη. Γενικότερα παρατήρησα βελτίωση σε διάφορους τομείς. Πιο συγκεκριμένα ενημερώθηκα και προβληματίστηκα για διάφορα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και μέσω αυτού κατάφερα να διαμορφώσω και μία πιο ολοκληρωμένη προσωπική άποψη για κάποια από αυτά. Προφανώς βελτιώθηκε ο τρόπος εκφρασής μου και μάθα να διαχειρίζομαι την ψυχραιμία μου και το άγχος μου όταν πρόκειται να απευθυνθώ σε ένα ευρύ κοινό. Αυτό όμως που για μένα με δραμάτισε με διαφορά το σημαντικότερο ρόλο ήταν οι άνθρωποι που γνώρισα και γενικότερα συναστράφηκα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οι στιγμές που μοιραστήκαμε, στιγμές άλλοτε ευχάριστες και εύκολες και άλλοτε όχι. Αλλά και η τεράστια βοήθεια που μου προσφέρθηκε από τις καθηγητριές μου, την κυρία Κυριάκη, την κυρία Τσιανάκα, αλλά και τα παιδιά των ομάδων, είτε της φετινής μου ομάδας, είτε της περσινής. Βοήθεια που αφορούσε είτε πρακτικά ζητήματα των αγώνων, είτε σχετιζόταν με τον ψυχολογικό τομέα. Καθώς εγώ προσωπικά ήμουν από τα άτομα τα οποία είχαν αρκετό άγχος πριν τον αγώνα και δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα να προσαρμοστώ. Λειτουργήσαμε όμως σαν αληθινή ομάδα και πλέον ολοκληρώνοντας προσωρινά βέβαια το ταξίδι της ρητορικής, καταλήγω ότι ήταν μια πραγματικά μοναδική εμπειρία και προσωπικά φασινιστούσα στον οποιοδήποτε παρουσιαστεί κάτι πανομοιότυπο να το δοκιμάσει χωρίς δεύτερη σκέψη. Είμαστε πολλοί όσοι αγαπάμε τη ρητορική, η ρητορολάγνη όπως λέω συχνά. Ευχαριστούμε πολύ Χριστίνα. Μαρία Παπαδοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και από μένα. Ονομάζομαι Μαρία Παπαδοπούλου και θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την τιμή που μας κάνετε να βρισκόμαστε μαζί σας σήμερα. Προσωπικά έχω να πω ότι αν και παρακολουθώ τους αγώνες από όταν ξεκίνησαν, είχα αυτή την τύχη θα το πω, ήταν η δεύτερη φορά φέτος που συμμετείχα σε αυτούς. Έχοντας παρακολουθήσει και τις διαζώσεις αλλά και τους ερηκδιακούς αγώνες, έχω να πω ότι είναι μια καταπληκτική εμπειρία, μια εμπειρία ζωής, η οποία δεν συγκρίνεται με πολλές άλλες που μπορεί να πάρει κάποιος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Έχεις δυνατότητα να καλλιεργήσεις κριτική σκέψη, γνωρίζεις ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα από όλη την Κρήτη αλλά και από όλη την Ελλάδα. Έχεις την ευκαιρία να συζητήσεις για θέματα που δεν έχεις αλλιώς δυνατότητα να σκεφτείς πάνω σε αυτά και να βρεις επιχειρήματα γιατί κάτι πρέπει να είναι έτσι ή να μην είναι έτσι. Μαθαίνεις συνεχώς καινούργια πράγματα, όπως είπε και η Χριστίνα πριν, μάθαμε πάρα πολλά, είτε περιβαλλοντικά, είτε και φέτος λόγω του πολέμου. Ενημερωθήκαμε πάρα πολύ και μας έκανε καλύτερους ανθρώπους, εγώ πιστεύω αυτό. Σίγουρα οι διαδικτυακοί είχαν το θετικό ότι ήμασταν από την άνεση του σπιτιού μας, δεν είχαμε τόσο πολύ άγχος, ενώ στο πανεπιστήμιο όταν ήταν τα παιδιά και έπρεπε να μιλήσουν μπροστά σε ένα ολόκληρο αμφιθέατρο βλέποντας τον κόσμο μπροστά τους, το οποίο είναι κάπως αγχωτικό.
αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια εμπειρία η οποία ασυζητητή δεν μπορεί να σπαταληθεί για το λίγο άγχος που θα νιώσεις. Είναι μόνο δημιουργικό και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να διαβάλεις πολύ ωραία πράγματα μέσα από αυτό. Ο λόγος προσωπικά που ήθελα να συμμετάσχω στους αγώνες και ήθελα να παίξω έστω και μέχρι και τον τελικό είναι όχι τόσο για τη θέση που θα παίρναμε, όσο για το να έχω τη δυνατότητα να σκεφτώ τα θέματα όλα που θα έχει φτιάξει η Επιστημονική Επιτροπή, γιατί αλλιώς βλέπεις ένα θέμα όταν είσαι στους αγώνες και αλλιώς έξω από τους αγώνες. Έχεις τη δυνατότητα να σκεφτείς πιο αντικειμενικά ενδεχομένως επιχειρήματα υπέρ και κατά σε ένα θέμα από ό,τι θα το βλέπεις αν ήσουν εκτός των αγώνων. Οπότε είναι μια εμπειρία που πραγματικά θα συνιστούσαν επιφύλακτα σε κάθε μαθητή αλλά και σε εκπαιδευτικό για να τους παρακολουθήσει αλλά και να συμμετάσχει, γιατί έχουν να το δώσουν πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ, Μαρία. Και ο λόγος τώρα στον Γιώργο τον Ομαλιανάκη. Καλησπέρα, Γιώργο. Λοιπόν, καλησπέρα και από εμένα. Θα σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου ιδιαίτερα για την σημερινή πρόσκληση, καθώς είναι μεγάλη τιμή για το σχολείο μου και για μένα να βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Θα πω λοιπόν πως οι αγώνες ρητορικής και τις δύο χρονιές που συμμετείχα και πέρυσι και φέτος αποτέλεσαν μια μοναδική εμπειρία που μου έχει αφήσει μόνο θετικές αναμνήσεις. Αυτό οφείλεται φυσικά στις γνωριμίες που έκανα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και στην συνεργασία που είχα με την ομάδα μου την περσινή και τη φετινή. Οφείλεται ωστόσο και στο κλίμα, στο ευχάριστο κλίμα υγιούς ανταγωνισμού που χαρακτήριζε τους αγώνες αυτές τις δύο χρονιές και φυσικά στην υποδειγματική διοργάνωση των αγώνων από το Σύλλογο Φιλολόγων, ο οποίος παρά τις δυσκολίες της διαδικτυακής διεξαγωγής συντόνισε μια ευχάριστη και χωρίς καθυστερήσεις διοργάνωση. Αν και θα ήθελα να συμμετέχω σε διαζώσεις αγώνες που δεν είχα την ευκαιρία λόγω της πανδημίας αυτά τα δύο χρόνια, έχω να πω πως οι αγώνες ρητορικής και κυρίως οι αγώνες μεταδοτητών λόγων γενικότερα αποτελούν το αντίδοτο ίσως για τον πραγματισμό, καθώς καταδεικνύουν πως για κάθε λόγο υπάρχει ένας αντίλογος και μας καλούν συχνά να επιχειρηματολογήσουμε για θέσεις που οι ίδιοι ενδεχομένως να μην υποστηρίζουμε. Προσωπικά, ωστόσο, η διαδικασία αυτή της αναζήτησης δομημένων και ολοκληρωμένων επιχειρημάτων για οποιοδήποτε θέμα με έχει φέρει συχνά στη θέση, αν όχι να αναθεωρήσω, τότε σίγουρα να προβληματιστώ σε ζητήματα που προηγουμένως ενδεχομένως να θεωρούσα αυτονόητα. Επιπλέον, η ρητορική καλλιεργεί την ταχύτητα σκέψης και τεκμηρίωσης των απόψεών μας, εργαλεία που είναι πολύ χρήσιμα για τη ζωή μας γενικότερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις δύο συμπαίκτριές μου, τη Χριστίνα και τη Μαρία, που μίλησαν μόλις για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε, και τις καθηγήτριές μου, την κυρία Τσιανάκα και την κυρία Κυριάκη, που βρίσκονται εδώ, καθώς μας προετοίμασαν για ένα αποτέλεσμα που φάνηκε ότι άξιζε. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο, για τις πολύ ωραίες σκέψεις που μοιράζεσαι μαζί μας. Πρέπει να σας πω ότι παρακολουθώντας τους μαθητές και τις μαθήτριες κατά τη διάρκεια των αγώνων, έμεινα πραγματικά έκπληκτος τόσο από την ταχύτητα σύλληψης και συγκρότησης σκέψεων και επιχειρημάτων, όσο και από τη δυνατότητά τους να εκφράζονται άψογα ρητορικά. Είναι πραγματικά εκπληκτικά, παιδιά. Είναι αυτή η Ελλάδα που μας αξίζει και αυτή η Ελλάδα που θέλουμε να βλέπουμε, αυτός ο κόσμος που θέλουμε να βλέπουμε. Να ευχαριστήσω και τον Γιώργο και να δώσω τώρα τον λόγο στις κυρίες από το τέταρτο ΓΕΛ Χανίων, την Ιωάννα Καραβοστασίτη, την Αφροδίτη Μανάκου και την Εφέλη Φαντριδάκη. Ιωάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είχα και εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Στη σημερινή διάλεξη είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή. Έχω να πω ότι ήταν ο πρώτος μου χρόνος που ήταν η πρώτη μου φορά που συμμετείχα στους αγώνες ρητορικής φέτος και πραγματικά ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Ένιωσα ότι αγάπησα πραγματικά το λόγο που ούτως ή άλλως μου άρεσε γενικότερα να αναλύω θέματα. Το έκανα και με τους φίλους μου αυτό. Αλλά μέσω αυτής της εμπειρίας κατάφερα να αγαπήσω ακόμα περισσότερο την ομιλία και γενικότερα τη ρητορική.
Έχω να πω ότι μέσω των αγώνων καταφέραμε καταρχάς ως ομάδα να δεθούμε πάρα πολύ. Ξεπέρασα ένα μεγάλο άγχος που με έπιασε να μιλήσω στο κοινό, που πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ τώρα. Και επίσης είχα την ευκαιρία να γνωρίσω παιδιά από άλλα σχολεία εκτός Χανίων, άλλων νομών, που γενικότερα υπάρχει αυτή η νοοτροπία στην Κρήτη, ότι οι νομοί μεταξύ τους γενικότερα έχουν μια μικρή αντιπαλότητα, και ήταν πάρα πολύ ωραίο να γνωρίσουμε άτομα εκτός Χανίων. Πάνω απ' όλα περάσαμε καλά, και ακόμα και αν δεν βγήκαμε νικητές, νιώθουμε ότι έχουμε κερδίσει πάρα πολλά. Έχουμε κερδίσει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, βλέπουμε τα πράγματα πιο σφαιρικά, έχουμε μια αντικειμενικότητα στα θέματα και καταφέραμε να δούμε θέματα τα οποία δεν θα συζητούσαμε στην καθημερινότητά μας και να μπορέσουμε να μάθουμε πολλά καινούργια πράγματα και για την σύγχρονη Ελλάδα και γενικότερα για τον κόσμο. Αυτό βασικά, και θέλω ξανά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπειρία. Εμείς ευχαριστούμε, Ιωάννα, με ευχαριστούμε θερμότατα. Αφροδίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω κι εγώ με την σειρά μου για την πρόσκληση. Κι εγώ, όπως και ο Γιώργος και τα παιδιά την άλλη ομάδα, ήταν η δεύτερη μου χρονιά που συμμετείχα στους αγώνες της ρητορικούς και που ασχολήθηκα με τη ρητορική. Πέρυσι ξεκινήσαμε στο γυμνάσιο μας μια ομάδα ρητορικής την περίοδο της καραντίνας μέσω διαδικτυακών συναντήσεων, και έτσι δεν έχουμε ζήσει σχεδόν ποτέ την εμπειρία του να κάνουμε debate και αγώνες ρητορικής και ρητούς λόγους πρόσωπο με πρόσωπο, και πόσο μάλλον να πάμε σε κανονικούς αγώνες. Όμως θεωρώ ότι δεν μας έκανε να χάσουμε μάλλον τη μαγεία του αγωνίσματος και τη μαγεία όλου του κλάδου της ρητορικής. Γενικότερα, μέσω των συναντήσεων, καταφέραμε στα αλήθεια να δεθούμε ως ομάδα. Γίναμε πολύ καλοί φίλοι και με τις δύο ομάδες που είχαμε. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία με τις καθηγήτριες και μεταξύ μας. Και σαφώς μπορέσαμε να εξετάσουμε πολλά θέματα σφαιρικά, να αναλογιστούμε την ίδια μας τη θέση και την ίδια μας την αντίληψη πάνω σε κάποια θέματα, εξετάζοντας την πλευρά που δεν θεωρούσαμε ίσως τόσο σωστή, να το θέσω έτσι. Μετά ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, όπως είπε και η Ιωάννα, να τεστάρουμε τα δικά μας όρια. Και εγώ είχα ένα τεράστιο άγχος μπαίνοντας πέρυσι στην ομάδα για το πώς θα καταφέρω να μιλήσω μπροστά στο κοινό. Και μέσω της ρητορικής έχω καταφέρει να αναπτύξω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γενικότερα στη ζωή μου, θα έλεγα. Και ήταν σαφώς πολύ ωραία εμπειρία να μπορέσουμε να γνωρίσουμε όλα τα παιδιά, όλους τους καθηγητές, να ανταλλάξουμε απόψεις και να ανοίξουμε και τους ορίζοντες της σκέψης μας και πάλι. Γενικότερα, νομίζω και εγώ αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ, Αφροδίτη. Παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα για την ουσία της ρητορικής. Γιατί πέρα από τα επιστημονικά μας, καλά είναι και αυτά και τα κάνουμε όλοι και πρέπει να τα κάνουμε. Αλλά πέρα από αυτά, η ουσία της ρητορικής είναι αυτό που ζεις. Και νομίζω τα παιδιά αυτή την ουσία μεταφέρουν της ρητορικής, και αυτή η ουσία είναι πραγματικά σημαντική. Πιο σημαντική από όλα τα βιβλία που μπορεί να εκδώσει κάποιος και από όλα τα βραβεία έρευνας και διδασκαλίας που μπορούν να του δώσουν. Αυτές είναι οι στιγμές που κρατάμε από τη ρητορική. Και να κλείσουμε τον κύκλο των μαθητών με την Νεφέλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πρόσκληση. Ξεκινώντας, θα ήθελα να μιλήσω για τη δική μου προσωπική εμπειρία με τη ρητορική, στην οποία μπήκα αρχικά από αγνό ενδιαφέρον, το οποίο όμως οφείλω να ομολογήσω πως ακαριά εξελίχθηκε σε πάθος και πραγματικά έχω αγαπήσει τη ρητορική. Και διότι μου έδωσε την ευκαιρία να δω τα πράγματα από ένα διαφορετικό πρίσμα, να μπω σε θέσεις που ίσως δεν θα έμπαινα διαφορετικά, να μάθω και να προετοιμαστώ πραγματικά και να δεθώ με παιδιά και στις δύο ομάδες που υπήρξα και να χτίσουμε πραγματικά ουσιαστικές φιλικές σχέσεις. Και σίγουρα όλες οι ικανότητες που αναπτύξαμε μέσω των προπονήσεων και της προετοιμασίας φάνηκαν στους αγώνες, τους οποίους θεωρώ μια πραγματικά πολύτιμη εμπειρία, διότι συναναστραφήκαμε πρωτίστως με άλλους ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος με εμάς.
και πρέπει να ομολογήσω πως είναι τεράστια χαρά για μένα να βλέπω ξανά τα παιδιά από το Ρέθυμνο, τους οποίους σίγουρα κάθε άλλο παρά αντιπάλους μας θεωρούμε. Και πραγματικά είναι χαρά μας να τους ξανασυναντάμε. Και οι αγώνες είναι η αλήθεια μας βοήθησαν, γιατί δοκιμάσαμε όντως τα όρια μας, τις δυνατότητές μας, παλέψαμε με το άγχος και πραγματικά πιστεύω πως βγήκαμε νικητές. Και έχω να πω πως είμαι σίγουρη πως αποκομίσαμε πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις και πραγματικά ήταν μια πολύ επικοδομητική εμπειρία για όλους μας. Ναι, δεν ξέρω, αυτό είχα να πω και πραγματικά κάτι άλλο που συνέβη στο σχολείο μας και θεωρώ επίσης πολύτιμο είναι ότι μέσω της συμμετοχής μας πολλά παιδιά ενδιαφέρθηκαν να ρωτήσουν τι είναι αυτό που κάνετε, γιατί σας αρέσει τόσο και πολλοί έμαθαν για την ύπαρξη της ρητορικής ενώ προηγουμένως δεν το γνώριζαν, άρα και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο όφελος που βγήκε από όλη αυτή την ιστορία. Να αφήσουμε την αγάπη που έχουμε, που νιώθουμε για τη ρητορική, να αγγίξει και άλλους ανθρώπους. Νεφέλη, σε ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή την παρέμβαση. Να ακούσουμε και τον καθηγητή τους και να προχωρήσουμε ένα από τους εκπροσώπους των καθηγητών τους που έβαλαν την ψυχή τους για τη διοργάνωση των αγώνων και να προχωρήσουμε στο επιστημονικό σκέλος της απόψινής εκδήλωσης. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Φώτη Παπαδόπουλο. Φώτη, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ξαναβλέπω. Πρέπει να πω ότι οι καθηγητές τους προετοίμασαν τα παιδιά όχι στο πλαίσιο μιας οποιασδήποτε καθηγητικής σχολικής υποχρέωσης, αλλά από το υστέρημα του προσωπικού τους χρόνου. Και αυτό είναι η ουσία του δασκάλου. Δάσκαλος δεν γίνεσαι μέσα σε μία αίθουσα, κατά τη γνώμη μου, και δεν γίνεσαι μόνο όταν βρίσκεσαι στο πανεπιστήμιο ή στο σχολείο. Δάσκαλος είσαι 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Έτσι είναι ο σωστός δάσκαλος, κατά τη δική μου γνώμη. Φώτη. Καλησπέρα για από μένα. Καλησπέρα. Είμαι ο Φώτης Παπαδόπουλος από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Ρεθύμνου. Ευχαριστώ ειλικρινά, Αντρέα, για την μεγάλη τιμή της πρόσκλησης. Πέρα από τη μεγάλη βοήθεια που μας έδωσες και στην Επιστημονική και Κριτική Επιτροπή των Αγώνων, νομίζω συμβάλλεις πάρα πολύ στην εξωστρέφεια των αγώνων και λέγοντας εξωστρέφεια δεν εννοώ καθόλου τη δική μου παρουσία, αλλά την παρουσία των παιδιών. Νομίζω ότι αυτό που τους προσφέρεις σε αυτά τα 6 παιδιά, το γεγονός ότι βρίσκονται εδώ και μιλάνε, λένε τις απόψεις τους σε μια τόσο σημαντική διάλεξη, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το όφελος που τους προσφέρεις και ειλικρινά σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Δεν έχω να πω πολλά. Ειλικρινά το λέω, μας καλύψαν τα παιδιά. Είναι μια προσπάθεια, φτάσαμε στους τέταρτους παγκρίτιους. Μια δύσκολη προσπάθεια που ξεκίνησε το 2016, πολύ δειλά. Από την πρώτη στιγμή είχαμε δύο σημαντικούς πυλώνες δίπλα μας. Από τη μία είχαμε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Τμήμα Φιλολογίας. Ενεργά συμμετέχουν και μας στηρίζουν στην αρχή ο κύριος Παθάρας και ο κύριος Αποστολάκης από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι συνεχώς μαζί μας. Και από την άλλη, ο άλλος σημαντικός πυλώνας είναι η Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής και η πρόεδρός της, η κυρία Βάλια Λουτριανάκη, η οποία μας στηρίζουν από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήσαμε δειλά με διασχολικούς και υπήρχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή που την επόμενη χρονιά κάναμε τους πρώτους παγκρίτιους με αρκετά μεγάλη συμμετοχή από σχολεία, παιδιά και αυτό μας έδωσε και ένα κίνητρο για να συνεχίσουμε και με τους δεύτερους μέχρι που ήρθε όμως η πανδημία που μας σταμάτησε όλους. Τα ζήσαμε όλα αυτά, ήταν ένα μεγάλο σοκ για όλους μας και για όλη την εκπαίδευση αλλά και για τον κλάδο της ρητορικής όπου προβληματιστήκαμε αρκετά στο τι να κάνουμε και προσπαθώντας να συνδυάσουμε τα διαδικτυακά μαθήματα που ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γνωρίζουμε όλοι τις συνθήκες με τις οποίες συνέβησαν τα παιδιά και εμάς, περάσαμε πολύ απότομα. Παρόλα αυτά εντάξαμε και με μεγάλη δυσκολία και φόβο στην αρχή τη ρητορική και ξεκινήσαμε, κάναμε τους τρίτους παγκρίτιους, οι οποίοι ήταν διαδικτυακοί πέρσι και φέτος τους τέταρτους και αυτοί διαδικτυακοί με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή των παιδιών. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει πολλά, δείχνει για την προσαρμογή τους. Είναι 4 αγωνίσματα
Δεν θέλω να πω τώρα πολλές λεπτομέρειες, απλώς θέλω να πω ότι δεν είναι οι αγώνες ως αγώνες, το διήμερο των αγώνων ή τρεις μέρες και τα λοιπά, πόσο διαρκούν, αλλά έχει να κάνει με μια πολύμηνη προετοιμασία των παιδιών και των καθηγητών που θυσιάζουν πολύ προσωπικό και οικογενειακό χρόνο για να μπορέσουν να είναι μαζί με τα παιδιά, να τα συντονίσουν, να τα οργανώσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, αφού ξεκινήσαμε από πέρσι όλα αυτά διαδικτυακά. Φέτος ένα συνδυασμός διαδικτυακού και διαζώσεις, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορέσαμε να κάνουμε διαζώσεις στους αγώνες για τους γνωστούς λόγους της πανδημίας. Γίνανε όμως διαδικτυακά, που σημαίνει ότι υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες και για το να καλύψουμε τα ηλεκτρονικά, να καλύψουμε την γνώση, να καλύψουμε τα πάντα, τη δυσπιστία που είχαμε, αλλά νομίζω τα ίδια τα παιδιά μας έδωσαν πάρα πολλά μαθήματα στην προσαρμογή τους, στο γεγονός ότι προχωρούσαν μπροστά και με αυτή την αγάπη και τη ζωντάνια που θέλανε στις συναντήσεις τους, γιατί μιλούμε για πάρα πολλά σχολεία από όλη την Κρήτη που δούλευαν οι καθηγητές τους να προσπαθούν και εκείνοι να τα συντονίσουν. Νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως με την αγάπη που καλλιεργούν, και αυτό το αναφέραν ήδη τα παιδιά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω, το βλέπουμε και στα πρόσωπά τους, αλλά έχει να κάνει ότι ανέφερα προηγουμένως ότι είναι 4 αγωνίσματα, με την έννοια ότι στη ρητορική προσπαθούμε μέσα από κύκλους, δηλαδή τις ομάδες που κάνουν, τους ομίλους ή τα προγράμματα που φτιάχνουν οι καθηγητές, με την εκφραστική ανάγνωση, όλοι ξέρουμε να διαβάζουμε, αλλά δεν θέλουμε να μας διαβάσουν, αλλά θέλουμε να μεταφέρουν. Άρα κάνουν ασκήσεις αναπνοής, επιτονισμούς, πολλά πράγματα που δεν θέλω τώρα να πω πολλές λεπτομέρειες, αλλά το καταλαβαίνουμε για την προετοιμασία που γίνεται. Το άλλο αγώνισμα, το αυθόρμητου λόγου, που τους βοηθάει να καλλιεργήσουν την φαντασία τους, τους συνειρμούς. Μετά το προτρεπτικό, που μπαίνουμε κυρίως στα επιχειρήματα, και τέλος τους διτούς λόγους, κυρίως αυτό αναφερθήκανε τα παιδιά προηγουμένως, που ουσιαστικά είναι ένας συνδυασμός όλων των αγωνισμάτων. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι ένα διήμερο των αγώνων, αλλά είναι μια πολύμηνη διεργασία που απαιτεί μεγάλη, έτσι όσο γίνεται, προετοιμασία και από τα ίδια τα παιδιά και από τους καθηγητές που προσπαθούν να τα συντονίσουν. Νομίζω το αποτέλεσμα, παρόλες τις δυσκολίες, μας κάνει απλά να μην σκεφτόμαστε τίποτα και να πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί νομίζω τα ίδια τα παιδιά είναι που το ζητούν, αυτό που αναφέρανε. Είδαμε μπροστά μας τις δύο ομάδες που συγκρούστηκαν στον τελικό και κανένας δεν κατεβαίνει για να χάσει, έστω και σε αυτό. Και όμως αυτά τα παιδιά κατέβηκαν, συνομίλησαν, και όταν περιμένανε το αποτέλεσμα από την Κρητική Επιτροπή, ανοίξαν τις κάμερες, χαιρετούσαν το ένα το άλλο, ήτανε σαν μια δεμένη παρέα. Και χαρήκανε, γιατί είχαν σε εισαγωγικά συναντηθεί και πέρσι κάποιοι από αυτούς και ανταλλάσσανε τις εμπειρίες τους, το χαμόγελό τους, τους προβληματισμούς τους, και νομίζω ότι μας δώσανε πάρα πολλά μαθήματα, ότι δεν ήταν το θέμα το ανταγωνιστικό, το ποιος θα κερδίσει, εγώ είμαι καλύτερος και τα λοιπά, όπως και ήσουν και παρόν, Ανδρέα. Όταν έγινε ανακοίνωση του αποτελέσματος, τα πρώτα συγχαρητήρια ήταν από την ομάδα που έχασε, να το πω. Που αυτό δείχνει πάρα πολλά για τα παιδιά, ότι τα παιδιά δεν κατεβήκανε για να παίξουν ο ένας εναντίον του άλλου για να κερδίσουν, αλλά μπήκανε για να χαρούν τη διαδικασία, να μπουν όλα αυτά τα αναφέραν τα παιδιά με τη ρητορική, ότι να μπουν στη σκέψη του άλλου, να οργανώσουν καλύτερα τα δικά τους επιχειρήματα, να δουν και την άλλη πλευρά, ότι δεν έχουν μόνο αυτή δίκιο, μπορεί να έχει και κάποιος άλλος. Και νομίζω ότι τα ίδια αποκόμισαν πολλά από όλη τη διαδικασία, και ενώ οι περισσότεροι από αυτούς είναι και η δεύτερη φορά που έχουν συμμετάσχει, μας πιέζουν πότε θα ξεκινήσουμε για την επόμενη χρονιά. Νομίζω αυτό δείχνει πάρα πολύ, ότι είναι πραγματικά αυτό το μήνυμα, ότι η ρητορική φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Υπάρχει και η ρητορική του διχασμού, της αντιπαλότητας, αλλά η ρητορική εν γέννη, ως ουσία, ως τέχνη, ως τεχνική, ως θεωρία και ως αγαθό, φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Και μιλώντας για τη ρητορική,
στο ευρύτερο περικείμενο, νομίζω ότι πρέπει ήρθε η ώρα να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Κύριε Υπουργέ, μεγάλη μας τιμή που είστε μαζί μας. Γνωρίζετε τη ρητορική, είστε ένας, όπως λέω, ρητορολάγνος από τους πλέον αξίους. Και θερμά σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας στην Ακαδημία Αθηνών. Ο λόγος σε εσάς. Καταρχάς, ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση. Είναι για μένα πολύ μεγάλη τιμή. Καθυστέρησα λίγο γιατί ήμουν στη συνεδρίαση της πολιτικής μας επιτροπής, καθότι είμαι και αντιπρόεδρος του κόμματος. Θέλω να σας πω ότι εγώ ασχολούμαι με τη ρητορική τέχνη προφανώς. Ασχολούμαι και τρόπον την να λόγω της ενασχόλησης μου με την πολιτική. Ασχολούμαι με τη ρητορική τέχνη και λόγω της προηγούμενης αδειοδρομίας μου στις πωλήσεις και οι πωλήσεις μας έχουν ένα στοιχείο ρητορικής, να ξέρετε. Ασχολούμαι με τη ρητορική και επαγγελματικά, καθώς πριν γίνω Υπουργός Ανάπτυξης, ήμουνα δάσκαλος ρητορικής. Έχω εκδώσει και ένα βιβλίο ρητορικής και έχουν περάσει από τα χέρια μου πλέον πάνω από 1000 μαθητές σε αίθουσες διδασκαλίας αποκλειστικά για τη ρητορική. Κατά συνέπεια, έχω ήδη μια μεγάλη εμπειρία από διαφορετικές τις πλευρές. Και πρέπει να σας πω ότι η ρητορική τέχνη είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολλαπλώς χρήσιμη. Πιστεύω δε ότι στο σύγχρονο κόσμο θα γίνει πολύ χρησιμότερη. Ακριβώς διότι λόγω των social media, τη δυνατότητα που κάνουμε τώρα, π.χ. να κάνουμε αυτό το Zoom, του YouTube, του Facebook, του Live on Facebook και όλα τα υπόλοιπα εργαλεία που έχουν καθιερωθεί, του Instagram, πλέον η δυνατότητά σου να μιλάς, να είσαι πιστικός, να προσελκύσεις τον ενδιαφέρον των άλλων και να μπορείς να περάσεις την άποψή σου σε περισσότερους ανθρώπους, γίνεται πολλαπλά χρήσιμη. Θα έλεγα ότι η διεύρυνση της δημοκρατίας που δίνουν τα social media κάνει ξανά τη ρητορική να έχει πολύ μεγάλη χρησιμότητα και πρωτοκαθεδρία στο σύγχρονο κόσμο. Γι' αυτό και προβλέπω τα επόμενα χρόνια μεγάλη ανάπτυξη της ρητορικής. Μην ξεχνάμε ότι η ρητορική ως τέχνη γεννήθηκε στην Ελλάδα ακριβώς λόγω της δημοκρατίας, λόγω της ελευθερίας του λόγου. Σε καθεστώτα που δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου, δεν έχει λόγο ύπαρξη ρητορική, δεν έχει έννοια ρητορική. Η ελευθερία του λόγου είναι που δίνει στη ρητορική το έδαφος για να αναπτυχθεί και που οδήγησε στην αρχαιότητα, στην κορύφωσή της και στην χρήση της ακόμα και σήμερα κατά τα εργαλεία που σας είπα. Νομίζω λοιπόν ότι ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά πράγματα να ωφεληθούν. Και βεβαίως, ένα από τα παρεπόμενα, μία από τις συνέπειες της ρητορικής, είναι ότι σου δίνει και μία αίσθηση της σχετικότητας, της αίσθησης ότι έχεις δίκιο. Αυτό γιατί το λέω. Γιατί έχει σημασία να πολεμήσουμε τον φανατισμό που εύκολα υπάρχει στην κοινωνία μας. Ενώ όταν αρχίζεις να μελετάς τα ρητορικά επιχείρηματα, συνειδητοποιείς ότι μπορεί να υπάρχει και μία άλλη οπτική γωνία σε αυτό που εσύ θεωρούσε απολύτως δεδομένο. Και αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι αυτό το οποίο πιστεύεις 2 και 3 φορές. Πολύ περισσότερο δηλαδή από ότι πριν. Και νομίζω ότι σε βοηθάει να το καταλάβεις και περισσότερο. Είναι χαρακτηριστικό στην αρχαιότητα η ρητορική τέχνη χρησιμοποιήθη ιδιαίτερα από τους σοφιστές. Και έγινε ένα μεγάλο κομμάτι διαλόγου μεταξύ φιλοσοφίας και σοφιστών, όπου διασώθηκαν και μεγάλα ρητορικά κείμενα πραγματικότητα μέσα από αυτό το διάλογο. Άρα λοιπόν η ρητορική τέχνη γίνεται εξαιρετικά χρήσιμη και για την ορίμανση των δικών μας ιδεών σε εσωτερικό επίπεδο, πριν μπορέσουμε να τις περάσουμε στους διπλανούς μας ή σε ευρύτερα ακροατήρια. Άρα νομίζω ότι η διενέργεια αγώνων ρητορικής, όπως άκουσα προηγουμένως τον προαλήθεντα π.χ. στην Κρήτη ή αλλού, είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να διαδίδεται εκ νέου ρητορική τέχνη περισσότερο στα σχολεία. Γίνεται κάποια προσπάθεια, δεν είναι όπως ήμασταν πριν από 20 χρόνια. Έχει προχωρήσει αρκετά περισσότερο η ρητορική στα σχολεία μας. Σήμερα θα έπρεπε όμως να γίνει ακόμα περισσότερο. Η έννοια του public speaking στον αγγλοσαξονικό κόσμο είναι ευρύτερα διαδεδομένη και νομίζω ότι από αυτό έχουμε και εμείς πολλά να κερδίσουμε. Γι' αυτό και συγχαίρω και τη σημερινή πρωτοβουλία της Ακαδημίας να μιλήσουμε για τη ρητορική τέχνη. Ένα εργαλείο που γεννήθηκε στην Ελλάδα, ορίμα στην Ελλάδα, κορυφώθηκε στην Ελλάδα, διαδόθηκε από την Ελλάδα στον υπόλοιπο κόσμο, επανεισάγεται τώρα στην Ελλάδα και που νομίζω ότι μπορεί να δώσει μεγάλες προοπτικές στους νέους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα, κύριε Υπουργέ. Η ρητορική τέχνη φέρνει κοντά τους ανθρώπους, βοηθάει την κοινωνία να οριμάσει, βοηθάει τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ποιοι είναι στην ουσία, για να μπορέσουν να συνενέσουν και να συνεργαστούν. Φέρνει ενότητα εκεί που υπάρχουν συνθήκες διχόνοιας. Είναι πραγματικά μια χρήσιμη, πολύ επωφελής τέχνη. Δεν ξέρω αν ο κύριος Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, ο ύπατος εκπρόσωπος που παρευρίσκεται απόψε εκ μέρους της Ακαδημίας, θέλει να προσφωνήσει τον κύριο Υπουργό. Κύριε Γενικέ. Κύριε Υπουργέ, βεβαίως, με τα μεγάλης χαράς, όχι μόνο να τον προσφωνήσω, προηγουμένως
που δεν ήσασταν, είπα ότι είστε και ρήτορ και της ρητορικής άνθρωπος, δηλαδή άνθρωπος της ψυχής και του πάθους. Αυτό που θέλω να σας παρακαλέσω είναι, βλέπετε ότι η Ακαδημία Αθηνών έχει αναπτύξει τα τελευταία 1,5 χρόνο μια σημαντική εξωστρέφεια και θα σας περιμένουμε να έρθετε πιο κοντά μας, να έρθετε να δείτε και την έκθεση που έχουμε με τα κοιμήλια που ήταν στα υπόγεια ραχνιασμένα της Ακαδημίας και τα αναδείξαμε, και θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε και να εκτιμήσετε και ο ίδιος πόσο πλούτο έχει η Ακαδημία, τον οποίο πρέπει όμως να τον ψηφιοποιήσουμε, και προσβλέπουμε στη βοήθειά σας πάντοτε, την οποία πάντα έχουμε, το γνωρίζω, και σας ευχαριστώ εκ μέρους και της Συγκλήτου και της Ολομελίας της Ακαδημίας Αθηνών. Να είστε καλά. Αν μου επιτρέπετε να πω στον κύριο Γραμματέα τις θερμές μου ευχαριστήσεις, εγώ διατηρώ μια πολύ στενή συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, κυρίως λόγω του Ιδρύματος του ΙΔΕΑ, το οποίο έχω υπό την εποπτεία μου και το οποίο ανοίξει στην Ακαδημία Αθηνών. Και άρα έχουμε αυτή την στενή συνεργασία. Και ασφαλώς το θέμα των ψηφιακών έργων, το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω του ΕΣΠΑ έχει έναν κυρίαρχο κομβικό ρόλο, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάθε έτοιμο της Ακαδημίας θα γίνει ένα δέκτο. Προσβλέπουμε. Γιατί μας κόψατε τελευταία. Δεν σας κόψαμε. Ένα αρχείο μειώσαμε. Μοναδικό στον κόσμο. Γιατί ήταν πολύ μεγάλο το πρόγραμμα. Αλλά ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ τώρα. Ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ τώρα και θα έχουμε επιπλέον χρήματα. Σας έχουμε στείλει, σας έχω ενημερώσει και μιλήσαμε και με τον κύριο Παπαδήμο σχετικά. Ξέρετε, στο ΙΒΕΑ είμαι ο πρόεδρος του ΙΒΕΤ. Είναι η spin-off εταιρεία η οποία τροφοδοτεί το ΙΒΕΑ. Τα τελευταία 10 χρόνια είμαι πρόεδρος και στα 17 χρόνια έχουμε δώσει στο ΙΒΕΑ 32 εκατομμύρια ευρώ από εργασίες τις οποίες δεν θα μπορούσε αλλιώς. Όπως ξέρετε, είναι η Ακαδημία Αθηνών, είναι μη κερδοσκοπική, είναι δημόσια και επομένως δεν θα μπορούσε το ΙΒΕΑ να έχει έσοδα. Και έτσι γι' αυτό δημιουργήσαμε αυτή την spin-off εταιρεία, στην οποία έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος και ξέρω τις προσπάθειες που κάνετε για την επίλυση ακαθοδών προβλημάτων του Ιδρύματός μας. Είναι ένα από τα 14 κέντρα, το μεγαλύτερο της Ακαδημίας. Η Ακαδημία Αθηνών είχε 400 κληροδοτήματα. Δυστυχώς τώρα έχουμε 100 τόσα, εκ των οποίων τα 30 υγιή. Ελπίζουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά με την εξωστρέφεια που έχουμε, πρώτα απ' όλα παρακαλώ ελάτε να σας ξεναγήσω εγώ ο ίδιος με τους αρμοδίους μουσιολόγους στην έκθεσή μας, γιατί την είδαν εστεμένη, την είδαν πρωθυπουργή και έμειναν κατενθουσιασμένοι. Έχουμε ένα από τα 6 αντίτυπα αυθεντικά της χάρτας του Ρήγα, η οποία ήταν στις Αράχνες, στο υπόγειο της Ακαδημίας, μαζί με ποικίλα και πολλά άλλα ιδιόχειρα έγγραφα, τα οποία του Υψηλάντη, του Βαλαωρίτη, του Σολομού. Και γι' αυτό θα θέλαμε να έρθετε να μιλήσουμε. Ελάτε εσείς στην Ακαδημία. Δεσμεύομαι να έρθω. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά και με μεγάλη εκτίμηση, να το ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, εφόσον είναι και εδώ ο κύριος Υπουργός, να πω ότι ετοιμάζουμε και μία προσομοίωση αρχαίας δίκης, κύριε Υπουργέ, με όλο το κατασκεύασμα και όλο τον εξοπλισμό του αρχαίου δικαστηρίου. Θα τρέξει τους επόμενους μήνες αυτή η ιδέα, σε συνεργασία και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, προτού τουλάχιστον αποχωρήσω από τη χώρα, και είστε θερμότατα ευπρόσδεκτος και σε αυτή την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά στην εκδήλωσή μας, αφού ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά. Παρακαλώ φυσικό το τρόπο, με χειροκροτήματα ή τεχνικό το τρόπο, χρησιμοποιώντας το χεράκι αυτό που διατίθεται στην πλατφόρμα της Ακαδημίας Αθηνών, να ευχαριστήσουμε τους μαθητές, τις μαθήτριες,
τους δασκάλους τους, τον κύριο Γενικό, τον κύριο Υπουργό και όλους όσοι ήταν μαζί μας και στήριξαν αυτή την πραγματικά σημαντική εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ το κάνω ζωντανά, αγαπητέ Ανδρέα. Οπότε... Ναι, ναι. Μου λέει τον κύριο Στεφανή και εγώ ζωντανά. Σας ευχαριστώ θερμά όλες και όλους. Ο λόγος τώρα στην κυρία Αλεξάνδρα Ροζοκόκη για ένα πρώτο σχόλιο, Αλεξάνδρα, και για την παρουσίαση του πρώτου μας επιστημονικού ομιλητή, του κυρίου Ευάγγελου Αλεξίου. Θα με συγχωρήσετε, πρέπει να αποχωρήσω. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, κυρία Γενική. Ευχαριστώ, κύριε Στεφανή. Σας χαιρετώ, συγχαρητήρια σε όλους και όλες για την εξαιρετική προσπάθεια. Ο συνάδελφος, ο κύριος Αλεξίου, θα με καταλάβει. Καλά, κύριε Ζάφη. Ήδη έχω, βλέπω μάλιστα πίσω σας, έχετε Αντώνιο και Κλεοπάτρα. Εδώ δεξιά έχω μια ολόκληρη βιβλιοθήκη με αυτούς, γιατί είμαι, ξέρετε, από την Αλεξάνδρεια, τέταρτη γενιά, και συνυπηρετήσαμε στη Θεσσαλονίκη, 23 χρόνια ήμουν εκεί. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γενικέ, για την παρουσία σας και για όλα που κάνετε για την Ακαδημία. Να είστε γερός. Να είστε καλά. Και σε λίγο θα βγει η Ελληνική Βιβλιοθήκη και θα τη χαρούμε. Και τα 4 βιβλία θα ανατυπωθούν σε 2 μήνες. Ωραία, πολύ. Το καλό. Και τώρα θα βγει και το αναδομημένο χρηστικό λεξικό. Και θα βγει και περιβαλλοντικός τόμος συμπληρωματικός. Ξέρω, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Γενικέ. Ευχαριστούμε θερμότατα. Ευχαριστώ και εγώ. Αλεξάνδρα, για την παρουσίαση του κυρίου Αλεξίου, για να ξεκινήσει για το επιστημονικό σκέλος της διοργάνωσης. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Αλεξάνδρα Ροζοκόκη. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα προς όλους. Καλησπέρα. Την απόψινή συνεδρία, όπως ήδη έχετε ακούσει από τόσους, την τιμητική της έχει η ρητορική τέχνη. Η τέχνη του λόγου, του δημόσιου και ιδιωτικού. Οι ρήτορες μπορούσαν να παίζουν σημαντικό ρόλο στις αρχαίες ελληνικές πόλεις, ιδίως του 5ου αιώνα π.Χ., όπως στην Αθήνα και στις Σιρακούσες. Λόγοι συμβουλευτικοί, δικανικοί, πανηγυρικοί, εγκομιαστικοί, αλλά και επιτάφοι, ακούγονταν σε κάθε ευκαιρία και έπρεπε να διακρίνονται για την πιστικότητα, την καλλιέργεια και πρόκληση συναισθημάτων, ώστε να κερδίζουν το κοινό. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι η ρητορική, δηλαδή η τέχνη της πειθούς με κύριο προσόν την ευλωτία, μπορούσε να διδαχτεί. Μπορούσαν δηλαδή να διδαχτούν τη σωστή χρήση ελληνικών από γραμματική και συντακτική άποψη, τη σαφήνεια, την καταλληλότητα του λόγου, τι πρέπει να λέει κανείς και πότε, και το στολισμό του λόγου. Ήδη στα ομηρικά έπη αναζητούσαν πρότυπα ρητορικών λόγων, ώστε ο Κοϊντιλιανός να συστήνει τον Όμηρο ως ευρετή της ρητορικής. Ιδίως στους λόγους που ακούγονται κατά την πρεσβεία προς τον Αχιλλέα, στο γιώτα της Ιλιάδας, και στην περίφημη συγκινητικότητα ηκεσία του Πριάμου προς τον Αχιλλέα, στο Ωμέγα, προκειμένου να καταφέρει να εξαγοράσει το πτώμα του νεκρού γιού του. Η ρητορική καλλιεργεί το νου, οξύνει τη σκέψη, την ικανότητα ψυχολόγησης. Και γι' αυτό αποτελεί παιδευτικό μάθημα. Απ' την άλλη, οι φιλόσοφοι που τους αρέσει να θέτουν προβληματισμούς και ιδίως οι ηθικοί φιλόσοφοι, γρήγορα έθεσαν θέμα σχετικά με το ποιος πρέπει να νοείται καλός ρήτορ. Αυτός που υπηρετεί την αληθοφάνεια ή την αλήθεια. Απόλυτος ο Σωκράτης διακήρυται ότι δεν ξέρει να μιλά ωραία, όπως ο Γοργίας ή ο Πρωταγόρας, ώστε να συνεπέρνει με τα λόγια του το κοινό. Αξίωνε όμως να τον ακούν, εάν λέει την αλήθεια, το δίκαιο και το ηθικό. Γι' αυτό και οι Ρωμαίοι εύχονταν να τους τυχαίνει ρήτορας «vir bonus», περί τους «dicenti», δηλαδή αγαθός, ηθικός άνθρωπος που να είναι ικανός, επιδέξιος, να μιλά ωραία. Και με αυτό το πέρασμα θα προχωρήσω στον πρώτο μας ομιλητή, τον κύριο Ευάγγελο Αλεξίου, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ο κύριος Αλεξίου αποφύτησε από το 15ο Λύκειο Αθηνών, σπούδασε κλασική φιλολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Χαϊδελβέργης. Μάλιστα, εκπώνησε μεταδιδακτορικό ερευνητικό πρόγραμμα στη Χαϊδελβέργη το διάστημα 1995-97, χρηματοδοτούμενο από το Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών. Δίδαξε στη Χαϊδελβέργη, υπήρξε επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Από το 1999 συνεργάζεται ως συγγραφέας διδακτικού υλικού, σύμβουλος καθηγητής και συντονιστής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν η ρητορική, η βιογραφία, η δεύτερη και τρίτη σοφιστική και ο κόσμος των ιδεών της αρχαιότητας. Έχει συγγράψει μονογραφίες πάνω στον Ισοκράτη, έχει ασχοληθεί με τις ιδέες δόξα και τιμή στο Ισοκράτιο έργο, έχει εκφωνήσει υπόμνημα στον Ευαγόρα του Ισοκράτη, έχει ασχοληθεί με τους βίους του Πλουτάρχου, θετικά και αρνητικά παραδείγματα των βίων, έχει δημοσιεύσει σειρά μελετών για το Θουκυδίδη, Λυσία, Ξενοφόντα, Πλούταρχο και Δίωνα Χρυσόστομο. Επίσης, έχει εκπονήσει άρθρα, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και σε εγχειρίδια αρχαιοελληνικής γραμματείας. Έχει δώσει περισσότερες από 40 διαλέξεις σε επιστημονικά και ευρύτερα εκπαιδευτικά ακροατήρια. Απόψε θα μας μιλήσει με θέμα «Διαλεκτικός ανθρωπισμός και ηθική της ρητορικής». Ο λόγος σε εσάς, κύριε Αλεξίου. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Δεν πρόκειται να αρχίσω τις ευχαριστίες, γιατί αν αρχίσω τις ευχαριστίες δεν θα τελειώσουμε. Και είναι πολύ σημαντικό ότι δείξατε υπομονή στο ακροατήριο και βλέπω ότι μέχρι αυτή την ώρα είστε όλοι εδώ. Θα ήθελα όμως να πω ότι χαίρομαι που βρίσκονται ανάμεσά μας συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο, συνάδελφοι από τη Μέση Εκπαίδευση, μαθητές, φοιτητές μου από το Αριστοτέλειο και από άλλα πανεπιστήμια. Και από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, αλλά θα ήθελα και μια να κάνω ιδιαίτερη μνήμα, γιατί υπάρχουν τόσες διαφορετικές ηλικίες μεταξύ των άλλων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα ανήψια μου, τα οποία είναι πολύ μικρά και ήθελα να παρακολουθήσουν την ομιλία του θείου τους. Ιδιαίτερα θα ευχαριστήσω και την κυρία Ροζοκόκη για τα όσα είπε, τον κύριο Σεραφείμ για την τιμητική πρόσκληση, τον κύριο Ζερεφό για τα καλά του λόγια και θα χαιρόμουν να έμενε και ο υπουργός μας και στη συνέχεια της παρουσίασής μου. Θα έχω να πω κάποια πράγματα και για τους πολιτικούς. Θα προχωρήσω σε έναν διαμοιρασμό, αν μου επιτρέπετε, το PowerPoint. Θέλω να πιστεύω ότι το βλέπετε και πάνω σε αυτό θα στηριχθεί η ομιλία μου που θα με ακούσετε την επόμενη μισή ώρα. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι ο τίτλος «Διαλεκτικός ανθρωπισμός» έχει να κάνει με μια ιδέα με την οποία έχω ταυτιστεί ως κλασικός φιλόλογος και υπηρετώ τα τελευταία χρόνια. Ξεκινώ με μια εμπειρία την οποία επαναλαμβάνω σε κάθε ομιλία μου και ήταν όταν πριν από πολλά χρόνια ήμουν καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση, σύντομα. Και ξέρετε τι συμβαίνει, υπάρχουν μαθητές οι οποίοι κάθονται στα πρώτα θρανία, σε κοιτάζουν στα μάτια. Συνήθως επιδιώκουν και την εύνοια του καθηγητή. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κάθονται πίσω. Πολλές φορές δεν συμμετέχουν, αλλά κάποια στιγμή θέτουν μια εύστοχη ερώτηση. Ένας τέτοιος μαθητής, θα τον ονόμαζα έναν από τους Πέρσες, για να χρησιμοποιήσω ένα χαρακτηρισμό από το Λουντένι, σήκωσε κάποια στιγμή το χέρι του και μου είπε το εξής. «Κύριε Αλεξίου, μας μιλάτε με πάθος για τα αρχαία ελληνικά. Γιατί αφιερώσατε τόσα χρόνια τη ζωή σας σε κάτι άχρηστο για μας σήμερα?» Ήταν μια εξαιρετική ερώτηση, η οποία με έθεσε ενώπιον ενός υπαρξιακού ερωτήματος. Δεν έχει σημασία η απάντηση που έδωσα εγώ στο μαθητή. Αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι η ενασχόληση με το παρελθόν, αυτό το ένδοξο παρελθόν, δεν καθιστά σήμερα αυτονόητη την ενασχόληση με τα αρχαία ελληνικά και ότι ο νέος φιλόλογος, ο φιλόλογος του 21ου αιώνα που θα στελεχώσει οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης, καλείται να πάρει θέση απέναντι στο πρόβλημα τι είναι αυτό που υπηρετεί και κυρίως πώς το υπηρετεί. Το 1935 η Ελίζα Μπάτλερ δημοσίευσε ένα βιβλίο όπου παρουσιάζει την αρχαία Ελλάδα ως τύρανο πάνω στη Γερμανία, δηλαδή την επίδραση που άσκησε η αρχαία τέχνη και ποίηση πάνω στους μεγάλους Γερμανούς διανοητές του 18ου, 19ου και 20ου αιώνα. Πρέπει να σας πω, να θυμηθώ μόνο τον Βίνκελμαν, τον αρχαιολόγο, ο οποίος έλεγε ότι ο μόνος δρόμος για να γίνουμε μεγάλοι, αν είναι δυνατόν αμίμητοι, είναι να μιμηθούμε τους αρχαίους.
Μια εξειδανίκευση δηλαδή της αρχαιότητας, η οποία οδήγησε σε μια αντίδραση σε αυτό το ουμανιστικό πνεύμα που το ονομάζουμε φιλολογικό ιστορισμό. Δηλαδή, η αρχαιότητα δεν μας ενδιαφέρει για να μας δώσει πρότυπα στο παρόν, αλλά μας ενδιαφέρει ως αποκλειστικό αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Πού όμως οδήγησε αυτός ο φιλολογικός ιστορισμός? Ότι εμείς σήμερα, οι κλασικοί φιλόλογοι, καταδυναστευόμαστε ούκο λίγες φορές από μια τεχνοκρατική αντίληψη έρευνας των αρχαίων κειμένων. Δηλαδή, το publisher pairs, δημοσίευσε, αλλιώς χάθηκες. Η αναζήτηση του αρχαίου κόσμου ως ολότητας, αυτό το ανθρωπιστικό ταξίδι στο παρελθόν, το παιδευτικό ιδεώδες τίθεται συχνά στο περιθώριο. Επομένως, καταθέτοντας εδώ μια προσωπική μου άποψη, η αποδυνάμωση του ανθρωπισμού στην κλασική φιλολογία είναι μια μάστιγα της επιστήμης μας. Τι επαγγέλλομαι, τι προτείνω? Τον διαλεκτικό με την αρχαιότητα ανθρωπισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας σύγχρονος διαλεκτικός με την αρχαιότητα ανθρωπισμός θέτει τον αρχαίο κόσμο σε μια διαλεκτική σχέση με το παρόν σε όλα τα επίπεδα. Τη γλώσσα, τους θεσμούς, την κοινωνία, τις αξίες. Για να μιλάω με απλά λόγια, δεν μας ενδιαφέρει η αρχαιότητα μόνο ως γνωστικό αντικείμενο, ούτε όμως την εξειδανικεύουμε. Ασχολούμαστε με την αθηναϊκή δημοκρατία. Ασχολούμαστε με τη ρητορική για να συγκρίνουμε το παρελθόν πάντοτε με το παρόν. Για να καταλάβουμε καλύτερα το παρόν μέσω του παρελθόντος. Και μια λοιπόν και το θέμα μας είναι η ρητορική. Πράγματι, η ρητορική είναι επικοινωνία. Και είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, κυριαρχεί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα σε κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας. Είναι ο πολιτικός, ο επαγγελματικός, ο διαπροσωπικός, ο λογοτεχνικός, ο επιστημονικός, ο εκπαιδευτικός. Ας πάρουμε την έκθεση ιδεών που υπάρχει στα σχολεία, μα προέρχεται από τα γυμνάσματα της αρχαιότητας. Ένα παράδειγμα. Τι θα έλεγε ο Οδυσσέας όταν βρέθηκε μπροστά στην Κύρκη? Να ένα τέτοιο γύμνασμα. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τεχνικές της πυθούς χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Σκεφτείτε πώς προσεγγίζουμε έναν προϊστάμενο, ένα υφιστάμενο, το άλλο φύλλο. Πόσες φορές είπαμε κάτι εσφαλμένα ή σε λάθος χρόνο. Από την άλλη, η αγωνία ενός πολιτικού στη δημοκρατία να πείσει, πραγματικά να συγκινήσει, να ενθουσιάσει, να προκαλέσει οργή, σχετίζεται με τη ρητορική. Σκεφτείτε στη συγκεκριμένο πίνακα, ο οποίος είναι από μια τοιχογραφία του Φίλιπ Φον Φόλτς, που δείχνει τον Περικλή. Κοιτάξτε τον Περικλή στην εκκλησία του Δήμου, ο οποίος δεν έχει να κάνει μόνο με το τι λέει, έχει να κάνει με την κίνηση του σώματος, το δεξί χέρι το οποίο σηκώνει, έχει να κάνει με την υπόκριση, δηλαδή την υποκριτική, την ηθοποιία, τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται, πώς μπορεί να πείσει το ακροατήριο. Και έτσι, όπως μας λέει και ο Αριστοτέλης στη ρητορική του, υπάρχουν τρία είδη εντέχνων πίστεων. Είναι το ήθος του λέγοντος, η προσωπικότητα του ομιλητή, είναι τα επιχειρήματα, αλλά και τα πάθη που προκαλεί στο ακροατήριο. Και επειδή είπαμε, μιλάμε για ένα διαλεκτικό με την αρχαιότητα ανθρωπισμό, κοιτάξτε αντίστοιχα τρεις σύγχρονους πολιτικούς. Μακάρι να ήταν εδώ και ο κύριος Γεωργιάδης, δεν ξέρω αν έφυγε. Έχουμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο να σηκώνει το δεξί του χέρι, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να σηκώνει το αριστερό και τον Ανδρέα Παπανδρέου επίσης το δεξί μπροστά σε ένα πλήθος από κάτω. Βλέπετε τις ομοιότητες. Είναι εμφανής. Το ίδιο κάνει και ο Περικλής. Επομένως, εδώ έχει ενδιαφέρον ότι ο Περικλής ήταν σύμφωνα με το Θουκυδίδη ικανότατος και στα λόγια και στα έργα και μάλιστα παραδίδεται το εξής. Όταν κάποτε ο Σπαρτιάτης Αρχίδαμος ρώτησε τον αντίπαλο του Περικλή, το Θουκυδίδη, όχι τον ιστορικό, το γιο του Μελισσία, κατά πόσον ποιος παλεύει καλύτερα, απάντησε το εξής. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς, γιατί όταν το ρίχνω κάτω, λέει ότι δεν έπεσε. Νικά και πείθει τους θεατές, ο Περικλής. Αυτό ειδικά το τελευταίο κομμάτι είναι που μας θέτει και τον προβληματισμό. Υπόθηκε πριν. Αρκετά επενέθηκε η ρητορική. Από την άλλη όμως, γι' αυτό και λέω ηθική της ρητορικής, τίθεται και το θέμα, αν θέλετε, της εξαπάτησης του ακροατηρίου. Σήμερα λέμε πολλές φορές ρητορίες και σοφίσματα. Και ακριβώς αυτή η δύναμη του λόγου, ποια είναι η δύναμη του λόγου και σε ποιο βαθμό αυτή η δύναμη δεν είναι απάτη, είναι αυτό το οποίο με προβληματίζει. Και αν είμαστε πεπισμένοι για την αξία της ρητορικής, ήδη υπόθηκε πολλές φορές, πώς μπορεί αυτή να υπηρετήσει την εκπαίδευση. Σωστά, υπόθηκε ότι οι πρωταγωνιστές στην διάδοση της ρητορικής στην αρχαιότητα ήταν οι σοφιστές. Και κατεξοχήν σοφιστής ήταν ο Γοργίας. Ο οποίος Γοργίας λέει ότι ο λόγος είναι δυνάστης μέγας. Τι σημαίνει ότι ο λόγος είναι δυνάστης μέγας? Είναι τεράστιος κυρίαρχος. Και μάλιστα λέει ότι βρίσκεται σε ένα μικρό μέρος του σώματος και χωρίς να φαίνεται
και όμως μπορεί να κάνει εξαιρετικά έργα. Δηλαδή να σταματήσει το φόβο, να αφαιρέσει τη λύπη, να προξενήσει χαρά και όλα αυτά τα πάθη. Το ενδιαφέρον είναι, πού το λέει αυτό ο Γοργίας. Ο Γοργίας το λέει σε ένα λόγο, ο οποίος σώζεται και είναι το Ελένης Εγκόμιον. Τι σημαίνει Ελένης Εγκόμιον? Η Ελένη, ως γνωστόν, η ωραία Ελένη, ήταν μια αμφισβητούμενη προσωπικότητα στην αρχαιότητα. Υπήρξαν πολλοί που την κατέκριναν γιατί εγκατέλειψε τον άντρα της, γιατί προξένησε τον Τροϊκό πόλεμο μεταξύ των άλλων ο Ευρυπίδης, ως Τησίχορος παλαιότερα. Έρχεται λοιπόν ο Γοργίας και λέει: να ένα ωραίο θέμα να ασχοληθώ. Και γράφει ένα εγκόμιο στην Ελένη. Στην πραγματικότητα δεν ήταν εγκόμιο, ήταν απολογία. Αλλά τι λέει? Δεν φταίει η Ελένη αν ακολούθησε τον Πάρη, διότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε επιθυμία των θεών. Μπορεί αυτό να οφείλεται στη βία. Μπορεί να οφείλεται στη δύναμη του λόγου, της πειθούς. Και ο λόγος είναι δυνάστης μέγα. Ή τέλος μπορεί να οφείλεται στον έρωτα. Ερωτεύτηκε η Ελένη, μα και οι θεοί ερωτεύονται. Για να δείξω ακριβώς αυτή τη δύναμη του λόγου, θα ήθελα να προχωρήσω στο εξώφυλλο αυτού του βιβλίου, το οποίο είναι το βιβλίο μου που δημοσίευσα το 2016 για τη ρητορική του 4ου αιώνα και έχει τον τίτλο «Η ρητορική του 4ου αιώνα π.Χ. Το ελιξίριο της δημοκρατίας και ατομικότητα». Ωστόσο, το συγκεκριμένο βιβλίο δεν υφίσταται. Είναι ανύπαρκτο. Είναι το εξώφυλλο, το βιβλίο που θέλησε να έχει ως εξώφυλλο ο εκδότης. Και εγώ διαφώνησα. Διότι αυτό που βλέπω εδώ είναι την πολύμνια, τη μούσα προστάτηδα της ρητορικής. Μια στρομπουλή αναγεννησιακή γυναίκα. Ενώ εγώ δεν ήθελα αυτό. Εγώ ήθελα να δείξω τη δύναμη της ρητορικής. Με όλα τα συν και τα πλήν. Και γι' αυτό το βιβλίο μου έχει αυτό το εξώφυλλο. Το οποίο αν το δείτε στη συνολική του μορφή είναι αυτό εδώ. Τι μας δείχνει? Μας δείχνει τον Ερμή ως προστάτη της ρητορικής που από το στόμα του φεύγουν αλυσίδες οι οποίες πηγαίνουν στα αυτιά κάποιων ανθρώπων και μάλιστα μπροστά βρίσκεται μια γυναίκα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η ωραία Ελένη. Ποιος, τι είναι αυτό? Είναι ένα χαρακτικό του Ντούρερ, του ανεγεννησιακού αυτού, το οποίο βρίσκεται σήμερα στο Kunstmuseum, δηλαδή στο Μουσείο Τέχνης της Βιέννης, και είναι μια αλληγορία της ρητορικής. Πώς το εμπνεύστηκε αυτό ο Ντούρερ? Το εμπνεύστηκε από ένα κείμενο του Λουκιανού, το οποίο λέγεται Ηρακλής, και το οποίο εμφανίζει, λέει το εξής, ότι στους Κέλτες υπάρχει ένας θεός, ονόματι Όγμιος, ο οποίος παριστάνεται με τη μορφή του Ηρακλή και από το στόμα του φεύγουν αλυσίδες και εχμαλωτίζονται οι άνθρωποι ως αλληγορία λοιπόν της ρητορικής. Μόνο που λέει ότι στους Έλληνες παριστάνεται με τη μορφή του Ερμή, ενώ στους Κέλτες με τη μορφή του Ηρακλή. Γιατί ο Ηρακλής είναι ακόμη πιο δυνατός θεός σε σχέση με τον Ερμή, άρα είναι ακόμα πιο δυνατή η δύναμη, να δείξει τη δύναμη αυτή της ρητορικής. Σε μια έκδοση του Ισοκράτη, του ρήτορα αυτού, το 1529, αν δείτε κάτω-κάτω, λέει Χέρκουλες Γκάλικους, δηλαδή παρουσιάζεται το ίδιο, αλλά με τη μορφή αυτή τη φορά του Ηρακλή. Πράγματι, η δύναμη του λόγου είναι τεράστια και ακριβώς την αγγλική έκδοση του βιβλίου μου θέλω αυτή την ένταση. Εδώ είναι ο Δημοσθένης, ο οποίος εμφανίζεται μπροστά στην εκκλησία του Δήμου. Από εκεί και πέρα, προφανώς και η ρητορική συνδέεται με τη δημοκρατία. Και η δημοκρατία και η ρητορική είναι ένα εν διαδιήν, ένα πράγμα δηλαδή με δύο λέξεις. Γιατί το τι σ' αγορεύειν βούλεται, ποιος θέλει να μιλήσει, αυτά όλα έχουν να κάνουν με την ελευθερία της έκφρασης και δεν έχουν να κάνουν με ολοκληρωτικά καθεστώτα. Ο συνδυασμός λόγων και έργων αποτελεί την ύψιστη ικανότητα του καλού καγαθού πολίτη και τον τελικό στόχο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Μέχρι εδώ καλά. Αλλά τι είπαμε πριν, δεν εξτανικεύουμε την αρχαιότητα. Έρχεται ο Πλάτων, ο οποίος βλέπει ότι αυτή η δημοκρατία αθηναϊκή οδήγησε στη θανάτωση του δασκάλου του, του Σοκράτη, και ασκεί μεγάλη κριτική, οξύτατη κριτική στη ρητορική, κυρίως στον διάλογο Γοργίας, που έχει το όνομα του γνωστού σοφιστή. Έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτή η κριτική, αν δείτε πώς ο Πλάτων χωρίζει τις γνήσιες τέχνες, δηλαδή τις τέχνες που ασχολούνται με το σώμα και την ψυχή, και ορίζει ως τέχνες τη γυμναστική και την ιατρική. Αντίθετα για την ψυχή, την ομοθετική και τη δικαιοσύνη. Αυτές είναι οι γνήσιες τέχνες. Ελάτε να δούμε όμως και τα είδωλα, δηλαδή τα κακέκτυπα, τις εικόνες αυτών των γνήσιων τεχνών. Τι μας λέει? Ότι αυτό που αντιστοιχεί στη γυμναστική είναι η κομωτική. Δηλαδή και η κομωτική φροντίζει για το σώμα, να το κάνει ωραίο.
αλλά είναι κάτι που δεν είναι γνήσιο, είναι κάτι ψεύτικο, είναι μια κολακία. Ενώ πραγματική τέχνη είναι η γυμναστική. Αυτά τα θέματα αφορούν την αρχαιότητα. Δεν κάνω καμία ανοίξη όσον αφορά το παρόν. Από κάτω έχουμε την ιατρική και την οψοποιητική. Τι είναι η οψοποιητική? Είδα πρόσφατα μία ταμπέλα οψοποιείων. Οψοποιητική, από τη λέξη όψον, που είναι το προσφάγι, και μάλιστα επειδή οι Αθηναίοι έτρωγαν πολύ ψάρι, ηχθείς, γι' αυτό όψον οψάριον, και βγήκε το σημερινό ψάρι. Από εκεί είναι και το οψονέο, οψώνιον και ψωνίζω. Ποια είναι η σύγκριση λοιπόν μεταξύ ιατρικής και οψοποιητικής μαγειρικής? Τι μας λέει ο Πλάτων? Ότι και η μαγειρική φροντίζει το σώμα και η ιατρική το φροντίζει. Αλλά η μεν ιατρική είναι γνήσια τέχνη, ενώ η οψοποιητική είναι ψεύτικη τέχνη. Έτσι λέει λοιπόν, και αυτό είναι πολύ ωραίο, θα ήθελα να είναι ο πολιτικός μας παρόν, λέει ο Πλάτων ότι αν πρόκειται να διαγωνιστεί ένας μάγειρας και ένας γιατρός μπροστά σε παιδιά ή σε ανθρώπους, σε άνδρες που είναι τόσο ανόητοι όπως είναι τα παιδιά, ποιος από τους δύο ξέρει ποια είναι τα χρήσιμα τρόφιμα και ποια είναι τα κακά, ο γιατρός ή ο μάγειρας, τότε θα λιμοκτονήσει ο γιατρός. Γιατί όλοι θα επιλέξουν το μάγειρα που μας δίνει ωραία πράγματα, δεν θα επιλέξουν το γιατρό. Αυτό είναι ένα ωραίο επιχείρημα του Πλάτωνα στην πολιτική, γιατί όλοι θα έπρεπε να θέλουμε γιατρούς πολιτικούς και όχι λαϊκιστές. Αντίστοιχα λοιπόν, κατά τον Πλάτωνα, λειτουργεί και η νομοθετική και η δικαιοσύνη. Η νομοθετική και η δικαιοσύνη είναι γνήσιες τέχνες, ενώ η σοφιστική και η ρητορική είναι κολακία. Το μόνο που ενδιαφέρει τη ρητορική κατά τον Πλάτωνα στο Γοργία είναι πώς θα εξαπατήσει το ακροατήριο. Δεν ενδιαφέρει το ρήτορα η αλήθεια, αλλά μόνο η επίτευξη της πυθούς. Γι' αυτό και όταν στη συνέχεια συζητάει ο μαθητής του Γοργία, ο Πόλος, σοφιστής, με τον Σοκράτη, και του λέει: Σοκράτη, εσύ δεν θα ήθελες περισσότερο να αδικηθείς ή να αδικείς? Του λέει, απαντά ο Σοκράτης, δεν θα ήθελα τίποτα από τα δύο. Αλλά αν ήταν να επιλέξω το ένα, θα προτιμούσα να αδικηθώ παρά να αδικήσω. Γιατί εννοεί ότι αυτό δεν είναι ωφέλιμο για αυτόν που αδικεί, το να διαπράττει αδικίες. Δηλαδή, του λέει ο Πόλος, δεν θα ήθελες να γίνεις μονάρχης? Γιατί τύρανος και ρήτορας έχουν αντίστοιχη δύναμη. Να κάνεις ό,τι θέλεις? Όχι, λέει ο Σοκράτης, εάν το να είσαι μονάρχης το εννοείς όπως το εννοώ εγώ. Ποιο διαλλακτική στάση απέναντι στη ρητορική παίρνει ο Πλάτων στον Φέδρο? Είναι ένας άλλος διάλογος όπου εκεί, επειδή βλέπει την επίδραση που έχει η ρητορική στην εποχή του, αποδέχεται τη ρητορική, λέει ότι ο ρήτορας πρέπει να γνωρίζει τις ψυχικές χορδές που αγγίζει ο εκάστοτε λόγος, με τη διαφορά όμως ότι θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα και φιλόσοφος. Ο μαθητής του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης, ασχολείται με τη ρητορική και υιοθέτησε μόνο εν μέρη τη θέση του δασκάλου. Σώζεται από το Διογέννη Λαέρτιο η φράση «Εσχρόν σιωπάν Ισοκράτην δεάν λέγειν», δηλαδή να εσχρόν να σιωπά κανείς και να αφήσει τον Ισοκράτη να μιλάει. Γιατί ο Ισοκράτης είναι το αντίπαλον δέος του Πλάτωνα. Η ρητορική σχολή, η οποία ήθελε επίσης, θεωρούσε ότι η ρητορική είναι καταλληλότερη για τη διαπαιδαγώγηση των νέων. Και όσον αφορά το ερώτημα σχετικά με την ηθική της ρητορικής, ο Αριστοτέλης θα ασχοληθεί με τη ρητορική, θα γράψει εγχειρίδιο και θα διαφωνήσει με τον Πλάτωνα. Ο λόγος είναι αγαθό. Όπως είναι η δύναμη, όπως είναι η υγεία, ο πλούτος, στρατηγική ικανότητα. Αν κανείς τον χρησιμοποιήσει σωστά, θα ωφελήσει πολύ. Διαφορετικά, θα βλάψει. Επομένως, ερχόμαστε στον κατεξοχήν εκπρόσωπο της ρητορικής για να ολοκληρώσω αυτή την ιστορική αναδρομή, που είναι ο Ισοκράτης. Ο Ισοκράτης ήταν ο κατεξοχήν εκπρόσωπος της ρητορικής, μαθητής του Γοργία και ο τελευταίος μεγάλος σοφιστής, θα λέγαμε, της αρχαιότητας. Ο Ισοκράτης υποστηρίζει στον Παναθηναϊκό του ότι οι φύσεις των πραγμάτων δεν ωφελούν, ούτε μας βλάπτουν. Οι χρήσεις των ανθρώπων και οι πράξεις είναι αιτία του τι συμβαίνει. Επομένως, το γνωστό σοφιστικό επιχείρημα, μάλλον το επιχείρημα του Πρωταγόρα, ότι ο άνθρωπος είναι το μέτρο όλων των πραγμάτων, αποκτά μια ηθική υπόσταση. Δεν φταίει η ρητορική αν κάποιος χρησιμοποιεί εσφαλμένα το λόγο ή για να βλάψει ή για να εξαπατήσει. Ο άνθρωπος είναι μέτρο των πραγμάτων. Και Πλάτωνα δεν έχεις δίκιο όταν κατηγορείς τη ρητορική. Τους φαύλους ανθρώπους πρέπει να κατηγορήσεις όταν εξαπατούν μέσω της ρητορικής. Αντίθετα, ο Ισοκράτης προχωρεί σε έναν ύμνο στον λόγο. Δηλαδή, ο λόγος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει τόσο τον ενδιάθετο, δηλαδή τη σκέψη, τη λογική, όσο και τον προφορικό λόγο. Υπό την έννοια αυτή, προσέξτε τη λέξη είδωλον.
Θυμάστε που είπαμε ότι ο Πλάτων χρησιμοποίησε τη λέξη είδωλον για να πει ότι η ρητορική είναι κακέκτυπο της φιλοσοφίας, θα λέγαμε, της νομοθετικής και της δικαιοσύνης. Ο Ισοκράτης λέει ναι, είναι είδωλον, αλλά τι είδωλον. Ο λόγος είναι αυτός που οδήγησε στο να δημιουργηθούν κοινωνίες. Η λογική, ο άνθρωπος χωρίς λόγο δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους. Και έτσι μέσω της ρητορικής οδηγείται στο εφλέγιν και το εφρονήν. Δηλαδή να μιλάς ωραία και να σκέφτεσαι σωστά. Γι' αυτό ναι, είναι είδωλον ο λόγος. Αλλά τι είδωλον. Είναι ψυχής αγαθής και πιστής. Είναι δηλαδή είδωλο, εικόνα ενός εξαίρετου πνεύματος και αξιόπιστου. Και με βάση αυτές τις θέσεις, υμνεί στον πανηγυρικό του την Αθήνα ως το κέντρο, αν θέλετε, της ρητορικής. Συνεχίζει τη ρίση του Θουκυδίδη, που λέει ότι η Αθήνα είναι Ελλάδος παίδευσης και του Πρωταγόρα, ότι είναι Πριτανείο της Σοφίας, λέγοντας κάτι εξαιρετικό για το λόγο, το οποίο χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα πολλές φορές ως επιχείρημα στην καθημερινότητά μας. Προέρχεται από τον πανηγυρικό, την παράγραφο 50. Τι λέει δηλαδή? Ότι αυτοί οι οποίοι ανατρέφονται με ένα ελεύθερο πνεύμα δεν αναγνωρίζονται από την Ανδρία, τον Πλούτο και τα τέτοια και παρόμοια αγαθά, αλλά από αυτά που λένε. Και αυτό είναι σύμβολο της παιδείας, το πιο αξιόπιστο, ο τρόπος που μιλάει και σκέφτεται κανείς. Και σε τέτοιο βαθμό ξεπέρασε η πόλη μας στη σκέψη και στο λόγο τους άλλους ανθρώπους, ώστε οι μαθητές της Αθήνας να γίνουν οι δάσκαλοι των άλλων. Και το όνομα Έλλην να είναι χαρακτηριστικό όχι της καταγωγής, αλλά του πνεύματος. Και περισσότερο να αποκαλούνται Έλληνες αυτοί που μετέχουν της παιδείας, της αθηναϊκής και κατ' επέκταση της ελληνικής, παρά της κοινής φύσεως. Είναι αυτό που λέμε ότι οι Έλληνες καλούνται ή της μετέρας παιδεύσεως μετέχοντες. Και όταν λέμε ότι κάποιος είναι στην ελληνική παιδεία, μπορεί να θεωρηθεί Έλληνας ακόμα και αν δεν έχει την καταγωγή αυτή. Επομένως, φίλες και φίλοι, αυτό το ουμανιστικό πνεύμα, το οποίο προβάλλει ο μεγάλος παιδαγωγός αρχαιότητας ο Ισοκράτης, είναι κατά τη γνώμη μου και η αφετηρία της αναγκαιότητας της ρητορικής στη σύγχρονη εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Δεν είναι αυτός σκοπός η ρητορική, ούτε λόγος κενός περιεχομένου, δεν είναι ψεύτικα λόγια. Υπηρετεί την εκπαίδευση αποβλέποντας το πλαίσιο μιας σύγχρονης φιλελεύθερης κουλτούρας στη δημιουργία ενός νέου ελεύθερου ανθρώπου, με ανοιχτούς ορίζοντες. Με δημοκρατικά ήθη, ακούσαμε πριν τους μαθητές. Δεν σημαίνει ότι επειδή βρίσκεσαι σε έναν μιλάς, πρέπει να φωνασκείς, να υβρίζεις τον άλλον, εν πάση περιπτώσει να μην υπάρχουν κανόνες. Αντίθετα, θέλουμε προσωπικότητες με δημοκρατικά ήθη, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, με το σεβασμό του άλλου, με το να σκέπτεται να ομιλεί κανείς ως ελεύθερος άνθρωπος. Επομένως, η ρητορική αφενός μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, αφετέρου μας εξοπλίζει και με εφόδια, ώστε να αντιλαμβανόμαστε πότε κάποιος εξαπατά μέσω του λόγου, πότε χρησιμοποιεί το λόγο για να βλάψει, να παραπλανήσει. Επομένως, η ρητορική στην εκπαίδευση είναι αναγκαία, είναι επίκαιρη, είναι ζωντανή, επικοινωνιακή, δημιουργική, ελκυστική, βιωματική. Και τι περιλαμβάνει? Περιλήψεις, εισηγήσεις, αντιλογίες, ορθοέπεια. Δεν είναι μόνο προφορικός λόγος, είναι και ο γραπτός. Καλλιέπεια, κριτική σκέψη, γλώσσα του σώματος, επικοδομητικό διάλογο, σεβασμό του συνομιλητή, ενεργητική μάθηση. Εν τέλει δημιουργεί μια ελεύθερη προσωπικότητα. Και όταν λέω ότι η ρητορική στην εκπαίδευση αφορά τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς, εννοώ το εξής. Αντιτίθεται σε ένα παθητικό με τοπικό δασκαλοκεντρικό σύστημα, ένα μάθημα που αφαιρεί τις πρωτοβουλίες από τους μαθητές. Και δυστυχώς πολλές φορές υιοθετείται και στο πανεπιστήμιο. Όταν τρεις ώρες παρακολουθούν οι φοιτητές απλά κάποιον να κάνει μία παράδοση και να κρατούν σημειώσεις. Ενώ στην πραγματικότητα εκπαίδευση σημαίνει εργασίες. Εργασίες όμως οι οποίες θα είναι ουσιαστικές, που δεν γνωρίζουν ούτε οι καθηγητές, ούτε οι μαθητές να γράψουν και να τις παρουσιάσουν. Δεν θα λησμονήσω την εμπειρία μου όταν ήμουνα στην Επιτροπή των Πανελλαδικών Εξετάσεων ως θεματοθέτης για τα αρχαία ελληνικά στα εσπερινά λύκεια και με ρωτούσε ο πρόεδρος της Επιτροπής πού αρχίζει και πού τελειώνει η απάντηση στην ερμηνεία ενός αρχαίου κειμένου. Μα είναι δυνατόν? Δηλαδή τα αρχαία ελληνικά ζητούν αποστήθηση? Αρχαία ελληνικά σημαίνει κριτική σκέψη. Με χαρά διαπιστώ, να πούμε και τα θετικά, ότι οι φοιτητές μας έχουν μάθει πλέον από το σχολείο να γράφουν περιλήψεις. Αυτό που τώρα απαιτείται είναι να παρουσιάζουν τις εισηγήσεις ελεύθερα. Ακούστηκε πριν από τη μαθήτρια η οποία λέει «δίσταζα να μιλήσω». Αλλά δυστυχώς δεν διστάζουν μόνο οι μαθητές. Διστάζουν και οι εκπαιδευτικοί. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά θυμάμαι καθηγητές
όταν είχαν να εκφωνήσουν τον πανηγυρικό της 28ης ή της 25ης Μαρτίου, που δεν τολμούσαν να το αναλάβουν, και όταν το αναλάμβαναν είχαν ένα κείμενο μπροστά τους που δεν μπορούσαν να ξεφύγουν, και οι μαθητές ασχολούνταν με όλα τα άλλα και προφανώς όχι με το τι έλεγε ο εκάστοτε καθηγητής. Η ανάγκη για ρητορικές τεχνικές στη σύγχρονη εκπαίδευση αξιοποιεί καταρχάς τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών. Δεν είναι νέες τεχνολογίες, είναι ψηφιακές τεχνολογίες, είναι αρκετά παλιές πια. Και οι νέοι μας είναι πλήρως εξοικειωμένοι με όλα αυτά. Κοιτάξτε όμως, όταν ένας εκπαιδευτικός πάει να διδάξει ιστορία, δεν είναι δυνατόν να διδάξει ιστορία χωρίς να έχει χάρτες. Χάρτες παραδοσιακούς ή ηλεκτρονικούς που υπάρχουν σε αυθονία στο διαδίκτυο. Θυμάμαι όταν κάποτε ρωτούσα τους μαθητές, γιατί και τώρα πηγαίνω πολλές φορές με δική μου προαίρεση στη μέση εκπαίδευση να συζητήσω με μαθητές για τα αρχαία ελληνικά, και ρωτούσα για το διάταγμα των Μεδιολάνων. Ουδής γνώριζε πού είναι τα Μεδιόλανα, δηλαδή το σημερινό Μιλάνο. Βέβαια, πώς θα το γνωρίζει όταν δεν έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν χάρτες στη διδασκαλία της ιστορίας. Η εικόνα και ο ήχος μπορούν να δώσουν άλλη διάσταση στο μάθημα ενός εκπαιδευτικού. Ένα βίντεο, αυτό δεν σας το δείχνω, έχει να κάνει με τη δύναμη του λόγου, αλλά μπορείτε πολύ εύκολα να το βρείτε στο YouTube. Ένα ηλεκτρονικό επίσης σταυρόλεξο, το οποίο είναι πολύ εύκολο να γίνει. Αντικαθιστούν όλα αυτά ξεπερασμένες διδακτικές μεθόδους ή ερωτήσεις του τύπου «Τι γνωρίζετε?». Λέω, όταν λέω στο κάποιον τι γνωρίζει για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, είναι σαν να περιμένω την απάντηση «Δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα». Ο Ισοκράτης τόνισε τη σημασία του εφρονήν και του εφλέγιν. Και αυτό σημαίνει κριτική σκέψη και εφαρμογή κανόνων στη χρήση του λόγου. Και χρειάζεται και παραγωγή δικού μας λόγου, προφορικού και γραπτού. Εδώ θα ήθελα να προβάλλω μια-δυο εργασίες που μου άρεσαν πάρα πολύ. Ένα πρόβλημα που πολλές φορές διαπιστώνω στο πανεπιστήμιο είναι ότι οι φοιτητές έρχονται από το σχολείο με μια εικόνα ότι πάντα τα θέματα έχουν να κάνουν με το καλό και το κακό, ότι πρέπει να έχουν ένα ηθικό δίδαγμα. Το συγκεκριμένο θέμα είναι η τέχνη της εξύβρισης, δηλαδή πώς ο Εσχήνης και ο Δημοσθένης τι ύβρις αντίλασαν. Και πρέπει να σας πω ότι αν ακούμε το Μητσοτάκη και το Τσίπρα σήμερα, ενδεχομένως να οχριούν αυτές οι ύβρις μπροστά σε αυτά τα οποία εμφανίζονται σε ρητορικά κείμενα του 4ου αιώνα π.Χ. Γι' αυτό μιλάω για το διαλεκτικό ανθρωπισμό, για μια σύγκριση του παρόντος με το παρελθόν. Αντίστοιχα, μια ενδιαφέρουσα εργασία ήταν ιστορία με τη Φρίνη και τον Υπερίδη. Ο Υπερίδης, γνωστός ρήτορας, ο οποίος ήθελε να υπερασπιστεί τη Φρίνη, μια εταίρα της αρχαιότητας, και επειδή δεν μπορούσε να πείσει τους δικαστές, γύμνωσε το στήθος και είπε: «Αυτό το κάλος είναι δυνατόν να το καταδικάσετε?». Αυτή ήταν ωραιότατη. Ήταν και νομίζω και μοντέλο για τον Πραξιτέλη. Βέβαια, όντως την αθώωσαν οι δικαστές, αλλά στη συνέχεια πήραν την απόφαση να μην εμφανίζεται κατηγορούμενο στο δικαστήριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο επηρεάζει τους δικαστές. Όταν δεν παίρνουμε εμείς το μικρόφωνο στα χέρια μας, το παίρνουν κάποιοι άλλοι. Όταν δεν έχουμε κριτική σκέψη, τότε δεν σκεπτόμαστε, δεν παράγουμε λόγο, δεν αντιλαμβανόμαστε τι είναι σοβαρός λόγος, τι όχι, δεν τηρούμε κανόνες. Θεωρούμε επανάσταση ανόητες φωνασκίες ή ένα στήρο ελληνοκεντρισμό. Αντίθετα, με στιβαρό και ωραίο λόγο, με συγκροτημένη σκέψη, με γνώση ξένων γλωσσών, με συμμετοχή σε προγράμματα Εράσμους, με ανοχή του διαφορετικού, με την ιδέα ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού σχολείου και πανεπιστημίου, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από τους ξένους, το αντίθετο μάλιστα. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στην κλασική φιλολογία έχει μια εξαιρετική κατάταξη στις διεθνείς αξιολογήσεις. Παραγωγή λόγου λοιπόν. Και εδώ θα δώσω, αν θέλετε, και μια προτίμησή μου. Είμαι αντίθετος πλήρως στις ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις δηλαδή πολλαπλών επιλογών ή συμπλήρωσης κενών. Χρειαζόμαστε παραγωγή λόγου, όχι ανεξέλεγκτου. Σας δίνω ένα παράδειγμα μιας τέτοιας άσκησης με βάση τα όσα είπαμε και πριν. Να συντάξετε μια σύντομη παράγραφο, το πολύ 15 σειρές, με νοηματική αλληλουχία, εντάσσοντας σε αυτή τους παρακάτω όρους, καθιστώντας σαφές τον αναγνώστη το περιεχόμενό τους. Ισοκράτης, Γοργίας, Οικός, Κολακία, Κομωτική, Πόλος. Εδώ καλούνται και οι μαθητές στο σχολείο και οι φοιτητές να συντάξουν οι ίδιοι ένα κείμενο. Όχι να εντάξουν τις λέξεις σε συμπλήρωση κενών, αλλά με βάση αυτές τις λέξεις οι ίδιοι να συντάξουν κείμενο. Οπότε έχουμε παραγωγή λόγου με συγκεκριμένο πλαίσιο και δεν υπάρχει και δυνατότητα αντιγραφής. Το λέω αυτό διότι και οι εργασίες που πολλές φορές γράφουν οι μαθητές στο σχολείο είναι εργασίες αντιγραφής. Δηλαδή, τους δίνουμε ένα θέμα για να αντιγράψουν κάτι από την εγκυκλοπαίδεια. Μα δεν είναι εργασίες αυτές. Εργασίες είναι που θα προβληματιστούν, θα διατυπώσουν άποψη, θα έχουν και την αντίθετη. Υπάρχει όμως και κάτι βαθύτερο, πλησιάζοντας προς το τέλος της ομιλίας μου.
Ποιος είναι ο απότερος στόχος κάθε εκπαιδευτικού? Να εμπνεύσει τους μαθητές του. Και εδώ η βοήθεια της ρητορικής ως εργαλείο δουλειάς είναι τεράστια. Οι μαθητές μας σήμερα βομβαρδίζονται από χιλιάδες πληροφορίες. Σε πολλά μας ξεπερνούν. Πώς θα τους πλησιάσουμε? Σας μίλησα πριν για τα ρητορικά αποδεικτικά μέσα του Αριστοτέλη, για το ήθος του λέγοντος, για τα πάθη. Όλοι ως εκπαιδευτικοί είμαστε ηθοποιοί. Μέσω της διδασκαλίας δίνουμε μια παράσταση καθημερινά ενώπιον των μαθητών μας. Και με τη βοήθεια της ρητορικής μπορούμε να αγγίξουμε τις ευαίσθητες χορδές των ψυχών των μαθητών μας όταν εξωτερικεύουμε την αγάπη μας για την εκπαίδευση και τη μεταφέρουμε στη διδακτική πράξη. Και για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να παθιάζεται ο καθηγητής με αυτό που διδάσκει. Είναι αυτό που απάντησε ο Δημοσθένης όταν το ρώτησαν ποιο είναι το πιο σημαντικό στη ρητορική. Πρώτον, υπόκριση. Δηλαδή, πώς παρουσιάζει κανείς κάτι. Η ηθοποία. Δεύτερο, υπόκριση. Τρίτον, υπόκριση. Επομένως, η ρητορική καλείται να υπηρετεί στην εκπαίδευση, να συμβάλλει στη δημιουργία ελεύθερων και συγκροτημένων προσωπικότητων και να αξιοποιηθεί από εμπνευσμένους δασκάλους. Ο πεπαιδευμένος μαθητής και ο εμπνευσμένος δάσκαλος γνωρίζουν να αξιοποιούν δημιουργικά την τεράστια δύναμη της ρητορικής. Και σε αυτό καλούμαστε να κάνουμε αλλαγές. Δεν μας αρέσει κάτι. Αν δεν σου αρέσει εκεί που είσαι, κουνήσου. Δεν είσαι δέντρο. Η εξέλιξή μας σε ακαδημαϊκές βαθμίδες στο πανεπιστήμιο δυστυχώς δεν λαμβάνει υπόψη τι δάσκαλος είναι ο καθένας μας, πόσο εμπνέει τους μαθητές του. Το κύριο είναι τι έχεις γράψει. Δεν πάβουμε όμως να είμαστε εκπαιδευτικοί. Και απευθυνόμενο σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει ο Άρθουρ Γουίλιαμ Γκόρντ. Ο μέτριος καθηγητής μιλάει, ο καλός καθηγητής εξηγεί, ο ανώτερος καθηγητής δείχνει και ο μεγάλος καθηγητής εμπνέει. Η επιθυμία μας λοιπόν να αλλάξουμε τα δεδομένα στην εκπαίδευση, να την εξυγχρονίσουμε, να υπηρετήσουμε το ουμανιστικό πνεύμα μιας ελεύθερης προσωπικότητας, χωρίς ιδεολειψίες και στεγανά, και θα σας πω και για αυτά λίγο στο τέλος, θέλει τόλμη. Σήμερα εγώ δεν μπόρεσα να κάνω την ομιλία μου από το γραφείο όπως ήθελα. Είναι εδώ ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, αλλά προτιμούσα να είμαι στο γραφείο μου. Ξέρετε γιατί? Γιατί έπρεπε να εκενωθεί το κτίριο λόγω των βανδαλισμών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το φόβο θα μπορούσαν να έρθουν στα γραφεία μας. Όταν βλέπω τους βανδαλισμούς από ακραία στοιχεία στο Αριστοτέλειο, θεωρώ ότι έφταιξα εγώ ως δάσκαλος. Αν κάποιοι βεβηλώνουν μια εκκλησία, δεν έχει κανένα νόημα να τη φυλάσει κανείς με αστυνομία. Το θέμα είναι να μην ξεπερνά κανείς τα όρια, να μην φτάνει κάποιος να βεβηλώσει μια εκκλησία. Δεν γκρεμίζουμε σχολεία και εκκλησιές. Πάμε να φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη και μπαίνουν με βαριοπούλες να καταστρέψουν. Τι να κάνουμε, την αστυνομία θα βάζουμε συνέχεια παντού. Και επειδή ως πανεπιστημιακός δάσκαλος οφείλω να πάρω θέση, δεν είναι δυνατόν να μην καταδικάσω απερίφραστα, χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς να εμεναλά τη βάρβαρη εισβολή μιας υπερδύναμης σε μια ευρωπαϊκή χώρα εν έτη 2022. Διαπιστώνοντας την επικαιρότητα των λόγων του Θουκυδίδη για την επανάληψη παρόμοιων φαινομένων στην ιστορία, όσο η ανθρώπινη φύση ή, αν θέλετε να προσθέσω εγώ, η παραφροσύνη κάποιων ηγετών παραμένει ίδια. Θα ήθελα, κλείνοντας, να σας δείξω ένα μικρό βίντεο το οποίο για μένα έχει μεγάλη σημασία και έχει να κάνει με τον λύκο που καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε και μας βοηθάει η ρητορική να τον αντιμετωπίσουμε. Τι είναι αυτός ο λύκος? Είναι διάφορα τέρατα τα οποία έχουμε στην κοινωνία μας και είναι το τέρας του φόβου και του δισταγμού. Για να δω αν θα μπορέσω να σας το δείξω το συγκεκριμένο. Ελπίζω να τα καταφέρω. Ναι. Thank you.
Να τολμήσουμε για να αλλάξουμε, αγαπητοί φίλοι. Παρατηρήσατε πώς η κοπέλα αντιμετώπισε τους δισταγμούς και τους φόβους της όπως έναν άγριο λύκο. Ένα τέρας που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά ως κοινωνία. Και τα τέρατα δεν είναι λίγα. Πόσες φορές δεν διστάσαμε να πούμε κάτι που πιστεύαμε ότι είναι σωστό. Πόσες φορές δεν νιώσαμε φόβο να πάρουμε το μικρόφωνο στα χέρια μας, να επιδιώξουμε ένα στόχο. Φόβος για το ένα, φόβος για το άλλο. Μια κοινωνία του φόβου δεν είναι μια κοινωνία ελεύθερων προσωπικότητων. Πρέπει να σας πω ότι υπολείπτω με απεριόριστα τους φοιτητές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου που αντιμετώπισαν το τέρας του φόβου της μεγαλύτερης ηλικίας και αποφάσισαν να σπουδάσουν, παραδείγματος χάρη, ελληνικό πολιτισμό σε μια ηλικία άνω των 35. Εξαιρετική απόφαση, μπράβο, είναι αυτή η άλλη Ελλάδα της δημιουργίας και του πολιτισμού. Θα ήθελα να κλείσω την ομιλία μου με την επίκληση ενός ακόμη τέρατος. Ως καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, δεν μπορώ παρά να αισθάνομαι υπερηφάνεια όταν ο νομπελίστας ποιητής μας Σεφέρης κλείνει την ομιλία του κατά την απονομή του βραβείου Νόμπελ με την αναφορά στο κορυφαίο κείμενο του αρχαίου δράματος, τον Ειδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή. Πρέπει να σας πω ότι αρχικά ήμουν υπεύθυνος για τα νέα αναλυτικά προγράμματα, στη συνέχεια παραιτήθηκα και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν διδάσκεται στη μέση εκπαίδευση ο Ειδίπος Τύρανος. Ανέδειξε το, συγγνώμη, ο Σεφέρης, τον άνθρωπο και τη δύναμή του απέναντι στο τέρας, στη σφίγγα. Θυμίζω, ποιο είναι αυτό που όταν είναι μικρό πηγαίνει με τα 4, όταν μεγαλώνει με τα 2 και όταν γερνά με τα 3. Είναι ο άνθρωπος. Αυτό το ένιγμα το έλυσε ο Ειδίποδας. Με αποτέλεσμα να γκρεμιστεί το τέρας από το βουνό. Τι μας λέει ο Σεφέρης? Όταν στο δρόμο της Θήβας ο Ειδίπου συνάντησε τη σφίγγα και αυτή του έθεσε το ένιγμά της, η απόκρισή του ήταν ο άνθρωπος. Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε, ας συλλογιστούμε την απόκριση του Ειδίποδα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Αλεξίου. Πρέπει να σας πω ότι μου κλέψατε πάρα πολλές ιδέες για τη δική μου παρουσίαση και πάρα πολλές διαφάνειες από το δικό μου κείμενο, αλλά ήσασταν πραγματικά απολαυστικός. Αν δέχεστε και μεγαλύτερα παιδιά στο Αριστοτέλειο, έρχομαι φοιτητή σας. Ο λόγος στην κυρία Ροζοκόκη για την παρουσίαση του επόμενου ομιλητή και νυν ομιλούντα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ τον αγαπητό Βαγγέλη, τον κύριο Αλεξίου, για τα όσα πολλά ενδιαφέροντα μας είπε. Έριξε πολλά θέματα πάνω στο τραπέζι και πιστεύω ότι θα δώσει το ένασμα για ωραίες συζητήσεις. Και ας προχωρήσουμε λοιπόν στο δεύτερο ομιλητή, τον κύριο Ανδρέα Σεραφείμ. Είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το University of Texas at Austin και διδακτορικού τίτλου από το University College London. Έχει καταλάβει στην πανεπιστημιακή του σταδιοδρομία διάφορες ερευνητικές και διδακτικές θέσεις σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τόσο η δημοσιευτήσα όσο και η τρέχουσα έρευνά του καλύπτουν ποικιλία επιστημονικών πεδίων, θεματικών περιοχών και προσεγγίσεων. Αρχαία ελληνική ρητορική, αρχαίο δίκαιο, εκτέλεση και μη λεκτική επικοινωνία, αρχαία θρησκεία, πρόσληψη των ρητορικών κειμένων στο μετακλασικό και σύγχρονο κόσμο και διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις όπως γλωσσολογικές θεωρίες, χιούμορ, θεωρίες φύλου και σεξουαλικότητας. Έχει εκδώσει 4 μονογραφίες, έχει επιμεληθεί και συνεπιμεληθεί 8 τόμους και έχει συγγράψει μέχρι στιγμής 38 συνολικά μελετήματα. Αυτή την περίοδο επεξεργάζεται ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα με τον τίτλο «Η γλώσσα του σώματος και οι τεχνικές διαμόρφωσης της ταυτότητας στην αρχαιοελληνική και λατινική γραμματεία». Απόψε θα μας μιλήσει με θέμα «Η πιο γνωστή μας άγνωστη ρητορική, οι απαρχές, η εξέλιξη και όψεις της χρήσης της ρητορικής σήμερα». Ο λόγος σε εσάς, κύριε Σεραφείμ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ροζοκόκη, και ελπίζω να με ακούτε. Καλησπέρα σας και από μένα. Έχω κι εγώ μείνει κατάπληκτος, μάλλον έκπληκτος και γοητευμένος, θα έλεγα, από την ομιλία του κυρίου Αλεξίου
Και θεωρώ μεγάλη τιμή ότι συμπίπτουμε σε πολλές ιδέες που θα ακουστούν απόψε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να πλησιάζω λίγο στη σκέψη αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο και ξέρει ότι δεν υπερβάλλω, αν και δεν του αρέσουν τα καλά λόγια. Τα επενετικά τουλάχιστον για τον εαυτό του. Όφυλα να το πω. Λοιπόν, τι θέλω να κάνουμε απόψε. Καταρχάς θέλω να μου επιτρέψετε μια προσωπική αναφορά. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη διάλεξη, ό,τι πούμε και ό,τι κάνουμε στους φοιτητές μου. Τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και τους φοιτητές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Είχα την πολύ μεγάλη τύχη να τους έχω στα πρώτα βήματα της δικής μου διδακτικής και πανεπιστημιακής καριέρας και με έμαθαν να βλέπω τα κείμενα όπως δεν θα μπορούσα ποτέ να τα δω μόνος μου. Ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή που τους είχα συνοδοιπόρους σε αυτό το ταξίδι της ρητορικής. Και θα ήθελα, αν με επιτρέπετε, να ευχαριστήσω και τον άνθρωπο που με βοήθησε να είμαι στην Ακαδημία Αθηνών, τον καθηγητή και ακαδημαϊκό πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Αντώνιο Ρεγκάκο. Λοιπόν, τι θέλω να κάνουμε. Θέλω να με βοηθήσετε να βγάλουμε την απόψινή παρουσίαση, γιατί η παρουσίαση αυτή είναι δική σας. Θέλω λοιπόν να με βοηθήσετε με τη δική σας συνέργεια, με τη δική σας συλλειτουργία, με τη δική σας δραστηριότητα. Τι θα κάνουμε. Θα σας υποβάλω κάποια ερωτήματα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, αυτό που στα ελληνικά, στα χωριά μας κυρίως ονομάζουμε chat. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε λοιπόν την ανταλλαγή μηνυμάτων για να μου δίνετε τις ιδέες σας και να μπορέσουμε έτσι να συλλειτουργήσουμε και να περάσουμε όμορφα το επόμενο διάστημα μαζί. Πρώτο ερώτημα, φίλες και φίλοι. Τι σας έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που ακούτε τη λέξη ρητορική? Να πάρουμε μερικές ιδέες τώρα εδώ στην ανταλλαγή μηνυμάτων, στο chat. Τι σας έρχεται στο μυαλό και θα σας πω και εμένα ειλικρινά τι μου ερχόταν στο μυαλό προτού ξεκινήσω να μελετώ επαγγελματικά τη ρητορική. Δύναμη του λόγου, Δήμητρα. Σωστά. Άλλο, τι σας έρχεται στο μυαλό, να πάρουμε 2-3 ιδέες. Έτσι, ελάτε να ζωντανέψουμε λίγο την πλατφόρμα μας, γιατί είπε και ο κύριος Αλεξή ότι η ρητορική είναι συνεργασία, συμμετοχικότητα και όχι έδρα προφανώς. Κάτι παλιό, Αφροδίτη Αθανασοπούλου, αποτελεσματική επικοινωνία. Βάλια Λουτριανάκη, αγαπημένη, ευχαριστούμε θερμότατα που είσαι εδώ, μια από τις κορυφαίες ρητορολάγνες προσωπικότητες αυτής της πατρίδας και αυτής της πόλεως. Μέθοδος πειθούς, η δικηγορία, πάρα πολύ ωραία. Εσείς είστε ευγενείς. Να σας πω ότι μου ερχόταν στο μυαλό κάθε φορά που άκουγα εγώ τη λέξη ρητορική προτού ακριβώς ξεκινήσω να ασχολούμαι επαγγελματικά με αυτό το θέμα. Λέει εδώ φίλος μας ο Τζον, πολιτική. Ναι, και εμένα ερχόταν στο μυαλό μου κάτι τέτοιο. Πάρα πολλά μπλα μπλα, πάρα πολλά θα, γιατί ξέρετε καμιά φορά η κακότητα, δηλαδή η κατάχρηση του αγαθού, το κακό που λέμε στις ταινίες ακόμα, ασκεί μεγαλύτερη γοητεία από το ίδιο το αγαθό. Λοιπόν, όμως όπως σας είπα, υπάρχει και η πιο ζεσικάρδια, η πιο καλή εκδοχή του όρου ρητορική και είναι τα παιδιά. Νομίζω το είπε άριστα και ο κύριος Αλεξίου και θαυμάσαμε τη ρητορική και τη διδακτική του δυνότητα. Λοιπόν, η ρητορική είναι η τέχνη του λόγου. Τώρα θα προσπαθήσω με ένα διαφορετικό τρόπο να πω ότι είπε και ο κύριος Αλεξίου για να σας αποδείξω αυτό ακριβώς. Ότι η ρητορική είναι και γνωστή και άγνωστη σε μας. Τι βλέπουμε γύρω μας, τι χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Αν και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πάντα το βάθος και τη δυναμική της. Το βάθος στον ιστορικό και πολιτισμικό χρόνο και βέβαια τη δυναμική της. Η ρητορική είναι η τέχνη του λόγου πρωτίστως. Όχι μόνο, το είπε ο κύριος Αλεξίου άριστα, και θα το αποδείξουμε κι εμείς, αλλά και αυτό. Και πρωτίστως ενδεχομένως αυτό. Θα σας δώσω 3 λέξεις να δείτε από πίσω, γιατί οι λέξεις, προσέξτε, έχουν έναν εαυτό που μπορείς να τον σκεφτείς, μπορείς να τον νιώσεις, αλλά έχουν και ένα κρυφό δεύτερο σαγηνευτικό, ωραίο εαυτό. Θα σας δώσω λοιπόν 3 λέξεις να δείτε το σώμα τους, τη σωματοδομή τους, τα γράμματα τα οποία δεν μπαίνουν τυχαία σε μια συγκεκριμένη. Για να μου πείτε ποιες ιδέες έρχονται στο μυαλό σας και να δω αν είστε ικανοί και ικανές να ανακαλύψετε και τον μυστικιστικό, τον ιεροκρυφικό και πολύ σπουδαίο δεύτερο εαυτό των λέξεων.
Πείτε ότι έχουμε τη λέξη υφαντό. Τώρα, όσοι από εσάς έχετε ξανακούσει τη διάλεξη, δεν δίνετε τις απαντήσεις. Αφήνετε και τους υπόλοιπους να σκεφτούν και μπορούν να συμμετέχουν και τα μεγάλα παιδιά. Κυρία Ροζοκόκη, κυρία Στεφανή, κυρία Αλεξίου, γιατί σας λέω και παιδιά. Μπορείτε να συμμετέχετε ελεύθερα με τις δικές σας ιδέες. Λοιπόν, έχουμε τη λέξη υφαντό. Ποιες εικόνες έρχονται στο μυαλό σας? Και προσπαθήστε λίγο να δείτε και την δεύτερη ματιά αυτής της λέξης, τον μυστικό της εαυτό. Για πείτε μου, να πω εγώ μια ιδέα. Αργαλιός. Είναι μια γιαγιά που χρησιμοποιεί τον αργαλιό και κάνει διάφορα υφαντά στο χωριό. Μια ιδέα. Πείτε μου μια άλλη ιδέα. Υφαντό. Τι σας έρχεται στο μυαλό? Και προσέξτε και το σώμα της λέξης. Γιατί οι λέξεις είναι οι σύμμαχοί μας, φτάνει να τις καταλάβουμε. Να τις καταλάβουμε και να μπορούμε να τις προσθέσουμε στιβαρά, ρητορικά. Υφαντό, φόρεμα. Ωραία, έκταση φωνής, λέει η φίλη μας η Μαρία. Αράχνη, Πινελόπη, πολύ ωραίες εικόνες. Ιστός αράχνης, το είπε και πριν ο κύριος Γενικός. Και θυμήθηκα το υφαντό ακριβώς. Κάτι άλλο. Για διώξτε μου το ύψιλον και κρατήστε μου το υπόλοιπο της λέξης. Μας κάνει κάτι ακόμα αυτή η λέξη που δεν το είχαμε σκεφτεί πριν. Φαντό. Σας κάνει κάτι αυτό εκτός από το φανταστικό, ωραία ευγενία. Φα και ντο. Μια μουσική, μια μουσικότητα. Έμφυτη μουσικότητα λοιπόν κρύβεται πίσω από αυτή τη λέξη. Η γιαγιά στο χωριό, με άλλα λόγια, είναι ροκ. Δείτε τον μυστικό εαυτό των λέξεων. Μάθετε τις λέξεις για να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε στιβαρά ρητορικά επιχειρήματα. Δεύτερη λέξη. Διαβάζω. Προσέξτε το σώμα της, αλλά προσέξτε ταυτόχρονα και όλα όσα κρύβονται πίσω της. Βιβλία, μαθητές, καθηγητές, διαβάζω, ταξιδεύω, μορφώνομαι, Αλεξίου, δάσκαλος. Κάτι άλλο? Κάτι άλλο που υπάρχει στο σώμα. Μπράβο, μπράβο Κατερίνα, Κατερίνα Γαλανάκη, μπράβο. Ζω. Ζω. Τι σημαίνει διαβάζω? Διαβάζω σημαίνει ψάχνω τα κοιτάπια μου, τα γραφτά μου, τα βιβλία μου, επικοινωνώ, ρωτώ, φωτίζεται το μυαλό μου, δημιουργεί εικόνες, διαβεβαιώνω τον εαυτό μου ότι είμαι ζωντανός. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και ελάτε να πάμε στη λέξη αγαπώ. Θα μας πει κάποιος, εσείς μαζευτήκατε σχεδόν 100 νοματέοι να ακούσετε τον Σεραφείμ, να ακούσετε τον Αλεξίου, να σας μιλάνε για τη ρητορική. Γιατί? Γιατί? Είναι το ερώτημα που έθεσε, που υπέβαλε ο μαθητής του κυρίου Αλεξίου στον κύριο Αλεξίου. Γιατί? Γιατί αγαπάμε. Και αυτή η απάντηση δεν χρειάζεται καμία άλλη εξής. Γιατί? Προσέξτε την ιδιαίτερη αυτή λέξη. Τι έχει στο σώμα της αυτή η λέξη που την καθιστά αυθύπαρκτο νόημα και δεν χρειάζεται να προσθέσουμε καμία άλλη γραμμή. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τη θέση μας. Αγαπάμε τη ρητορική, αγαπάμε τις κλασικές σπουδές. Το α και το ω, ποιος το έχει πει εδώ, η Βίκη, η Ιωάννα, πάρα πολύ ωραία. Το α και το ω. Ξεκινάει αυτή η λέξη με το α και τελειώνει και με το ω. Ό,τι και να πω για αυτή την λέξη, είναι η αρχή και το τέλος, είναι αυθύπαρκτο το νόημα, έχω στηρίξει πλήρως ρητορικά τη θέση μου. Εκτός και αν δεν κρατήσω το πρώτο και το τελευταίο γράμμα και κρατήσω τα τρία μεσαία, οπότε ερχόμαστε εδώ. Λοιπόν, η ρητορική είναι χιούμορ, να ξέρετε, και το χιούμορ είναι ρητορικότατο, αποδεδειγμένα και επιστημονικά. Η ρητορική πάει μαζί μας παντού. Να χαιρετήσω και τη μητέρα μου που ίσως με παρακολουθεί απόψε και μου κάνει αυτή τη χαρά και την τιμή. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε τον Βουτσά να είναι στην παραλία με τη μητέρα του. Να σας μιλήσω λοιπόν για τη ρητορική της παραλίας και να δείτε πώς η ρητορική χρησιμοποιείται από τη μάνα και από όλες τις μανάδες. Χωρίς πολλές φορές να έχουν επίγνωση ότι χρησιμοποιούν τη ρητορική, αλλά τη χρησιμοποιούν με μεγάλη αποτελεσματικότητα.
Τώρα, ό,τι πούμε για τις μανάδες, είχαν και τη γιορτή τους την προηγούμενη Κυριακή, είναι χιουμοριστικό. Έτσι, τις αγαπάμε τις μανάδες μας, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να αναλύσουμε τη ρητορική της μάνας στην παραλία. Όλες οι μανάδες, πρέπει να ξέρετε, έχουν τελειώσει το ίδιο κρυφό σχολείο για μανάδες και κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Εγώ κάθομαι πίσω στις παραλίες συνήθως και παίρνω σημειώσεις στο δευτέρι μου της ρητορικής, τα γράφω όλα αυτά και μπορώ μετά να συντάσω αυτά τα επιχειρήματα στις παρουσιάσεις και στις διαλέξεις μου. Τι κάνουν οι μανάδες? Πάνε στην παραλία. Ιωάννα, πάνε με το αλεξίλιον συνήθως, την ομπρέλα. Τι ωραία λέξη, μην ξεχνάμε τα ελληνικά μας. Αλεξίλιον, από το αλέξο, απομακρύνω τον ήλιο το καλοκαίρι, αλεξιβρόχιον τον χειμώνα. Πάνε στην παραλία, κάθονται κάτω λοιπόν από την ομπρέλα τους, το αλεξίλιον τους, και ή τρώνε, και συνήθως οι μανάδες τρώνε είτε γεμιστά, είτε και φτεδάκια στις παραλίες, δεν ξέρω γιατί, είτε παρακολουθούν, κατοπτεύουν όλη την περιοχή ενώ διαβάζουν παράλληλα, υποτίθεται και καλά, ένα βιβλίο, και βλέπουν το γιο, πάει να φλερτάρει το παιδί, μπαίνει στην θάλασσα να κολυμπήσει, πετάγονται ξαφνικά πάνω έξαλες, τρομαγμένες και καλά, ότι το παιδί κινδυνεύει, μπορεί να κινδυνεύει από την θάλασσα, μπορεί να κινδυνεύει από υποψήφια νύφη. Και τι κάνουνε? Χρησιμοποιούν τον λόγο τους, θα σας πω ποια λέξη χρησιμοποιούν οι μανάδες, γιατί είπαμε είναι όλα κοινά στις μανάδες, κυρίως στις Ελληνίδες, στις Κυπρίες, τις Ελληνόφωνες γενικά. Χρησιμοποιούν τον λόγο, ταυτόχρονα χρησιμοποιούν το σώμα τους και ρυθμίζουν την ένταση και τον τόνο της φωνής τους, είναι αυτό που είπε ο κύριος Αλεξίου, υποκρισής, ο τρόπος της χρήσης της φωνής και του σώματος, και κινητοποιούν όλη την παραλία. Περαστικούς, ναυαγοσώστες, λουόμενους, γιατρούς, νοσοκόμους, όλους. Τους στέλνουν στην κατεύθυνση του παιδιού, υποτίθεται και καλά κινδυνεύει το παιδί, βλέπει όλους αυτούς τους τρελούς να τρέχουν κατά πάνω του το παιδί, πανικοβάλλεται και πνίγεται. Έτσι χάσαμε τα περισσότερα παιδιά στις παραλίες. Τι λέει η μάνα? Μια λέξη συγκεκριμένα. Και έχει και συγκεκριμένο τρόπο που τη λέει. Μπορείτε να σκεφτείτε ποια είναι η λέξη αυτή? Σας έρχεται στο μυαλό καθόλου? Είναι μια χαρακτηριστική λέξη. Ότι και καλά κινδυνεύει το παιδί, ο γιος της. Τι φωνάζει η μάνα στην παραλία? Για σκεφτείτε. Μπράβο, μανάκου Αφροδίτη. Μπράβο, Αφροδίτη μου. Το παιδί, αλλά πώς το λέει? Το παιδί! Έτσι, πατάει φρένο στο τελευταίο «ι» και το πάει σε μια ρόδα πατητό. Το παιδί! Πανικοβάλλεται όλη η παραλία και τρέχει. Είναι αυτό ρητορική? Ρητορικότατη στάση. Το παιδί τρέχει όλη η παραλία. Τους βλέπει όλους να τρέχουν κατά πάνω του το παιδί και πανικοβάλλεται και πνίγεται. Άλλο αυτό. Αλλά η μάνα, μέσα από τον λόγο, μέσα από τις χειρονομίες, μέσα από τη ρύθμιση των σχημάτων του σώματος, κινητοποιεί όλους αυτούς. Ρητορική. Και δεν έχει συνέστηση ότι τη χρησιμοποιεί, γι' αυτό είπαμε και γνωστή και άγνωστη ρητορική, αλλά ρητορική. Και μας είπε πριν ο κύριος Αλεξίου, νομίζω, ότι η ρητορική χρησιμοποιείται και στον έρωτα, αυτό το γνωστό. Πες μου, ο πατέρας σου ήταν ζαχαροπλάστης, δεν ξέρω γιατί το έλεγαν οι άντρες παλιά αυτό. Εγώ αν ήμουν γυναίκα πάντως δεν θα έπεφτα. Αλλά εγώ το έχω μεταγράψει εδώ στα αρχαία ελληνικά, υπέμει. Ωσός άρα πατήρ σαχαροπλάστης ετύγχανενών. Έχουμε μαζί μας και φιλολόγους, φοιτητές, έτσι δεν είναι? Για να δούμε τι είναι το «ον». Συντακτικός παρακαλώ, έτσι να ξυπνήσουν οι φοιτητές. Περιμένω απαντήσεις, δεν είναι ρητορικό το ερώτημα. Τι είναι, Ιωάννα, από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που σε βλέπω ότι είσαι εδώ. Μπράβο, κατηγορηματική μετοχή. Μπράβο, Γεωργία, Πανεπιστήμιο Κρήτης, αγαπημένο. Μπράβο, Γεωργία. Πάρα πολύ ωραία. Κατηγορηματικούλα αυτή η μετοχή, αυτό είναι η αποθέωση εξίσου της ρητορικής. Γιατί δεν έχω ένα πολυπληθές ακροατήριο, αλλά έχω ένα δύσκολο ακροατήριο και εγώ, Greek lover καμάκι, προσπαθώ να κερδίσω το κάστρο, να την πείσω με τον λόγο μου και τα συναισθηματικά συνημμένα που αφήνω στον λόγο μου μέσα, ότι είμαι αγαθός στις προθέσεις και ότι ενδιαφέρομαι και ότι υπάρχει αγάπη κτλ. Παντρεύεται το ζευγάρι και μετά ξεκινούν οι καυγάδες. Να σας τα πω εγώ που έχω τους γείτονες. Λοιπόν, άρα, πού καταλήγουμε?
Καταλήγουμε καταρχάς στο συμπέρασμα ότι ποτέ δεν πρέπει να πάρετε τη μάνα σας στην παραλία. Θα το μετανιώσετε. Συγγνώμη, μαμά, αλλά οφείλα να το πω. Το δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι η ρητορική μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους πιο απίθανους τόπους και με τον πιο απίθανο τρόπο. Θα σας έλεγα και ένα παράδειγμα από κηδεία, αλλά είναι λίγο μακάβριο, οπότε να το αφήσουμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε απόψε, ή θα συνεχίσουμε μάλλον να κάνουμε απόψε, με τη δική σας πάντα βοήθεια. Θα μιλήσουμε λίγο ευσύνοπτα για την ιστορία της αρχαίας ελληνικής ρητορικής, πολύ πολύ γενικές αναφορές, σε πολύ αδρές γραμμές, είναι όλα όσα έχουν υποθεί. Και μετά θα πάμε να δούμε την αρχαία ελληνική ρητορική σήμερα, στην σύγχρονη πολιτική επικοινωνία. Έδειξε τρεις φωτογραφίες ο κύριος Αλεξίου, εγώ θα δείξω κάποιες άλλες φωτογραφίες, αλλά πάλι με Έλληνες πολιτικούς πρωταγωνιστές, σε αυτό συμπίπτουμε με τον κύριο Αλεξίου, και θα δούμε και λίγο την ρητορική στη σύγχρονη δικανική επικοινωνία και δικανική πρακτική, βέβαια, και τους αρμούς με το παρελθόν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πολύ πολύ γρήγορα να τα πούμε. Αυτό που μας είπε και ο κύριος Αλεξίου, ότι ο λόγος, μας λέγει ο φίλος μας ο Γοργίας, είναι δυνάστης μέγας. «Όσα φανεστά το σώματι και μικροτά το», λέει ο φίλος μας ο Γοργίας, «με το πιο μικρό και αφανές σώμα», λέει, «επιτελεί τα έργα τα πιο θεϊκά». Για να έρθει ο εξίσου σπουδαίος φίλος μας Ισοκράτης να μας πει ότι οι λόγοι έχουν από την φύση τους την δυνατότητα να αλλάζουν τα μεγέθη των καταστάσεων. Και όπως σας έχω πει ήδη και έχω αποδείξει και με παραδείγματα, υπάρχουν και άνθρωποι με έμφυτο το ταλέντο του λόγου, όπως τη μάνα στην παραλία, ας πούμε, και άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να στηρίζονται στη συστηματική ρητορία. Ο ιδανικός ήρωας κατά τον Όμηρο, τον φίλο μας τον Όμηρο, έπρεπε να διαπρέπει στην μάχη με τα πολεμικά ανδραγαθήματα, αλλά ταυτόχρονα να έχει και την ευχέρεια να συμμετέχει στην αγορά, στη συνέλευση των στρατιωτών και με τον λόγο του να χαράζει την στρατιωτική στρατηγική, θα έλεγα με σύγχρονους όρους. Γι' αυτό και η αγορά, η συνέλευση ονομάζεται στον Όμηρο Κηδιάνυρα, δόξαζε τους άνδρες, λέει ο Όμηρος. Λοιπόν, ερχόμαστε στην επόμενη διαφάνεια, αν μας το επιτρέψει και το σύστημα. Λοιπόν, η συστηματική ρητορία, η έντεχνη ρητορία, τι σημαίνει έντεχνος, αυτός που είναι γεμάτος τέχνη, η έντεχνη ρητορία εμφανίζεται στην περιοχή της σημερινής Σικελίας, της αρχαίες Σιρακούσες, γιατί εκεί διαμορφώνονται κατάλληλες πολιτικοκοινωνικές συνθήκες. Δηλαδή, έχουμε πολύ συχνές πολιτικές και πολιτιακές μεταβολές, αλλάζουν οι πολιτικοί, πολύ περισσότερο αλλάζουν τα πολιτεύματα, γι' αυτό μιλάμε και για πολιτιακές μεταβολές. Και τι κάνει ένας άνθρωπος που έχει αδικηθεί από το καθεστώς, από το σύστημα, θα λέγαμε σήμερα, πάει τον άλλο στο δικαστήριο, διεκδικεί το χωραφάκι του, διεκδικεί δικαιοσύνη για τον άνθρωπο που σκότωσε το σύστημα το προηγούμενο, πρέπει να πάει στο δικαστήριο έχοντας την δυνατότητα να μιλήσει. Γιατί αν δεν έχει την δυνατότητα να μιλήσει, τι θα πάει να κάνει, πώς θα πείσει για το δίκιο του. Και λοιπόν αναπτύσσεται η ρητορική. Αναπτύσσεται η συστηματική ρητορική. Κόρακας ο Σιρακούσιος και Τησίας, η πρώτη δάσκαλη της ρητορικής, και σιγά σιγά μεταφέρεται η ρητορική στην αρχαία Αθήνα. Όπως μας είπε και ο κύριος Υπουργός, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για την ανάπτυξη της ρητορικής στην αρχαία Αθήνα. Ένας από αυτούς ήταν το αμεσοδημοκρατικό πολιτικό σύστημα διεύθυνσης της Αθήνας. Δηλαδή, οι Αθηναίοι συζητούσαν ήδη και ελάμβαναν τις πολιτικές τους αποφάσεις ήδη. Δεν εξέλεγαν αντιπροσώπους, δηλαδή, για να εκπροσωπηθούν και να ληφθούν δια των αντιπροσώπων οι αποφάσεις. Ένας άλλος λόγος ανάπτυξης της ρητορικής ήταν ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Εμφύλια έρηδα των ελληνικών πόλεων, κερδίζει τερικά ο συνασπισμός των Σπαρτιατικών πόλεων έναντι του συνασπισμού των πόλεων που ήταν μαζί με την Αθήνα μετά από παρέμβαση των Περσών. Οι Σπαρτιάτες εγκαθιστούν στην Αθήνα ένα σύστημα που λέγεται Τριάκοντα Τύρανοι, οι οποίοι καταργούν το αμεσοδημοκρατικό σύστημα πολιτικής διεύθυνσης της Αθήνας και επιβάλλουν την κυριαρχία τους έτσι θελικά. Πέφτουν οι Τριάκοντα Τύρανοι. Θυμάται κανένας φιλόλογος πότε έπεσαν οι Τριάκοντα Τύρανοι κατά τον φίλο μας τον Ξενοφόντα, που μας το λέει στα ελληνικά, μετά από πόσο καιρό.
που ανήλθαν στην εξουσία έπεσαν. Για να δούμε και τα παιδιά της φιλολογίας, έλα να σηκώνονται τα κεφάλια σαν ελαττήρια. Μετά από 8 μήνες, μας λέει ο φίλος μας ο Ξενοφών, 8 μήνες, και έτσι λοιπόν έχουμε πάρα πολλές αστικές δίκες. Ποιος ήταν αυτός ο περίφημος ρήτορας φίλος μας και αυτός που είχε πάει στο δικαστήριο τον Ερατοσθένη με την κατηγορία ότι του σκότωσε τον αδελφό του τον πολέμαρχο? Ποιος ρήτορας είναι αυτός? Τα παιδιά της φιλολογίας, μια βγει απόψε ασπροπρόσωπη φιλολογία από όλους μας. Ποιος ρήτορας είναι αυτός? Ο Λυσίας. Μπράβο, 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 πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σας. Λοιπόν, ένας άλλος λόγος που δεν το συναντάμε συχνά στα αναλυτικά σχολικά εγχειρίδια για την ανάπτυξη της ρητορικής ήταν το μικρό μέγεθος της Αθηναϊκής πόλης. Εδώ έχω το όνομα ενός Γερμανού φιλολόγου, ο οποίος πήρε όλες τις πηγές μας και κατέληξε στο συμπέρασμα, μελετώντας τις, ότι το ενεργό πολιτικά πληθυσμιακό τμήμα της Αθήνας ήταν μικρό. Δηλαδή στην Αθήνα είχαμε δούλους, δεν είχαν δικαιώματα, είχαμε γυναίκες, δεν είχαν δικαιώματα, είχαμε μετοίκους, τους σημερινούς μετανάστες, βέβαια με τους περιορισμούς της αναχρονιστικής ορολογίας θα λέγαμε, δηλαδή ανθρώπους από άλλες πόλεις που ως επιτοπλίστων δεν είχαν δικαιώματα. Άρα οι άνθρωποι που είχαν στην Αθήνα πολιτικά δικαιώματα και μπορούσαν να συμμετέχουν στα δημόσια βήματα λόγου και διαλόγου, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστηρίων, ήταν λίγοι. Και αυτό τους έθετε πρώτων ευθυνών τους, θα λέγαμε, ήταν υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε μια διαδικασία και να εκπροσωπούν την πόλη τους, να λαμβάνουν αποφάσεις, να συμμετέχουν ακόμα και σε δίκες. Και βεβαίως ξέρουμε και από τον φίλο μας τον Περικλή, ότι οι Αθηναίοι ήταν φιλόλογοι. Τι σημαίνει αυτό? Αγαπούσαν τον λόγο, Αγαπούσαν τον λόγο οι Αθηναίοι. Πώς μας το λέει ο Περικλής στον επιτάφιο που καταγράφεται από τον άλλο τον φίλο μας, τον Θουκυδή? Τώρα, εντωμεταξύ, όλοι αυτοί είναι φίλοι μας, οι αρχαίοι που λέω, μέχρι τη στιγμή που θα τους βάλει σε μία εξέταση ο κύριος Αλεξίου. Τότε πάβουν να είναι φίλοι μας, γιατί είναι δύσκολη στη μετάφραση. Θουκυδίδης, Μοσθένης, μακριά, μακριά. Λοιπόν, τι λέει ο φίλος μας ο Περικλής, λοιπόν? Λέει, εμείς, λέει, μόνοι, εμείς μόνο, λέει, έχουμε την αγάπη για τον λόγο και για να αποφασίσουμε, συζητάμε. Οι άλλοι, οι Σπαρτιάτες, όσο κουβεντιάζουν, λέει, τα ζητήματα, τόσο δηλιάζουν και κάνουν πίσω, υπαναχωρούν. Λοιπόν, αναφέρθηκε ότι οι πρώτοι δάσκαλοι της ρητορικής ήταν οι σοφιστές, λίγο πολύ τα ξέρουμε αυτά, βλέπετε εδώ μερικούς από τους σπουδαιότερους σοφιστές, ήταν οι πρώτοι φροντιστηριούχοι της αρχαιότητας, όπως λέω συχνά στους φοιτητές μου, έβαζαν δηλαδή το παραδάκι οι άνθρωποι στο χέρι τους, το λέω πολύ σχηματικά, και τους δίδασκαν, αν μπορούσε να διδαχθεί αυτή η τέχνη της πιστικής αγόρευσης. Και βέβαια, οι σοφιστές δεν έλεγαν ότι υπάρχει αντικειμενική γνώση, αντικειμενική αλήθεια και επομένως αντικειμενική ηθική, αλλά δίδασκαν ότι είναι σημαντικό να ξέρεις να χρησιμοποιείς τα οικότα, όχι την κότα, τα οικότα, δηλαδή τα αληθοφανή επιχειρήματα, αυτά που μοιάζουν να είναι αληθινά, έστω και αν δεν είναι, προκειμένου να υποστηρίξεις μια θέση. Είδη ρητορικού λόγου τα γνωρίζετε, ερχόμαστε και σε αυτήν εδώ την διαφάνεια, είναι οι συμβουλευτικοί που εκφωνούνται στις συνελεύσεις του λαού, βλέπετε το σίγμα σίγμα, η δικανική στα δικαστήρια, η επιδεικτική στις εορτές, και χαρακτηριστικό είδος επιδεικτικής ρητορίας ήταν οι επιτάφιοι λόγοι που εκφωνούνταν δημόσια προς τιμή των ανθρώπων που έπεσαν στο πεδίο της μάχης της προηγούμενης χρονιάς, βλέπετε τον σπουδαίο επιτάφιο λόγο του Περικλέους. Είναι πολύ σημαντικό, το είπε ο κύριος Αλεξίου, το υπογράφω και το υποστηρίζω ανεπιφύλακτα και ανενδίαστα. Είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για την αρχαία ρητορική, για την αρχαία ιστορία, όταν διδάσκουμε να χρησιμοποιούμε χάρτες και αν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε στους φοιτητές μας ή στους μαθητές μας να επισκέπτονται επιτόπια τους χώρους που υπάρχουν ήδη στη σημερινή πόλη, στη σημερινή πόλη των Αθηνών, τους χώρους ρητορικής σπουδαιότητας. Η Πνίκα, για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε ότι παρουσιάζεται στην πρώτη φωτογραφία. Το δικαστήριο της Ηλιαίας ήταν το βασικότερο δικαστήριο στην αρχαία Αθήνα. Και εδώ βλέπετε μια αρχιτεκτονική απεικόνιση του δικαστηρίου. Στη μέση υπήρχε μια
ένα βήμα που στεκόταν ο μιλητής. Αυτό το τοξάκι εδώ ίσως το βλέπετε, είναι υπεράσπιση. Εδώ στεκόταν ο απολογούμενος, ο κατηγορούμενος δηλαδή, και σε αυτό το τετραγωνάκι εδώ στεκόταν ο κατήγορος. Ο μιλητής έβλεπε δηλαδή, αν ήταν ο κατήγορος έβλεπε τον κατηγορούμενο, αν ήταν ο κατηγορούμενος έβλεπε τον κατήγορο, έβλεπε ο ένας τον άλλον δηλαδή στο δικαστήριο και υπήρχαν γύρω-γύρω και οι δικαστές και ο κόσμος, όπως βλέπετε σχεδόν στην διπλανή φωτογραφία. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο είναι ακριβέστερο από τη φωτογραφική απεικόνηση. Γνωρίζετε περί της κλεψίδρας, του ηλεκτρικού αυτού, του ρολογιού αυτού, το οποίο ρύθμιζε την διαδικασία μέσα στο ακροατήριο, μέσα στην Ιλιαία και αλλού. Ήταν ένα πυλινοδοχείο τοποθετημένο σε υψηλότερο σημείο και ένα δεύτερο τοποθετημένο σε χαμηλότερο σημείο, ώστε το νερό ή άμμος να ρέει από το πρώτο στο δεύτερο δοχείο. Υπήρχαν χάλκινες ψήφοι επίσης. Η διάτριτη με τον εσωτερικό κύλο άξονα ήταν αυτή η οποία εσήμαινε την καταδίκη του κατηγορουμένου. Η συμπαγή εσήμαινε την αθώωση. Πάμε σε αυτά που περιμένετε. Η αρχαία ελληνική ρητορική σήμερα. Ποιος είναι αυτός, για να ξεκινήσουμε λίγο πάλι την θερμουργό διαπροσωπική μας επικοινωνία, τώρα να ζωντανέψουμε λίγο την πλατφόρμα της Ακαδημίας Αθηνών. Ο εικονιζόμενος, όλοι τον ξέρετε, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, πάρα πολύ σωστά. Εδώ στην ταινία υπάρχει και Φιλότιμο, δεκαετία του 60. Είναι ο περίφημος Μαυρογιαλούρος, ο άνθρωπος δηλαδή που είναι συνώνυμο στην πολιτική ορολογία στην Ελλάδα με την ρουσφετολογία. Βέβαια ο Μαυρογιαλούρος στη συνέχεια μετενόησε και έγινε καλός και έβαλε τις φωνές Μαρία ακριβώς τον Κρούεζα. Τι είναι ρητορικό σε αυτή τη φωτογραφία, αυτό θα το πω ευγενία, το θα σας εξαφανίσουμε. Βλέπετε, είναι υπουργός ο Μαυρογιαλούρος μιας κυβέρνησης και παίρνει πληροφορίες ότι ο πρωθυπουργός θα προκηρύξει εκλογές και σπέβδει στην περιφέρειά του. Βλέπετε ότι εδώ είναι πριν φτάσει στην περιφέρεια, έχει βάλει, προσέξτε, ο Κωνσταντάρας ήταν και πολύ εντυπωσιακός στη σωματοδομή γενικότερα, έτσι, πολύ αριστοκρατική φυσιογνωμία έχει ο Κωνσταντάρας. Εδώ βλέπετε, έχει ανοίξει τα χέρια του, ίσως βλέπετε και τα χαρτιά του, κάνει πρόβα, είναι και η διάθεση του σώματος, είναι και η ενδυμασία, είναι και η φωνή. Αγορεύει και λέει «θα σας εξαφανίσομεν». Και μετά το σκέφτεται και λέει «όχι βρε αδερφέ, δεν γίνεται να το πω αυτό». «Θα σας εξασφαλίσομεν ένα καλύτερο μέλλον». Αυτό είναι που μας είπε ο κύριος Αλεξίου, υπόκριση. Ετοιμαστείτε για την επόμενη διαφάνεια, πάρτε μια βαθιά ανάσα. Θα μου πείτε για το εικονιζόμενο πρόσωπο σε λίγο, αλλά προτού μου πείτε για το εικονιζόμενο πρόσωπο να σας πω λίγα την άπερη υποκρίσεως, τα είπε και ο κύριος Αλεξίου, δεν έχω να πω πολλά άλλα. Ο Αριστοτέλης στη ρητορική του μας λέει ότι πρέπει να προσέξουμε όχι μόνο αυτά που θα πούμε, αδιλέγην, αλλά και πώς θα τα πούμε, ως δι υπήν. Ο όρος υπόκριση έχει δύο πολύ συγκεκριμένες πτυχές στην αρχαία ρητορική θεωρία. Είναι η χρήση της φωνής και είναι και η χρήση του σώματος. Ωραία. Λοιπόν, σας είπε την ιστορία, την ανέκδοτη ιστορία που παραδίδεται από τον Πλούταρχο, τον τραγουδιστή, τον βιογράφο, ο κύριος Αλεξίου, όταν πήγε ένας πολιτευτής στον φίλο μας τον Δημοσθένη και του είπε «τι να κάνω για να γίνω καλός ρήτορας» και του είπε «υπόκρισης, υπόκρισης, υπόκρισης». Να σας πω μια άλλη ιστορία. Πάει ένας ανθρωπάκος που έχει αδικηθεί, το λέω πολύ σχηματικά, στον φίλο μας τον Δημοσθένη και του λέει «τι να κάνω, πρέπει να μου γράψεις ένα λόγο να πάω στο δικαστήριο, πρέπει να με βοηθήσεις, έχω αδικηθεί». Τον ακούει ο Δημοσθένης και του λέει «νομίζω δεν έχεις υποστεί και πάρα πολλά». Ανεβάζει τον τόνο και την ένταση της φωνής του άνθρωπος, λέει «τι λες εσύ Δημοσθένη, δεν έχω υποστεί εγώ πάρα πολλά». Και τότε ο Δημοσθένης του λέει «μάλιστα τώρα ακούω κάποιον που έχει υποστεί πράγματι πάρα πολλά». Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, η χρήση της φωνής και του σώματος ήταν πραγματικά καθοριστική σημασίας για την σφυριλάτηση ενός γερού, ενός στιβαρού επιχειρήματος ρητορικού. Φωνή και σώμα. Και ερχόμαστε στη φωτογραφία. Ποιος είναι ο εικονιζόμενος? Ποιος είναι ο εικονιζόμενος? Όλοι τον ξέρετε. Μην μου πείτε ότι δεν το ξέρετε.
Για να πάρουμε τις απαντήσεις από την ανταλλαγή μηνυμάτων, ο Γιώργος Παπανδρέου, ακριβώς τι ρητορικό βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία? Προσέξτε, είναι φωτογραφία, είναι η απεικόνιση της στιγμής, αλλά εξακολουθούν να εκπέμπονται πολιτικά μηνύματα μέσα από αυτήν. Εξακολουθούν. Είναι η υπόκριση στο σκέλος του σώματος, όχι στο σκέλος της φωνής προφανώς. Πείτε μου τι είναι ρητορικό σε αυτή τη φωτογραφία. Η μορφασμή του προσώπου, σωστά, είναι χαμογελαστός. Ήταν η εποχή που το αντίπαλον πολιτικό δέος ήταν ο κύριος Καραμανλής, ο οποίος ήταν πάντα πολύ, θα έλεγα, εγκρατής στις εκφράσεις του προσώπου, πολύ πειθαρχημένος. Ο κύριος Παπανδρέου εμφανίζεται εδώ χαμογελαστός. Το βλέμμα και το βλέμμα νέτος, είπαμε, τα χέρια, τι στα χέρια συγκεκριμένα, Δήμητρα? Είναι δεμένα τα χέρια, το βλέπετε? Ήταν εκείνη η εποχή που έλεγε το Πασόκ ότι θέλει να ενώσει τις κατακερματισμένες πλευρές της κοινωνίας. Άλλο. Μπράβο, Κατερίνα Γαλανάκη, δεν περίμενα να το βρείτε. Η κλίση του σώματος είναι ελαφρά μπροστά το σώμα του κύριου Παπανδρέου. Τι σημαίνει αυτό τώρα, θα μου πει κάποιος, και γιατί είναι ρητορικό? Και όμως, μελετώντας τον Κοϊντιλιανό στο βιβλίο 11, διαπίστωσα ότι λέγει ο ίδιος ο Κοϊντιλιανός στην Ινστιτούτη Ορατόρια, την αντίστοιχη με τη ρητορική του Αριστοτέλη, ότι όταν θέλουμε να παρουσιάσουμε μία αυταπόδεικτη αλήθεια, την οποία δεν θέτουμε στην κρίση και στην επίκριση του ακροατηρίου, αλλά τη θεωρούμε δεδομένη, ελαφρώς σκύβουμε προς τα μπροστά, αν είναι δυνατόν. Και το βλέπουμε να εμφανίζεται σε αυτή τη φωτογραφία. Και το έχω δει και από άλλους αγορητές, από άλλους ομιλητές στην Ελληνική Βουλή. Δεν ξέρω αν έχουν επικοινωνιολόγους που γνωρίζουν από αρχαία ελληνική ρητορική, αλλά πάντως η ομοιότητα είναι εκπληκτική. Έρχεται κοντά στο ακροατήριο, Τζον. Σωστά. Κάτι άλλο? Υπάρχουν ακόμα δύο ρητορικά σημάδια σε αυτή τη φωτογραφία. Συμμετέχετε και τα μεγαλύτερα παιδιά, επαναλαμβάνω. Προσέξτε τη λεπτομέρεια, γιατί προσέξτε με εμένα τώρα, ο καλός φιλόλογος και ο καλός ρητόρας διακρίνεται από δύο πράγματα. Το μάτι που πιάνει τη λεπτομέρεια και το μυαλό που συνθέτει το επιχείρημα. Έχουμε μιλήσει για το βλέμμα. Υπάρχουν δύο λεπτομέρειες σε αυτή τη φωτογραφία. Μπορείτε να τις βρείτε? Μπράβο, Βίκη. Βίκη, μπράβο. Το ρολόι γυρισμένο ανάποδα, προφανώς για να κρύψει μια ακριβή μάρκα, αλλά όπως μου είπε και κάποια στιγμή ένας φοιτητής μου, νομίζω έχει δίκαιο, για να έρθει πιο κοντά στην νεολαία. Εμείς οι νεολαίοι, δεν βλέπω αντίδραση στο εμείς, εμείς οι νεολαίοι, επαναλαμβάνω, γυρνάμε τα ρολογάκια μας ανάποδα, σκίζουμε τα τζινάκια μας, είμαστε μοντέρνοι. Ήταν η εποχή που η ρητορική του Προέδρου του Πασόκ και του ίδιου του Πασόκ ήταν νεολαίστικη, θα λέγαμε. Άλλο, η κόκκινη γραβάτα, εγώ το θυμάμαι να πηγαίνει στη Βουλή και να λέει στην τότε Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ, κυρία Παπαρίγα, σήμερα φοράω κόκκινη γραβάτα. Και συμβόλιζε αυτή η φράση ένα ευρύτερο ρητορικό στρατήγημα στην πολιτική ρητορική του Πασόκ, ότι κάνουν ανοίγματα στην αριστερά, την ευρύτερη αριστερά, το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ τότε, το συνασπισμό. Ετοιμαστείτε και για την επόμενη φωτογραφία που έχει μπελαλίδικη ρητορική λεπτομέρεια και θα σας πω και την προϊστορία αυτής της φωτογραφίας. Έτοιμοι? Έχετε πάρει μια βαθιά ανάσα? Εδώ. Είναι το χέρι πάνω που μας είπε πριν ο κύριος Αλεξίου και είναι σημαντικό αυτό, αλλά έχει πολλές λεπτομέρειες ρητορικές αυτή η φωτογραφία. Να σας δώσω την προϊστορία πολύ σύντομα. Είμαστε το 2007, μετά τις πυρκαγιές, προκυρήσονται εκλογές και η Νέα Δημοκρατία κερδίζει για πολλούς μια ανέλπιστη νίκη. Τότε βγαίνει στον μπαλκόνι της οδού Ριγίλης, του κτηρίου της Νέας Δημοκρατίας, στην οδό Ριγίλης, του παλιού κτηρίου, ο κύριος Καραμανλής με τη σύζυγό του, την κυρία Νατάσα Καραμανλή, και λαμβάνεται αυτή η φωτογραφία, η οποία, παρακαλώ, φιλοξενήθηκε στον κεντρικό ιστότοπο της Νέας Δημοκρατίας για πάνω από χρόνο. Άρα έχει μια ρητορική σπουδαιότητα αυτή η φωτογραφία. Τι ρητορικό βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία?
Είπαμε το χέρι πάνω. Μας είπε πριν ο κύριος Αλεξίου, χαιρετά τον λαό. Εδώ βλέπετε το πρωθυπουργικό ζεύγος εκείνης της εποχής στο μπαλκόνι να χαιρετά τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας που είχαν συγκεντρωθεί και πανηγύριζαν για την εκλογική νίκη του κόμματος. Ενότητα. Κάτι άλλο συγκεκριμένο, προσέξτε, υπάρχει μια εξαιρετικά σπουδαία λεπτομέρεια και θέλω να δω ποιος θα την εντοπίσει πραγματικά. Ναι, είναι το ένα χέρι πάνω η πολιτική εξουσία, μπράβο, και το άλλο χέρι στη γυναίκα του. Είμαι και καλός οικογενειάρχης. Ένα πολιτικό μήνυμα, σοβαρό πολιτικό μήνυμα, αν σκεφτεί κανείς ότι αυτός ήταν ο ηγέτης της κεντροδεξιάς τότε. Άλλο. Η κυρία Καραμανλή που έχει το κεφάλι της, προσέξτε τη λεπτομέρεια, είναι γερμένο προς την πλευρά του άντρα της. Τον εμπιστεύομαι. Εμπιστευτείτε τον κι εσείς. Η κυρία Καραμανλή που κοιτάει κάτω. Κάτω από το μπαλκόνι στον λαό που έχει συγκεντρωθεί. Ο κύριος Καραμανλής όμως που κοιτάει μπροστά, ο ηγέτης, που κοιτάει μπροστά, που κοιτάει μακριά ενδεχομένως. Υπάρχει κάτι άλλο ρητορικό σε αυτή τη φωτογραφία. Υπάρχει και αν το βρει φοιτητής ή φοιτήτρια του κύριου Αλεξίου, θα συνεννοηθώ εγώ μαζί του, θα κάνω συνεννόηση εγώ, για μισή μονάδα πάνω στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Δηλαδή η ρητορική έχει και πρακτικά θετικό αποτέλεσμα για σας. Υπάρχει ακόμα μια ρητορική λεπτομέρεια σε αυτή τη φωτογραφία, που θα έλεγα ότι είναι πραγματικά εξαιρετική συλλήψεως. Έντονο φως, ωραία. Και κάτι άλλο ακόμα. Προσέξτε. Δεν θέλω να δώσω την απάντηση. Θέλω να δω ποιος θα το εντοπίσει τώρα αυτό. Γιατί πραγματικά αυτό μου έκανε και εμένα τρομερή εντύπωση όταν το σκέφτηκα. Για προσέξτε λίγο. Σημαία. Μπράβο, Βίκη. Ανάπτυξε λίγο παραπάνω τη σκέψη σου, σε παρακαλώ. Ο κύριος Καραμανλής, τι χρώμα πουκάμισο φοράει? Λευκό. Γραβάτα. Γαλάζια. Ο τείχος, λευκός, γαλάζιος. Και πού στέκει το πρωθυπουργικό ζεύγος της τότε εποχής? Πίσω από ιστό σημαίας. Τι χρώματα περιμένουμε εκεί? Λευκό, γαλάζιο. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Τώρα, εδώ βλέπετε ελληνιστικό μονάρχη του Δευτέρου αιώνα για να αποδείξουμε ότι αυτό το σηκωμένο χέρι που συμβολίζει την πολιτική εξουσία ήταν πράγματι ένα υπαρκτό πολιτικό σύμβολο από τον ελληνιστικό μονάρχη μέσα του Δευτέρου αιώνα μέχρι τον κύριο Καραμανλή και μέχρι τις φωτογραφίες που έδειξε πριν ο κύριος Αλεξίου στη δική του διάλεξη. Και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, μην ανησυχείτε, δεν θα σας κουράσω άλλο. Τα παιδιά στο αρχαίο και σύγχρονο δικαστήριο. Πολλές φορές ξέρουμε ότι από αρχαία κείμενα ότι οι απολογούμενοι, δηλαδή οι κατηγορούμενοι, έπαιρναν τα παιδιά τους στο δικαστήριο. Και τα δασκάλευαν να κλαίνε κάθε φορά που έλεγαν ότι θα καταστραφεί η οικογένειά μου αν με καταδικάσετε κύριοι δικαστές κτλ. Και έχουμε πάρα πολλές πηγές από τον Αριστοτέλη στη ρητορική, στα ηθικά νοικομάχια, τον Αριστοφάνη, τον Λυσία και τον Δημοσθένη να μας λένε ότι αυτή η τεχνική ήταν πολύ επιτυχημένη και πράγματι εκμέευε ο ρήτορας την επιοίκεια του ακροατηρίου, των δικαστών. Και παρά το ότι μας λένε τα εγχειρίδια ότι απέχει η αρχαία πρακτική από τη σύγχρονη, και είναι αλήθεια αυτό, εν μέρη είναι αλήθεια, θέλω να σας δείξω το επόμενο βίντεο για να παρακολουθήσουμε όλες και όλοι μαζί πώς ένας σύγχρονος δικαστής, ο Φρανκ Κάπριο, στην πολιτεία Providence των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πόλη μάλλον Providence των Ηνωμένων Πολιτειών, αντιδρά στην παρουσία ενός παιδιού στο δικαστήριο. Πάμε να ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο βιντεάκι και ολοκληρώνουμε. Πείτε μου σας παρακαλώ αν ακούτε, δώστε μου κάποιο είδους μήνυμα εδώ, κάποιο μήνυμα. Do you have any idea what you want to do when you get to be a little older, like when you graduate from school? A cook. A cook? Never just said a cook? Yeah.
Me and my dad work at a pizza place. Me and my dad are great cooks. Yeah. Okay. What do you think you'd like to cook? What would be the best? What do you like the best? Pizza. Well, so far you're doing pretty good. I'm having trouble with this case because I have a situation where your dad is charged with parking on a street up on the east side. And I have three choices. I can fine him $90, I can charge him $30, or I can charge him nothing. What do you think I should do? 30. So you're a pretty good judge. Now, there's an old story about King Solomon, who everyone quotes, and King Solomon was all powerful, and usually he would split the difference. You know, he'd pick a middle road, and that's exactly what you did. And that's a very logical way to think. Is there anything better than 30, you think? None? Is that what you said? Yeah. Have you had breakfast yet? No. I suppose I make a deal with your dad, okay? And the deal is that if he'll take you out for breakfast, then I'll dismiss the ticket. What do you think about that? Λοιπόν, άρα οι αρχαίοι είχαν δίκιο. Η παρουσία ενός παιδιού επηρεάζει την συμπεριφορά των δικαστών στον χώρο απόδοσης δικαιοσύνης. Τι θέλω να πω λοιπόν με αυτό, ότι η αρχαία δικανική πρακτική, πέρα από την πολιτική επικοινωνία, ακουμπά την σύγχρονη δικανική πρακτική. Είχα φέρει να σας διαβάσω, για να σας αποδείξω ότι τα αρχαία κείμενα έχουν ζωντάνια, το προήμιο του λόγου του Αισχήνη κατά Τιμάρχου. Βλέπω ότι δεν έχουμε χρόνο και δεν θέλω να καθυστερήσω την όλη διαδικασία υποβολής των ερωτημάτων και συζήτησης, ούτως ώστε να οδηγηθούμε στη λήξη της σημερινής πολύ επιτυχημένης, θεωρώ, εκδήλωσής μας, αλλά θέλω να σας πω μόνο αυτό. Να ξέρετε, συνάδελφοι, είτε είστε της μέσης εκπαίδευσης, είτε είστε του Πανεπιστημίου, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, απλώς εγώ θέλω να κάνω την γενικότερη επισήμανση, ότι τα κείμενα είναι ζωντανά. Έχουν παλμό, έχουν δυναμισμό, έχουν ψυχή, έχουν αίμα, ρέον αίμα στις φλέβες τους. Και δεν μπορούμε απλώς να αναγιγνώσκουμε κείμενα, ρητορικά κυρίως, λες και αναγιγνώσκουμε τον κατάλογο με τα ψώνια. Δεν γίνεται. Πρέπει να βάλουμε με τη φωνή μας, με τον παλμό μας, με το δυναμισμό μας, ψυχή στα κείμενα. Γι' αυτό επέλεξα και ένα στίχο από την ποιητική επιλογή του, ποιητική συλλογή του Σεφέ, του ΚΠΠ Καβάφη, «Φωνές» του 1904. Είναι ένα στίχος από ποιητική συλλογή του ΚΠΠ Καβάφη, «Και με τον ήχοντον για μια στιγμή επιστρέφω». Και με τον ήχο τους, ο ρήτορας Αισχήνης, ο Λυσίας, ο Δημοσθένης, με τον ήχο τους οι λέξεις τους επιστρέφουν και μας μεταφέρουν σε αυτή την μαγική ρητορική μυσταγωγία του δικαστηρίου ή της Εκκλησίας του Δήμου. Να το έχετε πάντα αυτό κατά νου. Είμαστε ηθοποιοί, είπε ο κύριος Αλεξίου, εμείς που διδάσκουμε γενικότερα και εμείς που ασχολούμαστε ειδικότερα με την αρχαία ελληνική ρητορική. Τι θέλω να πω καταλήγοντας και ευχαριστώντας θερμά όλες και όλους που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Ότι η ρητορική είναι όπλο στα χέρια τους. Ποιους? Αυτούς που θέλουν να μπαίνουν στη ζωή μας, να ελέγχουν τη ζωή μας, να χειραγωγούν τους ανθρώπους. Είναι η ρητορική όπλο στα χέρια τους. Βλέπετε εδώ, μιλώντας για πολιτική ρητορική, ότι υπάρχουν σφαίρες. Λοιπόν, η ρητορική όμως είναι και όπλο στα χέρια μας. Και όπως λέω πολύ συχνά στους φοιτητές μας, αν την αγαπήσουμε, αν την διδαχθούμε, αν την μάθουμε, αν την μελετήσουμε, δεν θα την υποστούμε. Ευχαριστώ θερμότατα όλες και όλους για την προσοχή σας και κυρίως για τη ρητορική σας συνέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για τις ερωτήσεις μας, οδεύοντας σιγά-σιγά στη λήξη της σημερινής εκδήλωσης. Όποιος θέλει παρακαλώ, σηκώνει το χέρι του και μας λέει τη γνώμη του ελεύθερα, ανεμπόδιστα, να ακούσουμε γνώμες, να ακούσουμε αντιγνωμίες, διαφωνίες. Αυτό θέλουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Αλεξίου? Εννοείται. Λοιπόν, ακούμε. Σημερινή παρουσίαση, Μαρία, θα έχει συνέχεια σίγουρα. Βλέπω ένα ερώτημα στην ανταλλαγή μηνυμάτων. Γιατί ετοιμάζουμε αυτό που είπα και στον κύριο Γεωργιάδη, μία προσομοίωση αρχαίας δίκης. Αυτό είναι όνειρο δικό μου και θα γίνει πράξη. Είναι δίκαιο και θα γίνει πράξη, όπως λέει και η πολιτική. Λοιπόν, ερωτήματα, διαφωνίες, αντιλογία, αντιγνωμία, ελεύθερα επιτρέπεται και επιβάλλεται, θα έλεγα. Ήμασταν πιστικοί τότε, κυρία Αλεξίου, και δεν υπάρχουν ερωτήματα. Όχι, θα υπάρξουν. Μπορώ να προκαλέσω λίγο τους μαθητές. Α, βλέπω ήδη σηκώθηκαν τα χέρια. Εγώ θα ήθελα να προκαλέσω λίγο τους μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν και στους αγώνες και όλα αυτά, αν είναι ακόμα παρόντες. Και θα ήθελα να τους ρωτήσω σε ποιο βαθμό τελικά θεωρούν, γιατί είπε κάποιος ότι αναγκαστήκαμε να υποστηρίξουμε και θέσεις οι οποίες δεν ήταν δικές μας μέσα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου αγώνα. Επομένως, θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιο βαθμό αισθάνονται ότι μέσω της ρητορικής που έμαθαν έγιναν πιο ελεύθεροι άνθρωποι στο να αποδέχονται και οι ίδιοι τον άλλον, αν έχει μια διαφορετική άποψη. Εγώ, παραδείγματος χάρη, για να σας το πω ευθέως, θεωρώ ότι άσυλο στο πανεπιστήμιο είναι ελεύθερη διακίνηση ιδεών και μόνο. Που σημαίνει ότι εγώ, που υποστηρίζω διακαώς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Εράσμους και όλα αυτά, έχω δικαίωμα να ομιλώ, όπως και κάποιος άλλος που μπορεί να πει ότι εγώ δεν θέλω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δούμε λοιπόν πώς είναι τα πράγματα και σε αυτό το επίπεδο. Εγώ, ας πούμε, εναντίον τελείως των καταλήψεων. Ή, παραδείγματος χάρη, θεωρώ ότι δεν πρέπει να απεργούμε ποτέ εμείς οι εκπαιδευτικοί. Για να δούμε λοιπόν τι λένε. Να τους ακούσουμε και μετά να ακούσουμε τον κύριο Κοντονάση. Να ακούσουμε κάποιες απαντήσεις. Δεν είναι ρητορικό το ερώτημα του κύριου Αλεξίου. Να ακούσουμε απαντήσεις. Θέλει κάποιος μαθητής, κάποιος από τους μαθητές που είναι μαζί μας, να απαντήσει στο ερώτημα αυτό? Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαστε μια πραγματικά όρημη κοινωνία που μπορούμε να ανεκτούμε και να δεκτούμε και να σεβαστούμε τον αντίλογο? Λέω εγώ, με θερμινεύοντας το ερώτημα του κ. Αλεξίου. Είμαστε μια τέτοια κοινωνία? Και αν δεν είμαστε, γιατί όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται, να τώρα είπαμε για τους ρητορικούς αγώνες, τους μαθητικούς, δεν βοηθούν στην ανάπλαση, την ηθική της κοινωνίας, τόσο ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Έχουμε απαντήσει σε αυτόν τον προβληματισμό? Μανώλη Πολυχρονίδη. Καλησπέρα. Φυσικά υπάρχει απάντηση. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για τη σημερινή εκδήλωση. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Και το γεγονός ότι είμαστε αυτή τη στιγμή 48 άτομα που συμμετέχουμε σε αυτή την κλίση, είναι μια ένδειξη του προβλήματος. Δηλαδή, σταγόνα στον ωκεανό, φίλε Ανδρέα. Ξέρεις πολύ καλά ότι 20 χρόνια ασχολούμαι με ρητορικούς αγώνες, εκατοντάδες, χιλιάδες παιδιά έχουν περάσει, εξακολουθεί αυτό να είναι ένα απειροελάχιστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Ναι, έχει αποτέλεσμα στους ιδίους, ίσως στους οικείωστους. Αν δεν υπάρξει συστηματική υποστήριξη από την πολιτεία, οι ρητορικοί αγώνες να έχουν διάδοση παντού. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει επίδραση πάνω στην κοινωνία. Πόσο μάλλον όταν οι ίδιοι πολιτικοί δεν έχουν περάσει ίσως από αγώνες ρητορικής και να επεξεργαστούν και να προβληματιστούν ακριβώς σε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας εξέθεσε τόσο ο κύριος Αλεξίου όσο και εσύ. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Μια αντίδραση από τον κύριο Αλεξίου, πρώτη αντίδραση. Πάμε, κύριε Αλεξίου. Ναι, ήθελα να πω καταρχάς ότι δεν θέλω να περιορίσω σε καμία περίπτωση τη ρητορική στους ρητορικούς αγώνες. Αυτό το οποίο τόνισα στην ομιλία μου, η ρητορική έχει να κάνει με κάθε τομέα της εκπαιδευτικής μας δραστηριότητας. Δηλαδή, στο σχολείο, όπως είπα, καλλιέπεια, ορθοέπεια, ορθός λόγος, παραγωγή λόγου, εργασίες,
Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι κάτι αυτονόητο, θα έλεγα, στην εποχή μας. Και εδώ η ρητορική έχει να υπηρετήσει σε μεγάλο βαθμό την εκπαίδευση. Δηλαδή, μαθαίνουν οι μαθητές να γράφουν και να παρουσιάζουν εργασίες. Και τα δύο έχουν να κάνουν με τη ρητορική. Η παρουσίαση μιας εργασίας, ξέρετε τι είναι. Το βλέπω και στους φοιτητές μου που παρουσιάζουν εργασίες. Είναι έτοιμοι να διαβάσουν ένα κείμενο. Τους λέω, ή ένα PowerPoint που είναι γεμάτο με κείμενα και δεν μπορεί ο θεατής να καταλάβει τίποτα. Τους λέω, θα είναι μεγάλα γράμματα, θα είναι λέξεις κλειδιά, θα μιλάτε ελεύθερα, χωρίς μνημονικά βοηθήματα. Και όταν τους κάνω μια ερώτηση, γιατί προσπαθώ να τους κάνω ένα διαδραστικό μάθημα, σηκώνεται ο φοιτητής και μου λέει, μήπως είναι αυτό. Λέω, δεν υπάρχει μήπως. Ένας που ξέρει τη ρητορική θα πρέπει να απαντήσει με αποφασιστικότητα. Είναι έτσι, μπορεί να κάνεις λάθος. Αλλά αυτό το μήπως αφήνει περιθώριο στον άλλον. Καταλάβατε, γι' αυτό λέω ότι η ρητορική έχει να κάνει με κάθε τομέα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Κύριε Αλεξίου, εδώ έρχομαι να προσθέσω ακόμα μία πτυχή στον όλο προβληματισμό. Μήπως εσείς είστε απλώς μια φωτεινή εξαίρεση στο εκπαιδευτικό σύστημα και μήπως οι υπόλοιποι και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, το ίδιο το πανεπιστημιακό σύστημα δεν επιτρέπει αυτού του είδους την απάντηση. Δηλαδή, ρητορική είναι να μπορεί ο φοιτητής να αμφισβητήσει τον καθηγητή και να του πει κανείς λάθος. Αλλά πόσοι το δέχονται πραγματικά αυτό? Μήπως η αλλαγή λοιπόν πρέπει να ξεκινήσει από εμάς? Δεν θα ήθελα να μονοπολίσω τη συζήτηση, γιατί έχει σηκώσει και το χέρι κάποιος συνάδελφος. Εδώ μου δίνεται την αφορμή να πω το εξής. Ο πατέρας μου που ήταν καθηγητής στη μέση εκπαίδευση μου έλεγε την εξής ιστορία, ότι πήγε μια αναπληρώτρια καθηγήτρια στο σχολείο και όταν ξεκίνησε να γράφει έναν τύπο αρχαιοελληνικό, έκανε λάθος και αντί για περισπομένη έβαλε οξία. Ξέρετε, πάντα υπάρχουν κάποιοι μαθητές οι οποίοι είναι υποψιασμένοι. Σηκώνει λοιπόν το χέρι ένας μαθητής και λέει, κάνατε λάθος. Λοιπόν, η πρώτη αντίδραση, εσφαλμένη, σε καμία περίπτωση. Ξέρετε, αυτού του είδους οι απαντήσεις είναι εντελώς εσφαλμένες από καθηγητική άποψη. Άνθρωποι είμαστε, εμείς τουλάχιστον δεν σκοτώνουμε ανθρώπους, μόνο να σκοτώσουμε κανένα γράμμα. Λοιπόν, είπε όχι. Συνεχίζει. Ο μαθητής, μα λέει, το λέει η γραμματική. Μα λέει και η γραμματική έχει λάθος, λέει η καθηγήτρια. Και επομένως δεν μπορούσε μετά να σταθεί και παραιτήθηκε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο καθηγητής, ο οποίος είναι όριμος, δεν έχει κανένα πρόβλημα να τον αμφισβητήσει ο φοιτητής. Αυτό είναι ακριβώς το οποίο θέλουμε. Και λέω πάντα ότι ο φιλόλογος δεν ξέρει τα πάντα. Ξέρει πού θα τα βρει. Θα με ρωτήσει κάτι, δεν θα το ξέρω. Αλλά θα το πω την άλλη φορά. Θα πω συγγνώμη, δεν το θυμάμαι. Θα το ψάξω. Άρα θέλω να πω αυτή την κουλτούρα. Είπατε πριν αν είμαι εξαίρεση. Αυτό δεν το γνωρίζω. Μπορώ όμως να σας πω το εξής. Πράγματι, το δασκαλοκεντρικό μάθημα, ειδικά στο πανεπιστήμιο, αυτές οι παραδόσεις είναι ό,τι χειρότερο. Παρ' όλα αυτά, έχουμε στο πρόγραμμά μας εντάξει τα σεμινάρια ή φροντιστήρια, όπως τα λέμε, που είναι ολιγομελή τμήματα που οι φοιτητές γράφουν και παρουσιάζουν εργασίες, όπως ακριβώς γίνεται στο εξωτερικό. Και όχι μόνο γίνεται στο εξωτερικό. Το τονίζω, δεν ξέρω τα άλλα τμήματα, αλλά τουλάχιστον στο Αριστοτέλειο, που σας είπα, πέρσι ήμασταν 14η, φέτος 26η στον κόσμο. Θέλω να πω, θεωρώ το επίπεδο είναι υψηλό. Και για να επενέσω για τους καθηγητές στη μέση εκπαίδευση, έχουν μάθει να γράφουν περιλήψεις τα παιδιά. Αυτό έγινε συστηματικά και μέσα από τα εγχειρίδια και από τα αναλυτικά προγράμματα. Επομένως, θέλω να πιστεύω ότι αν το υπόβαθρο αυτό υπάρχει από τη μέση εκπαίδευση, αρχίσουν να μιλάνε ελεύθερα, γράφουν εργασίες και παρουσιάζουν, όχι μία φορά ένα project ή διστάζουν οι καθηγητές τι θα είναι αυτό το project που τους βγάζει από, από την όλη, αν θέλετε, από τον τρόπο που έχουν μάθει να σκέφτονται και να εργάζονται. Θεωρώ ότι ναι, θα βελτιωθούν και συνολικά. Μπορεί να μην γίνουν όλοι ρήτορες. Okay, δεν το ζητάμε κιόλας αυτό. Αυτό είναι και ταλέντο. Αλλά τουλάχιστον θα βελτιωθεί και είμαι αισιόδοξος. Εγώ θα είμαι λιγότερο αισιόδοξος ως προς την ελευθερία που θα δώσει το εκπαιδευτικό σύστημα και δηλαδή το πανεπιστημιακό σύστημα στους ανθρώπους να εκφραστούν. Εγώ είχα πει κάποια στιγμή συζητώντας πριν από λίγες λογοδημίες, πριν από λίγες διοργανώσεις διαλέξεων στη λογοδημία, είχα πει σε μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών ότι δεν φτάνει απλώς να ζητάμε την αλλαγή νοοτροπίας και πανεπιστημιακών δομών και πρακτικών από το όποιο Υπουργείο, αξίζει να δοκιμάσουμε εμείς να κάνουμε την αλλαγή μέσα στην τάξη μας, δίνοντας το δικαίωμα στους φοιτητές μας να μας ακούσουν, να ακούσουν ζωντανές διαλέξεις και να διαφωνήσουν ελεύθερα μαζί μας. Έπεσε πάνω μου να με φάει.
Δεν υπάρχει συνέστηση του ρόλου του σύγχρονου πανεπιστημιακού και του σύγχρονου δασκάλου, δυστυχώς. Και κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση και να την κάνουμε με πολύ μεγάλη ωριμότητα, αλλά και πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Να δώσω τον λόγο στον κύριο Παναγιώτη Κοντονάσιο, που είναι μαζί μας τώρα, για να ακούσουμε και τη δική του άποψη για τον δικό του προβληματισμό. Παναγιώτη. Ευχαριστώ, αγαπητέ Ανδρέα. Με βλέπετε, με ακούτε? Ναι, σε βλέπουμε, σε ακούμε μια χαρά. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια και στους δύο ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και το θέμα. Σύντομα να πω μόνο ότι προσωπικά πιστεύω ακράδαντα ότι από μια εκδήλωση για τη ρητορική δεν πρέπει να λείπει και η ρωμαϊκή ρητορική της δημοκρατικής περίοδου. Το ξέρεις, ίσως και άλλοι το ξέρουν, εύχομαι να το ξέρουν, ότι ασχολούμαι με τη ρωμαϊκή ρητορική και με τον Κέρνα πάρα πολύ. Έχω γράψει και μια διατριβή και είναι και αναθεωρημένη και έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Γρηγόρη για την ρητορική των θυμηγοριών του, των κοντιώνες δηλαδή, που είναι πραγματικά, εάν βγάλεις, δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα, υπάρχει μια προκατάληψη και τη βλέπουμε δυστυχώς και σε εκεί που δεν το περιμένουμε, μεταξύ πανεπιστημιακών ας πούμε και τα λοιπά. Δεν είναι πολύ γνωστός ο Κικέρνας, είναι ο μεγάλος άγνωστος. Δηλαδή είναι γνωστό το όνομα, αλλά δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο. Και θα ήθελα πραγματικά να πω ότι φτάνουμε στη σημερινή ρητορική, όχι κατευθείαν από την αρχαιοελληνική δημοκρατική ρητορική, αλλά φτάνουμε σήμερα μέσα από μια στάση στην ρωμαϊκή ρητορική της Res Publica. Και η οποία ουσιαστικά ανανεώνει και εμπλουτίζει τη ρητορική και την παραδίδει σαν μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Ένα είναι αυτό. Και επίσης να προσθέσω ότι ο Κικέρνας λείπει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πάρα πολύ. Και εύχομαι τώρα με τα νέα προγράμματα σπουδών να κάτι τέτοιο αυτό να ανατραπεί. Και το δεύτερο που θέλω να πω, και θα ήθελα ένα σχόλιο και από τους δυο σας, έναν εύκολο σε αυτά που λέω, είναι να υπενθυμίσω το πολύ θετικό μήνυμα για τη ρητορική που εκπέμπει ο Αριστοτέλης, για την ουσία της ρητορικής, ο οποίος βεβαίως λέει ότι οι σοφιστές είναι δυνατό να κάνουν τον ή το λόγο κρήτο, αλλά λέει όμως και το εξής συγκλονιστικό στη ρητορική του, ότι τα αληθινά και τα δίκαια είναι εκφύσεως ισχυρότερα από τα αντίθετά τους. Λοιπόν, αυτά θα ήθελα να πω εγώ και πάλι να σας συγχαρώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε θερμότατα. Ο συνάδελφος Παναγιώτης Κοντονάσιος. Έχουμε κάποιο άλλο ερώτημα προτού κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις ο κύριος Αλεξίου και εγώ. Έχουμε την κυρία Συνοδεινού. Να την ακούσουμε. Καλησπέρα σας, κυρία Συνοδεινού. Γεια σας. Με ακούτε? Γεια σας. Ακούμε μια χαρά. Με ακούτε. Δεν θα πω πολλά. Συγχαρητήρια για τις πολύ ζωντανές ομιλίες και πολύ χρήσιμες. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω κάποιο σημείο σχετικά με τη ρητορική, που ίσως να έχει σημασία δηλαδή όταν πλησιάζουμε τα παιδιά με αυτό το θέμα. Ποιο είναι αυτό? Η ρητορική κατά κάποιο τρόπο, αν δούμε την πορεία από το έικα στο οικός, είναι μια πορεία αυτογνωσίας. Δεν θα πω πολλά, δηλαδή το έικα στον όμηρο έχει εξωτερική, είναι ομοιωματικό, έτσι δεν είναι? Μοιάζω με κάτι. Κάποια στιγμή γίνεται και δεοντολογικό, αυτό που μοιάζει πρέπει και να γίνει, πολύ σχηματικά μιλάω, και πάμε στον 5ο αιώνα πια, που έχουμε το οικός, το οποίο παίρνει πολλές σημασίες, και αυτό έχει σημασία, δηλαδή είναι το οικός που είναι δεοντολογικό, κάτι πρέπει να γίνει. Είναι το οικός
που είναι, έχει τη σημασία πιθανόν. Είναι το οικός που έχει παίρνει τη σημασία φυσικό, λογικό. Και από αυτή την πλευρά δεν υπάρχουν όρια, ας πούμε, στην ανθρώπινη λογική να εξερευνήσει πλευρές της αλήθειας. Με το φόβο πάντοτε, όπως επισήμανε και ο κύριος Αλεξίου, να έχουμε και κατάχρηση. Αλλά γενικά είναι μια πορεία προς την αυτογνωσία του ανθρώπου. Να δει πολλές πλευρές της αλήθειας και από πολλές πλευρές. Γιατί κοντά στο οικός, το απλώς, έχουμε και το οικός κατάτι, το οικότερο δηλαδή. Απλώς αυτό ήθελα να δώσω αυτή την πλευρά κατά κάποιο τρόπο την, ας το πούμε, να το πω, ανθρωπιστική που υπάρχει στη ρητορική. Τι λέτε, κυρία Αλεξίου? Αν μπορώ να κάνω έτσι ένα σχόλιο σε σχέση και με τις δύο παρεμβάσεις, θα πω ξεκινώντας με αυτό που θίξατε τώρα. Ξέρετε, υπάρχει μία διήγηση που λέει ότι πήγε ένας πατέρας στον Αντισθένη, τον Σοκρατικό και Κοινικό, και το ρώτησε τι να διδάξει το παιδί του. Η απάντηση του ήταν, αν είναι, λέει, να ζήσει με τους θεούς, φιλοσοφία. Αν είναι να ζήσει με τους ανθρώπους, ρητορική. Με αυτή την απάντηση, ξέρετε, η εποχή μας είναι πολύ πιο πρόσφορη σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με τη Γερμανία του 19ου αιώνα, που είχαν θεοποιήσει τον Πλάτωνα και τους ρήτορες τους είχαν εντελώς στο περιθώριο. Σήμερα είμαστε πιο δεκτικοί στο να δούμε ποικίλες πτυχές της ρητορικής, όπως είπατε κι εσείς, που σχετίζονται, αν θέλετε, και με μια σχετικότερη πια αντίληψη των πραγμάτων. Δεν είναι πια μόνο ο Σοκράτης, ο οποίος ό,τι λέει και διαβάζουμε στον Πλάτωνα, πρέπει να διδάσκουμε στο σχολείο και να λέμε ναι, ο Σοκράτης έχει παντού δίκιο και οι σοφιστές έχουν άδικο. Το αντίθετο, οι σοφιστές ήταν ένα ρηξικέλευτο κίνημα, το οποίο ανέτρεψε πράγματα, αμφισβήτησε καταστάσεις. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση για να δούμε διαφορετικές απόψεις και σε σχέση με τον κόσμο κλπ. Που θέσατε πριν και ως προς τη ρητορική. Επομένως, για να πάω λίγο και σε αυτό που είπε ο συνάδελφος πιο πριν. Μίλησε για τον Κικέρονα. Προφανώς η επίδραση της αρχαίας ελληνικής ρητορικής στη λατινική είναι τεράστια. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Κικέρον μιμήθηκε το Δημοσθένη και με τους φιλιππικούς του εναντίον του Μάρκου Αντωνίου. Και βεβαίως μέσα από τον Κικέρονα και οι ανθρωπιστικές αξίες και όλα αυτά φτάσαν σήμερα. Απλά στο σχολείο δεν ξέρω πόσο διδάσκονται λατινικά, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, για να συζητούμε για τον Κικέρονα. Μακάρι να ήταν έτσι. Και κλείνω, γιατί το ξέχασα, και αυτό που είπε για τον Αριστοτέλη. Ξέρετε, και εδώ πάλι, κυρία Συνοδεινού, έχουμε μάθει να λέμε ο Αριστοτέλης είναι ο μαθητής του Πλάτωνα. Okay. Αλλά όπως έλεγε, παραδίδει ο Ιωάννης ο Φιλόπονος, έλεγε ο ίδιος ο Αριστοτέλης, φίλος μεν Πλάτων, φιλτέρα δε η αλήθεια. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι μόνο ό,τι λέει ο Πλάτων για τον Αριστοτέλη ήταν σωστό. Διαφωνούν σε πάρα πολλά σημεία. Και ειδικά στη ρητορική, ο Αριστοτέλης εφήρμοσε μόνο εν μέρη, όπως είπα, τη θέση του δασκάλου του. Δηλαδή, υπέβαλε τη ρητορική σε συστηματική ανάλυση, αλλά είπε όχι. Ο ρήτορας δεν θα είναι φιλόσοφος, κινείται στο χώρο του πιθανού. Επομένως, αυτό με το οποίο μπορεί να πείσει. Και στο συγκεκριμένο σημείο, για την ηθική της ρητορικής, το έθιξα και στην ομιλία μου, ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι ο λόγος είναι ένα αγαθό και το πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα που αφορά τον άνθρωπο. Εδώ είναι πολύ πιο κοντά στον Ισοκράτη, που λέει ότι ο λόγος είναι αγαθό, άρα Πλάτων μην ασκείς κριτική στη ρητορική, άσκεις στους ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν όπως πρέπει τη ρητορική ή εξαπατούν. Τέλος πάντων, πάω να κάνω νέα διάλεξη και δεν θα το ήθελα. Αυτή είναι πάντως η δική μου προσέγγιση. Ευχαριστώ για τις δύο τοποθετήσεις. Εγώ απλώς να πω, απαντώντας και στο ερώτημα, μάλλον σχολιάζοντας την εξαιρετική απάντηση του κ. Αλεξίου στο ερώτημα του κ. Κοντονάσιου, αυτό που μου είχε πει κάποια στιγμή ο δάσκαλός μου, ο Μάικ Έντουαρντς, ότι θα ήμασταν πολύ σοφότεροι για τη ρητορική αν δεν είχαμε τη ρητορική του Αριστοτέλη. Και βέβαια αυτή η οξύμορη ενδεχομένως τοποθέτηση προκύπτει και από το γεγονός ότι η ρητορική του Αριστοτέλη είναι θεωρητικό κατασκεύασμα. Είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασμα ενός φιλοσόφου που φιλοσοφεί περί ρητορικής και δεν εξετάζει τη ρητορική όπως αυτή ασκείται στο κουρμπέτι που λέμε από τους ανθρώπους που ασκήθηκε και από τους οποίους χρησιμοποιήθηκε για πάρα πολλούς λόγους.
Αυτό βέβαια ότι δεν σημαίνει ότι ούτε η ρητορική του Αριστοτέλη, δεν σημαίνει ότι η ρητορική του Αριστοτέλη δεν είναι πολύ χρήσιμο ανάγνωσμα για μας σήμερα. Ένας εξαιρετικός δοτήρας, θα έλεγα, πληροφοριών για την αρχαία ελληνική ρητορική, αλλά πρέπει πάντα να τη χρησιμοποιούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Και αυτό το βλέπουμε παντού. Από τη χρήση του χιούμορ μέχρι τη χρήση τεχνικών ηθοποιίας και παθοποιίας. Και ένα σχόλιο βέβαια για τη χρήση των Λατίνων και κυρίως του Κικέρωνα. Ναι, πρέπει να ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε τα λατινικά, να τα μαθαίνουμε ως γλώσσα. Προσέξτε, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, όταν δεν αντικρίζονται από το Άγιο Πρωτότυπο, όπως έλεγε και ο μεγάλος δάσκαλος Λιαντίνης, όταν δεν αντικρίζονται από το Άγιο Πρωτότυπο, ενδέχεται να καταλήξουμε σε ασφαλμένες τοποθετήσεις, κρίσεις, αναλύσεις κτλ. Πρέπει να έχουν οι μαθητές τη δυνατότητα να διαβάζουν τον Κικέρωνα, να μελετούν. Αλλά εδώ συζητάγαμε πριν από λίγα χρόνια αν θα βγουν τα λατινικά εντελώς από το λυκειακό πρόγραμμα. Πώς τώρα ξαφνικά να μιλήσουμε για ρητορική, ενώ δεν ξέρουμε να μεταφράσουμε μια πρόταση από τα λατινικά στα ελληνικά. Είναι συνολικό το πρόβλημα της εκπαίδευσης και πρέπει κάποια στιγμή συνολικά να το αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, συμφωνώ με την τοποθέτηση του κ. Κοντονάσιου και την απάντηση του κ. Αλεξίου, αλλά υπάρχει και ένα ευρύτερο θέμα γλωσσομάθειας. Γιατί αν δεν γνωρίσω τη γλώσσα, πώς θα καταλάβω τη σκέψη? Αυτά τα θέματα πρέπει κάποια στιγμή με πολύ μεγάλη συστηματικότητα να τα συζητήσουμε. Πάντως, κύριε Σεραφή, αν μου επιτρέπετε, να πω μόνο ότι έχετε δίκιο για τη ρητορική του Αριστοτέλη και έχει επισημανθεί στην έρευνα και σε σχέση με τη ρητορική προς Αλέξανδρον, του Αναξημένη του Λαμψακινού, που λέει ακριβώς αυτό, ότι έχει υποφέρει πάρα πολύ γιατί υπάρχει η ρητορική του Αριστοτέλη. Αλλά δόξης πεδίων λαμπρών να ασχοληθούμε πλέον και το κάνει η έρευνα περισσότερο με την ρητορική προς Αλέξανδρον, δηλαδή τη ρητορική τέχνη που την αποδίδουμε εμείς σήμερα στον Αναξημένη του Λαμψακινού. Ετοιμάζονται πολλά άρθρα για αυτό το θέμα και με χαρά να καλωσορίσουμε τις προσπάθειες των νέων ανθρώπων της ρητορικής. Φώτη Παπαδόπουλε, καλησπέρα. Και πάλι. Καλησπέρα και πάλι και από μένα. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που την είχαμε ανοίξει και στους αγώνες μας πριν ένα μήνα. Να ξεκινήσω λίγο και προσπαθώντας λίγο να μετριάσω την απεσιόδοξία του, την απεσιόδοξη στάση του κυρίου Πολυχρονίδη. Το καταλαβαίνω, γιατί ο ίδιος είναι τόσα χρόνια ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν στην Αθήνα, δηλαδή διάφορα έτσι σε ένα συγκεκριμένο μέρος και μάλιστα και πριν και πέρσι και σε εμάς κάνει επιμορφώσεις, προσπαθούμε έτσι, βλέπουμε ότι είναι πολύ αργή η ρυθμή. Το βλέπουμε αυτό. Αλλά νομίζω να το δούμε λίγο και αισιόδοξο. Αυτό ισχύει. Το αναλυτικό πρόγραμμα υπερισχύει. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι. Η παρέμβασή μου έγινε επειδή αναφερθήκαμε στους αγώνες. Οι αγώνες, το ανέφερα και προηγουμένως, δεν είναι η μία, δύο, τρεις μέρες. Είναι το επιστέγασμα μιας τεράστιας προσπάθειας, πολύμηνης ή και πολύχρονης. Γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά ξαναπαίρνουν. Ο σκοπός μας δεν τα προετοιμάζουμε για ένα διαγωνιστικό κομμάτι, είναι αλλαγή τρόπου σκέψης. Στο να δουν και τα μαθήματά τους τελείως διαφορετικά, στο να μπουν και να σκεφτούν τη θέση του άλλου. Αυτό που του ζήτησε ο κύριος Αλεξίου προηγουμένως να βγουν τα παιδιά να πούν, πολλές φορές στους πρώτους αγώνες που κάναμε διαζώσεις, αισθανόμασταν την ανάγκη, γιατί μιλούσαν σε ένα μεγάλο αμφιθέατρο, που υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρανε, να πούμε στο κοινό ότι πολλά από αυτά που ακούν δεν είναι οι προσωπικές απόψεις των παιδιών, αλλά κλήθηκαν να μιλήσουν για ένα θέμα στους διτούς λόγους, οπότε ήταν κάτι το διαφορετικό. Θέλω να πω ότι ναι, είναι πάρα πολύ αργή η ρυθμή όταν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι στην εκπαίδευση. Να πω ότι μέχρι πριν 5-6 χρόνια δεν υπήρχε καν η ρητορική σαν αντικείμενο. Στα προγράμματα ήμασταν στην κατηγορία «άλλο». Δεν υπήρχε καν η αναφορά στη λέξη ρητορική. Μπήκε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Μόλις φέτος μπήκε στα εργαστήρια δεξιοτήτων, πολλά από αυτά που έχει περάσει η Ένωση Ρητορικής και κάνουμε και εμείς τους αγώνες κτλ. Και μπήκε, αλλά στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Δεν έχει μπει ακόμη στο αναλυτικό
Κι όμως αυτές, νομίζω, οι μικρές προσπάθειες δείχνουν ότι υπάρχει έτσι μια προσπάθεια να γίνει κάτι. Δεν αλλάζουν εύκολα. Καταλαβαίνω και εγώ θέλω, προσπαθώ και εγώ να πείσω και τον εαυτό μου να το δούμε όσο γίνεται πιο αισιόδοξη, πιο ρομαντικά, όπως γράφει εδώ, το καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω ότι ναι, θέλει, είναι θέμα το μεράκι, είναι θέμα της επιμονής που πρέπει να έχουμε και κυρίως της υπομονής που πρέπει να δείξουμε για να περάσουν. Νομίζω η καλύτερη διαφήμιση είναι τα ίδια τα παιδιά που έχουν ασχοληθεί με τη ρητορική και να κάνουν τα ίδια τη διάχυση στους άλλους. Εμείς όσο και να μιλούμε σε θεωρητικό επίπεδο, σε επίπεδο διαλέξεων, δεν έχει να κάνει κάτι. Νομίζω τα ίδια τα παιδιά που ασχολούνται με τη ρητορική και βλέπουν είναι η καλύτερη διαφήμιση στο πόσο έχουν ωφεληθεί, στο πόσο έχουν αλλάξει τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό ίσως είναι το αισιόδοξο κομμάτι που πρέπει να κρατήσουμε κυρίως. Ευχαριστούμε πολύ, Φώτη. Μου προσθέτεις μία νότα αισιοδοξίας. Για να πείσω και τον εαυτό μου, έτσι. Για να πείσεις και τον εαυτό σου, χρειαζόμαστε την αισιοδοξία για να μπορούμε να πορευτούμε. Κύριε Αλεξίου. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παπαδόπουλο, θα επιμείνω στο εξής. Αφήστε τους ρητορικούς αγώνες. Ρωτάω στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Είστε μάχημος εκπαιδευτικός. Σε ποιο βαθμό οι μαθητές σας παρουσιάζουν εργασίες με PowerPoint ελεύθερα, χωρίς να διαβάζουν ένα κείμενο και χωρίς να έχουν πάει στη Wikipedia για να βρουν απλές πληροφορίες. Θέλω να μου πείτε στην εκπαιδευτική πράξη πόσο. Γιατί δεν νομίζω σε εμποδίζει το αναλυτικό πρόγραμμα να αναθέσετε μια εργασία, να παρουσιάσει ένας μαθητής ελεύθερα και να γίνεται διάλογος μέσα στο μάθημα. Δηλαδή πόσο τελικά διαδραστικό είναι το μάθημα, πόσο η ρητορική έχει μπει μέσα στην εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί δεν ακολουθούν τα του πανεπιστημίου, αν θέλετε, την μαθητική αυτή τη διδασκαλία και όταν πηγαίνουν στην εκπαίδευση κάνουν τα ίδια. Ειλικρινά, σε ελάχιστο βαθμό από ό,τι θα ήθελα και θα ονειρευόμουν. Γιατί όμως αυτό? Όσο και αν το προσπαθώ. Πολλοί λόγοι. Έχει να κάνει με το. Να μην πω αντίδραση, να μην πω. Μας τρέχει πάρα πολύ ύλη. Η τράπεζα θεμάτων, όλα αυτά είναι πάρα πολύ καταπιεστικά προς εμάς. Εγώ, ας πούμε, έχω εφαρμόσει, όπως και πολλοί άλλοι εκπαιδευτικοί που ασχολούμαστε, το να κάνω διτούς λόγους. Για να κάνω όμως διτούς λόγους μέσα στο μάθημα της γλώσσας, σημαίνει ότι θα σταματήσω 2-3 εβδομάδες τουλάχιστον τη ροή του προγράμματος. Αυτό είναι τεράστια πολυτέλεια για να σταματήσω, για να εξηγήσω και πώς θα γίνει και θα χωριστούμε και εσύ θα είσαι έτσι και εσύ θα είσαι αλλιώς και θα κάνετε ομάδες, θα καταθέσετε τις απόψεις, θα τις καταγράψετε και μετά θα κάνετε ο ένας τη θέση του άλλου κτλ. Αυτό μπορεί να μου πάρει και 3 εβδομάδες. 3 εβδομάδες είναι απίστευτη πολυτέλεια για να πω ότι σταματάω τη ροή των μαθημάτων. Δεν είναι εύκολο. Ή σε μια απλή εργασία, ακόμη και στα αρχεία, να βάλω δηλαδή το λόγο ενός άλλου να υποδηθούν, που σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξω τη ροή. Αυτή που με πιέζει το Υπουργείο. Να σας ζητήσω κάτι. Το εφήρμοσα και εγώ σε μια παράδοσή μου. Θα μπορούσατε 5 λεπτά στο τέλος του μαθήματός σας να πείτε ποιος μαθητής θέλει να έρθει εδώ στην έδρα και να παρουσιάσει αυτά που είπα σήμερα? Δεν μπορούσε να γίνει, ναι. Αυτό θα σας εμπόδιζε το αρχικό πρόγραμμα, το αντίθετο μάλιστα. Κάνε μάθημα. Να τον σηκώσετε και να μας πει τι κατάλαβε. Δεν θέλω να πω τα κάνω εγώ αυτά στο μάθημά μου. Και έχω θετική, αν θέλετε, ανταπόκριση από τους φοιτητές. Και θα ήθελα, νομίζω ότι είναι εύκολα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και στη μέση εκπαίδευση χωρίς να καταπιεζόμαστε από το αναλυτικό πρόγραμμα. Ένα παράδειγμα σας έφερα. Συμφωνώ, πολύ καλή πρόταση και νομίζω, ναι, υπάρχουν τέτοια. Απλώς θέλω να πω ότι είναι. Το λέω εγώ που μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το εντάξω. Δεν θέλω να πω ναι, το κάνω συνέχεια. Όχι. Στο ρυθμό που θα ήθελα, είμαι πολύ απογοητευμένος. Και εγώ το λέω. Και πρέπει να πω ότι προς επίρρωση των όσων έχει πει ο κύριος Αλεξίου, ότι αυτή την αλλαγή ρόλων με τους φοιτητές που κάνουν το μάθημα που θα έκανα εγώ, την έχω εφαρμόσει και εγώ πάρα πολλές φορές, με εκπληκτικά αποτελέσματα, πρέπει να σας πληροφορήσω. Έχω βρει άξιους μελλοντικούς συναδέλφους. Παιδιά με συνθετική ικανότητα, με ρητορικό ταλέντο. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Μικρά βήματα, εφόσον μας περιορίζουν αναλυτικά προγράμματα ή άλλοι παράγοντες, για να μπορέσουμε να. Συμφωνώ. Το είπα από την αρχή. Δεν λέω δεν γίνεται. Είναι πολύ, πολύ μικρά βήματα που γίνονται. Αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Νομίζω ότι μας πιέζει. Δηλαδή,
Ακριβώς. Ξεκάθαρο. Νομίζω αυτό δείχνει ότι μέχρι το 2015, αν θυμάμαι καλά, στα προγράμματα που γίνονται μετά το μάθημα, αφού έχουν τελειώσει, που πρέπει να μείνω εγώ, τα παιδιά, όλα αυτά κτλ., δεν υπήρχε η λέξη ρητορική. Ήταν στο άλλο. Ακριβώς. Που δείχνει την οπτική. Έχουν γίνει βήματα και μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα. Ακριβώς. Τώρα, σε αυτά τα χρόνια να λέμε ότι μπήκανε στα εργαστήρια δεξιοτήτων στο γυμνάσιο, είναι ένα επίτευγμα. Δεν μας αρκεί. Νομίζω ότι χρειάζονται πολλά περισσότερα βήματα. Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Αλεξάνδρα Ροζοκόκη αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Και με ένα καταληκτικό από τον κύριο Αλεξίου ολοκληρώνεται η εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν μαζί μας. Ακούστηκαν πολλές απόψεις και μάθαμε πάρα πολλά απόψεις. Προβληματιστήκαμε, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της ρητορικής. Αλεξάνδρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Αλεξάνδρα Ροζοκόκη, αν είναι μαζί μας. Δεν βλέπω να είναι μαζί μας η κυρία Ροζοκόκη, ίσως αποσυνδέθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω τον κύριο Αλεξίου, τους μαθητές μας, τους καθηγητές, τους συναδέλφους από την Κρήτη, όλους όσοι βάλανε ρητορική ψυχή στην αποψινή εκδήλωση, τον κύριο Φάνη Σαλάπα από την Ακαδημία Αθηνών που μας στηρίζει και είναι μαζί μας πάντα και μας υποστηρίζει τεχνικά. Κύριε Αλεξίου, ένα καταληκτικό σχόλιο και από εσάς. Ναι, θα ήθελα να καταρχάς να σας ευχαριστήσω και πάλι. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Θέλω να τελειώσω με μια νότα αισιοδοξίας. Και μάλλον μια νότα αισιοδοξίας που θέλω να περάσει στον κόσμο. Ξέρετε, δεν ανέφερα τυχαία το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Εδώ είδα φοιτητές μου από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και του κυρίου Σεραφείμ. Φανταστείτε άνθρωποι οι οποίοι είναι 40, 45, 50. 50 τόσο ετών και σπουδάζουν, ας πούμε, ελληνικό πολιτισμό που διδάσκω εκεί. Υπάρχει αυτή η άλλη Ελλάδα που δεν φαίνεται. Κάπου αυτή η μιζέρια σε αυτή τη χώρα μας πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, πηγαίνουν στο εξωτερικό τα παιδιά μας και είναι εξαιρετικά. Είναι φοιτητές δηλαδή που είναι καλύτεροι από τους αντίστοιχους και έχω στη Γερμανία κάνει και τα. Και δεν θέλω μονίμως να υπάρχει αυτή η εικόνα, βλέπουμε τους βανδαλισμούς, αυτά που γίνονται. Είναι το 5%, το 90% των παιδιών έχουν όλες τις δυνατότητες για να πάνε έξω να σταθούν και να γυρίσουν να βοηθήσουν τη χώρα μας. Άρα και στην εκπαίδευση, αυτό που είπα, αν δεν μας αρέσει κάτι ενώ στη μέση εκπαίδευση, ας κουνηθούμε. Δεν είμαστε δέντρα. Δεν ξέρω, κύριε Σεραφείμ, αν είμαι εξαίρεση ή δεν είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει αντλώ μεγάλη ικανοποίηση από το να βλέπω τα παιδιά να είναι πιο άνετα στο μάθημα και στην παράδοση και τη φοιτητική. Επομένως, το ίδιο πρέπει να γίνεται και στο σχολείο. Μικρές πρωτοβουλίες. Είπα, όχι κλειστού τύπου ερωτήσεις στα φιλολογικά μαθήματα. Στα μαθηματικά ίσως. Εμείς θέλουμε παραγωγή λόγου. Επομένως, οι ρητορικοί, αν δεν γίνονται και οι ρητορικοί αγώνες, δεν θα τρελαθώ. Αλλά στην καθημερινή πράξη, περιμένω τον καθηγητή να μην λέει πες εσύ ή πες ο άλλος το μάθημα, να κάνει ένα ωραίο διαδραστικό μάθημα, να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, να βοηθήσει τους μαθητές του. Εν πάση περιπτώσει, να νιώσουμε καλύτερα, γιατί έχουμε την πολυτέλεια να το κάνουμε. Φανταστείτε γύρω μας, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πόλεμος. Πότε πιστεύαμε εμείς ότι το 2022 θα υπήρχε πόλεμος στην Ευρώπη? Λοιπόν, δεν μας φτάνουν όλα αυτά και οι ασθένειες. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο μάθημα να το ευχαριστηθούμε? Επομένως, η ρητορική μπορεί να συμβάλλει σε όλα αυτά και είμαι χαρούμενος που μετήχα και εγώ στη σημερινή συζήτηση. Κλείνοντας και εγώ επίσης αισιόδοξα, πρέπει να πω ότι χάρηκα τη συνεργασία που είχαμε. Και το ότι σήμερα ακούσαμε τα παιδιά από την Κρήτη είναι πολύ μεγάλο κέρδος. Ότι δώσαμε λόγο και φωνή σε αυτά τα παιδιά και πρέπει να μάθουμε να ακούμε τα παιδιά, ό,τι και αν είναι να μας πούν. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό τον διάλογο που θα κάνεις με ένα παιδί. Ό,τι και αν σου πει, αν σου το πει πολιτισμένα, χωρίς φωνασκίες, όπως συνηθίζουμε πολλές φορές να φωνασκούμε για να κρύψουμε το άδικο, αν σου το πει πολιτισμένα, να το ακούσεις. Και αν σε αμφισβητήσει, ενώ είσαι δάσκαλος και το διδάσκεις, να αισθάνεσαι χαρούμενος γιατί βγάζεις την αγάπη μέσα από τη διδασκαλία. Να σε αμφισβητήσει το παιδί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία. Το έχω νιώσει, το έχει νιώσει ο κύριος Αλεξίου, το έχουν νιώσει οι δάσκαλοι και το ξέρουν αυτό το συνέστημα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην απόψινή εκδήλωση. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Εμείς, κυρία Σημαντή, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και εις άλλα με υγεία. Ακριβώς, Μανώλη, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Πολύ ωραία.